αυτό είναι καλό. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, η Μαρμίτα θα συνεχιστεί και σήμερα μέχρι 15 Ιουνίου, ίσως και 20, γιατί υπάρχει και το ευρωπαϊκό. Βέβαια η Ελλάδα δεν είναι μέσα, αλλά αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Ούτως ή άλλως, εμείς, μου ιδιαίτερα, εγώ αντιπαθώ την εθνική ομάδα. Και την αντιπαθώ για τους δικούς μου λόγους που έχω εξηγήσει στο ραδιόφωνο κτλ. Βέβαια τότε οι φιλέλληνες το 2004 σε εισαγωγικά βρίζαν και λέγανε είσαι ανθέληνες κτλ. Και τώρα τη βρίζουν οι ίδιοι. Το γιατί τη βρίζουν οι ίδιοι, τους κάναμε 11 χρόνια μάθημα. Με τις λαμές σημαίες, ναι. Με τα στρας του Ρουβά και της Κοκκίνου κτλ. Ναι. Πού είναι όλοι αυτοί τώρα. Μπράβο, μπράβο ρε Ασλαμά, μπράβο. Όταν πήγαινε ο Ασλαμά στην Τροπόδης Καρυλάου, ναι. Με χιόνι. Χιόνι, χιόνι. Και ο θύλακας γελούσε μαζί μου, ναι. Παραμονή του Ελλάδα-Φιλανδία. Έτσι. Τότε όλοι που ήταν, όταν και δίναμε να φάω ξύλο στην Ελλάδα-Κροατία που είχε καλύψει το ενδιαφέρον του αγώνα, το καπέλο σε. Ο επιβασμός του Άρη, όταν πήγαινε το 80 και βρίζουν το Σαραβάκο και το ξύλο, πού ήταν όλοι αυτοί, τη μόδα έγινε μετά, όλοι τρέξαν το, στην Πορτογαλία πανηγύρια. Η εθνική ομάδα έγινε τη μόδα. Ένας από αυτούς είμαι εγώ, να ξέρετε. Τι είσαι εσύ, τι, ό,τι τι. Πήγα το 4 παιδί. Πήγες, ήσουν στην Ελλάδα. Όχι, δεν κατηγορώ. Αδερφέ, άκουσε με, βλέπω το μάτς του ημιτελικού σε μια καφετέρια. Με το που μπαίνει το γκολ, έχω συνέστητα σηκώνομαι πάνω και έχω ρίξει όλο το τραπέζι κάτω μου ότι είχαμε. Σαν Ηρακλειδέα, είσαι λάθος, φίλε. Θα σου πω, δεν κατάλαβες. Είσαι λάθος. Πήγα σε ένα τελικό, θα σου πω. Άκουσε με. Είδε γαλανόλευκα, σου λέει, πάμε σε ένα τελικό. Λάκι, πάω στον τελικό, ναι. Και το εισιτήριο για να πάω για μια μισή μέρα, μία μέρα και κάτι, ναι. Κοστίζει. Κόστιζε 1000 ευρώ και μας λένε με μπαίνοντας στη Λισαβόνα ότι ξέρετε παιδιά λένε 75 ευρώ το εισιτήριο. Με το που μπαίνουμε μέσα λεωφορεία λέει τελειώσει τα 75, έχει μόνο 150. Και κάποιοι δεν είχαν άλλα. Για να μπει στον αγώνα. Για να μπει στον αγώνα. Μπαίνουμε παιδιά μέσα στον αγώνα και κατά λάθος ένας Πορτογάλος έχει κάνει το λάθος και έχει έρθει στις δικές μας θύρες και είναι δίπλα. Ναι. Φίλε, το συνέστημα που μπαίνει το γκολ και εκείνη τη στιγμή ξέρω ότι έχω κάνει ίσως ένα τεράστιο θαύμα γιατί ξέρεις αυτό θα γίνει μία φορά στα χρονικά και δεν θα ξανασυμβεί ποτέ. Χωρίς αγορά και δεν θα το κάνεις. Ποιο Ζαγοράκη τώρα, εκείνη τη στιγμή να σου πω κάτι. Ο Ζαγοράκη έχει να κάνει μια. Για μένα η μεγαλύτερη αποκάλυψη εκείνου του Euro ήταν ο Καψής. Ποιο? Ο Καψής. Εν τω μεταξύ, μισό λεπτό. Δείτε τώρα διαφορά εποχής. Αυτό έγινε πριν από 12 χρόνια. Ναι. Και τώρα ο Έλληνας δεν έχει να πάρει να πάει τσιγάρα το περίπτερο. Και τότε έδινε 1000 ευρώ για να πάει σε διπλωμάτα. Αν πάμε τελικό τώρα. Ναι, δεν θα πάει κανένα έτσι. Πρέπει να πάνε οι υποκριστικές οικογένειες. Κομμουνιστή, μην τον κλέσει τον Έλληνα. Θα βρει κάτι. Τον κλέσει τον Έλληνα. Όσο σου λέει. Θα πάρει κανένα να πάει να κλέψει. Είχαν δύο φιλαράκια, του λέω παιδιά. Εγώ δούλευα εκείνη την εποχή. Του λέω παιδιά, δώστε μου λέω από καναδικό το στάρικα. Γιατί μου λείπουν. Έχω τα έξω. Με λέει ερχόμαστε. Πάρτε τα δύο φιλαράκια πάνε λέει και φέρνει μα λέει το κύπελ. Τώρα σου λέω ήταν ένα γιορτινό πράγμα, ένα πανηγύρι. Όλε τι φορέ. Ό,τι είπε τώρα δεν μου κάνει τίποτα. Οκ. Τι μου φέρνει μαγα. Αυτό έρευνα. Ξεχάζει κάτι. Συγγνώμη. Προ αυτή τη ιστορία. Και μετά. Παρακολουθεί από την εθνική. Ναι. Είχε κάποιε. Εντάξει. Πιο μπροστά κάτι να πήγε, κάνα μάτσα εδώ. Εντάξει, φίλε, εσύ κομμουνιστή, δεν είσαι αριστερό. Με την εθνική ομάδα την αντί Θεσσαλονίκη. Για τα μανταρένια. Άκουσε με. Είναι επαγγελματική ομάδα. Πώ δεν είναι επαγγελματική. Είναι το μανατζαρέο. Είναι το μανατζαρέο. Τρυπάει τι ομάδε τη Θεσσαλονίκη. Πάντοτε. Είναι του κόλου, δεν μα ενδιαφέρει. Είναι. Καλά. Άλλο αυτό και άλλο να σου πω κάτι. Ήταν, άκουσε με, ήταν ίσω ένα συνέστημα που κάποιοι ένιωσαν το 87 πηγαίνοντα ένα τελικό και βλέποντα μια Ελλάδα να σηκώνει τότε απέναντι στο μεγαθύριο τη. Ήταν για να σου δώσω να καταλάβεις κάτι. Άλλο είναι το μπάκι. Αλλά όχι, ναι. Γενικότερα μιλάμε ότι ήταν μια τέτοια στιγμή. Αλλά από εκεί και πέρα μέσα μας. Η εθνική ομάδα γιατί πήρε το κύπελο. Γιατί πήρε γιατί το κύπελο. Γιατί το 2004. Πρώτον, γιατί δεν είχε κανένα παίκτη του Ολυμπιακού. Και δεύτερον, γιατί είχε το 3-5-2 του Ρεχάγκελ. Καλά. Εντάξει. Με εκεί αρχικό τον Ολυμπιακό. Καταρχήν είχε πάρα πολλούς παίκτες που παίζαν στο εξωτερικό. Αυτό ήταν το θέμα. Είχε πολλούς παίκτες που παίζαν στο εξωτερικό. Λοιπόν, πάμε χορηγούς. Τζορντάν, άμα θυμηθείς, πες. Ο Κυριάκος Ολυμπιακό δεν έπρεπε. Ναι, κάτσε εδώ. Πάλι μέσα από βενζίνη τα χάρη. Όχι, πήγα να πούμε στο σπίτι. Ο φίλος σου γιατί, για να πάει στο σπίτι φίλος. Αν είχες μείνει, είχες πρόβλημα, δεν σε πήγαινε. Πού, τι πού έμεινε. Λέω τώρα, αν είχες ένα πρόβλημα, δεν σε πήγαινε. Όχι. Τι, ποιος, πώς θα έμεινε στη δουλειά σου να πας εδώ, το χόμπι σου. Ήταν 20 το πήγα, δεν
Λάτρης της Τρίτης. Τι έπαθε φίλος, τι. Το πήγες στο σπίτι. Γκόμενε είναι ο φίλος. Είναι φίλος. Το πήγες στο σπίτι. Άμα βρίσκεσαι. Καλά το γκόμενα όποτε θέλεις, μην το λες και εσύ έτσι. Μην το δένεις τόσο. Μη. Λοιπόν, hardball. Πάμε. Λέγε. Λοιπόν, γρήγορα πες. Λοιπόν. Εκεί στο πιο εμπορικό τρίγωνο της πόλης. Ελπίδος 8 στην Πολύχνη. Εκεί που ολοκληρώθηκε για ακόμα μία φορά ο διαγωνισμός μπιρίμπας. Όχι μπιρίμπας. Μπιρίμπας. Εκεί που σηκώθηκαν τα τρόπαια λοιπόν τα κύπελα. Εκεί όπου έγινε και ο τελικός του Europa League, έγινε και ο τελικός του Champions League. Το Champions League το πήρε ο Σάχος ο Γιάννης. Και το Europa League το πήρε ο χορηγός της διοργάνωσης, ο Αμυρίδης, που τον έχει και ο χορηγό ο ΠΑΟΚ. Αλλάξαν τηλεόραση. Λοιπόν, φανταστικό μαγαζί εκεί, βλέπουμε τα παιχνίδια, σχεδόν όλα τα παιχνίδια. Ποτά ωραία, παρουσίες ωραίες, κόσμος πολύ ωραίος, από ηλικίες από μικρούς μέχρι πολύ μεγάλους. Λοιπόν, ένας φανταστικός χώρος, θεωρώ ότι είναι ένα από τα καλύτερα μαγαζιά της πόλης, στο πιο εμπορικό κομμάτι. Πάλι το hardball λοιπόν εκεί της Πολύχνης, μπορείτε να πάτε από κοντά. Κάθε χρόνο υπάρχει διαγωνισμός μπιρίμπας, να ενημερωθείτε για τις λεπτομέρειες. Το Μπένιος έρθει σήμερα. Ποιος ξέρει. Γιατί. Αφού κέρδισε, αν ξέρω. Κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Έχασε ο Καμπανιάκος. Κέρδισε ο ΠΑΟΚ, έχασε ο Καμπανιάκος. Κομωτήριο Εύβη, δεν τα πει καλά αυτός. Σου έκανε παράπονο κυρία Εύβη. Παράπονο κυρία Εύβη. Εντάξει, δεν έκανε ανάλυση να πούμε. Ένα-ένα. Λοιπόν, από όλα αυτά εδώ, τα έκανα σε όλα αναφορά. Στα δύο που έκανα τη μεγαλύτερη, το ένα ήταν το κομμωτήριο Εφη. Επειδή μου είναι πιο αγαπητό είδος και πιο εύκολο, έτσι το λέω. Πιο αγαπητό. Έτσι. Ναι. Δεν τα πει καλά, ο Τζόρνταν τα λέει. Και ζητώ συγγνώμη, αλλά είναι τελείωσε, έγινε τελείωσε. Έγινε από αυτή τη στιγμή, δεν είναι μόνο το ταγάρι, ξέχασε να βάλει. Εγώ έφτασα εδώ, κάτω. Αυτό το ταγάρι, αν ήξερα να τώρα λέω να πω. Είναι σαν να πω στον Τζόρνταν να έρθει αύριο στο Λίμπορο 8 το βράδυ από του χορηγού μου. Ξαφνικά να το πω 8 παρα 10. Καλά, δεν σε δικαιολογώ. Δεν σε αδικό. Καλά σε λέει. Καλά, δεν είχα απέτηση εγώ να. Γιατί εγώ είχα απέτηση να μην μείνω από βενζίνη μαζί σου. Και εγώ είχα απέτηση να δει πιο νωρί, αλλά δεν είδες πιο νωρί. Δηλαδή φταίω εγώ που έμεινε από βενζίνη. Και εσύ έχει το μερίδιο τη ευθύνη. Λοιπόν, σου αναλογεί. Λίγο μόνο μια ερώτηση. Λοιπόν. Αν βοηθήσετε, παιδιά, η Πολύχνη έχει ιταλικό εστιατόριο. Όχι, ρε. Αυτό. Όχι. Α, γιατί ψάχνω ιταλικό εστιατόριο, λατρεύω τα κανελόνια, ειδικά με τέσσερα τυριά, δεν μπορώ να βρω ανατολικά και στο κέντρο. Το καλύτερο ιταλικό εστιατόριο της πόλης ήταν επί σειρά ετών και τους είχα και πελάτες σε μια δουλειά που έκανα, ήταν το Νοβεσέντζο στη Βίλκα. Το Νοβεσέντζο στη Βίλκα. Πριν από πολλά χρόνια. Άλλο περίμενα να πεις. Ποιο? Επί 30 ετίας και βάλε, ένα ήτανε. Και όταν έκλεισε, από εκείνη τη μέρα δηλαδή είμαι σε κατάθλιψη. Και εγώ και πολλοί άλλοι. Ποιο παιδί? Παπάβερο. Στη Νέα Κρίνη. Λοιπόν, στο Παπάβερο Ολύμπου λοιπόν. Για ποιο λόγο, επειδή είχα Τζόρνταν μισό λίγο εσύ, είχα διαβάσει το ρεπορτάζ τότε ότι την έπεσαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ τότε, πριν 2,5-3 χρόνια, στον Δημήτρη Σαρπιγκίδη που έτρωγε σε ιταλικό εστιατόριο. Και έχω μείνει παγωτό. Μπορεί να τον είδα που έτρεχε μακαρονάδα και να νόμιζα ότι είναι ιταλικό το εστιατόριο. Να πάω αν είναι. Γιατί ψάχνω να βρω κανελόνια. Δεν κοροϊδεύω. Δεν το λέω κοροϊδεύω. Δεν κοροϊδεύω. Ο Σαλπικίδης παίζει. Ορίστε. Πες στους χορηγούς όλους λοιπόν. Και μετά πάμε στην κουβέντα. Στο κομμωτήριο λοιπόν της κυρίας Εύης, τα κομμωτήρια, δύο μαγαζιά είναι, δύο χώροι καταπληκτικοί, δύο χώροι αισθητικοί, στην οδός Ολύμπου, ένας δρόμος αρκετά μεγάλος, πολύ μεγάλος στο κέντρο της πόλης, ξεκινάει από τους 12 Αποστόλους και φτάνει μέχρι τη Ροτόντα. Λοιπόν, στο 23 είναι το κομμωτήριο, κούρεμα ένα ταλιράκι μόνο σε αυτά τα χρόνια της κρίσης. Θεωρώ είναι ίσως το πιο φθηνό κούρεμα που υπάρχει μες στην πόλη. 5 ευρώ το κούρεμα. Έχει περμανάν, έχει ίσιο μαμαλιών, χτένισμα, έχει πολλά πράγματα. Πάρτε τις γυναίκες σας, πηγαίνετε εκεί πέρα, πάρτε τις φιλενάδες σας, πάρτε τις ξαδέρφες, τις αδερφές. Πάρτε το σύμφωνο επιβίωσης, πώς το λένε, το προσύμφωνο συμβίωσης. Το σύμφωνο επιβίωσης. Λοιπόν, και πάντα εκεί πέρα είναι φανταστικός χώρος, θα περάσετε καλά εκεί πέρα τα κορίτσια της κυρίας Εύης. Το μασάζ το έκανε 5 ευρώ. Στον άλλο το χώρο τον ωραίο της αισθητικής, στην οδός Ολύμπου 31. Λοιπόν, είναι 50 μέτρα παρακάτω. Εκεί γίνεται το τζέλ που λες. Το τεχνικό μεγάλο μανιχιών. Το παοξίδικο τον έχει. Ναι. Το παοξίδικο είναι φυσιολογικό. Εντάξει. Φυσικό. Όχι, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, εκεί λοιπόν υπάρχει το μανικιούρ, υπάρχει το πεντικιούρ και υπάρχει μία έκπληξη, μία προσφορά λοιπόν που δώσαμε εκεί με την κυρία Εύη που μιλήσαμε. Ένα ταλιράκι το μασάζ μισή ώρα. 5 ευρώ το μισάωρο. Τις κρέμες πληρώνετε, το τρίψιμο είναι δωρεάν, να ξέρετε. Συγγνώμη, μιλά σοβαρά. Ναι, ένα ταλιράκι. Βεβαίως.
5 ευρώ, είπα και όλα στις κρέμες πληρώνεται, που λέει ο λόγος, το τρίψιμο είναι τζάμπα. Λοιπόν, πάνε εκεί το τέρι σας, το φίλο σας, πάντε οι ίδιοι σας, να χαλαρώσετε. Οι ίδιοι σας. Πηγαίνω εγώ λοιπόν μια φορά την εβδομάδα στις 15 μέρες και μετά μόλις μου κάνει ένα μασάζ, μετά είμαι έτοιμος για ύπνο. Και μου λες, σε ξυρίζει για την πλάτη η κυρία. Αυτό είναι σε άλλη κατηγορία, ναι, κύριε. Σε ένα αποτρίχωση, ας πούμε. Σε αποτρίχωση αυτό είναι. Κάτσε, περίμενε. Α, από τρίχωση είναι βρώμα, το λέω, μην κάνει. Όχι, δεν το κάνει ποτέ. Μπορεί να το ξυρίσει όμως. Ξύρισμα, ναι. Ναι. Από τα τρίχωση ναι. Θα σου φέρω παιδιά που κάνανε και κλαίνουν και. Όχι, τι γίνεται, δεν είναι κυρία Εφή. Γενικά. Ξέρει, μα δεν ξυρίζω με εγώ που μόνο στα γέλια. Γιατί μου πίσω την πλάτη σου, δεν την κάνει. Όχι, γιατί δεν την κάνει. Με την τρίχα είσαι. Αλλά γιατί. Και το καλοκαίρι που βγαίνει στη θάλασσα έτσι με την τρίχα. Δηλαδή και πίσω έτσι δεν κάνει καμιά αυτή. Τι είναι εσύ κομπλέ, είναι κουβαλάει ο άνθρωπο. Κομπλέ, δεν είναι κομπλέ. Μπράβο άνθρωπο. Δεν είναι βρωμιά, τρίχα στην πλάτη. Γιατί να είναι βρωμιά, άμα πλένεσαι κανονικά κάθε μέρα, γιατί να είναι βρωμιά. Βραπλένεσαι, αλλά σαν πάω. Σε πάω και μην κάνω. Εσύ κάτσε χωρί τρίχε, αλλά μην πλένεσαι. Και εγώ να είμαι με τρίχε και να πλένομαι. Ποιο είναι πιο βρωμιά. Καλά, ρε, λε. Η βρωμιά είναι άλλο πράγμα. Τι του λε του ανθρώπου. Ρε, είναι αντιαισθητικό, ρε. Εγώ πάω στο λιβητήριο τώρα, έτσι. Άμα πάω με την τρίχα έτσι αυτό και πίσω και τα λοιπά. Μέσα στη συγχαμένο πράγμα. Καλό είναι, ναι, όταν πας στο κολυμπητήριο είναι γεγονός ότι καλό είναι να καλό μην είναι, ρε, να πιάσει. Δηλαδή μπαίνεις μέσα, έχω δίπλα με ένα σιχάρκα τη ζωή μου. Μπαίνει μέσα μια αρκούδα με κάτι τρίχες εκεί πέρα, σαν ένα γήπεδο. Άμα βλέπει τον άνθρωπο, τι χαρά που έχει. Ένα, ναι, ένας αντιαισθητικός έχει εμούς, ένας πασοξής παλιός, μπαίνει μέσα και κάνει αυτό βουτιάνα μου και τα λοιπά. Και τρίχες είναι απάνω. Και μαύρη τρίχα, κατσαρή. Τέλο μια αυτά, ρε μαλάκα. Εάν δεν. Βάλε εδώ να μπαίνει στη θάλασσα με εκείνη την τρίχα εκεί απάνω και τα λοιπά. Εδώ ολόκληρο Γκάλη και τι έχει κόψει να πούμε. Καραγκιόζε. Τι έκοψε τι τρίχε ο Γκάλη. Όχι, δεν έκανε. Ο Γκάλη είναι ένα σήμα κατά τεθέν για τι τρίχε. Τι έκανε όμω αυτό. Αλλά ήταν μια άλλη δεκαετία όμω. Άλλη δεκαετία. Λοιπόν, πάμε. Πετκανίτσα. Πάμε στο φίλο μα τον Πετκανίτσα εκεί του Σελάκη. Στη διασταύρωση Δελφών με μπότσα γωνία. Ναι. Λίγο δεν είναι γωνία, είναι ένα μαγαζί πιο μέσα στη Δελφών βέβαια. Αλλά είναι όλη η γωνία είναι δικιά του. Είναι ο διοικητή εκεί τη περιοχή που λέμε. Με χώρου στάθμευση 2-3 αυτοκινήτων εκεί πέρα, οι λαμαρίνε του μετρό είναι χαρακτηριστικό το σημείο. Τι λαμαρίνε θα δείτε, ναι. Είναι φανταστικό καλλιτέχνη στο είδο του. Λοιπόν, τεχνίτη, κάτσε καλά, μόλι δει το πρόβλημα, επί τόπου ξέρει τι θα κάνει. Έτσι. Σε λίγα λεπτά το διορθώνει και φεύγει με τι καλύτερε τιμέ. Και δεν παντρεύεται. Και κερνάει και καφεδάκι να ξέρει. Και δεν παντρεύεται. Όσο ελεύθερο είναι αυτό. Ναι, και όσο περνάνε τα χρόνια και όσο η πείνα μεγαλώνει. Το παλικάρι. Και η δουλειά του πάει καλά, κύριε και ωραίο παλικάρι. Ορμάνε οι γυναίκες, αλλά αυτός θέλει να πηδάει και να φεύγει. Τους φράχτες. Λοιπόν, Βανιώτης γιατρός. Ήμουνα μαζί στο Κοκοράκι σήμερα, φάγαμε με τον γιατρό και το φίλο μου το λέει: τα είπαμε. Δηλαδή, τι είπαμε, γκαζόλεπα. Είπαμε κάτι φασόλια γίγαντες με τον Βανιώτη. Η μάμπα ελδί και λίγο κοτόπουλο. Συνδυάσαμε πατζάρια για τον προστάτη, να πούμε με τα λάδια του, με τα λαδόξιδά του κτλ. Φοβερό. Ο Βανιώτης λοιπόν. Πατζάρι είναι ωραίο. Πατζάρι είναι ωραίο. Απλά με κατουρίζει μετά, μην φοβηθεί ότι κατουράζει κτλ. Ναι. Γιατί μπορεί να πει ότι είσαι κανένα προστάτη. Ναι. Εγώ είχα πάει για χέση ναι. Μετά από πατζάρι ναι. Και το ξέχασα. Ναι. Φίλοι και σηκώνω με καρκίνο στο έντερο. Ναι, βέβαια. Και να πει ότι έχει μοραίδε. Εμοραίδε. Ούριαξα. Και μετά θυμήθηκα να μου. Δηλαδή ρε Τζόντα, συγγνώμη. Και όταν τρως πανάκι είναι πράσινο. Άκου τι βλάχο είναι. Δηλαδή αν πα στην τουαλέτα ρε Τζόντα και πα και κάνει κάκα. Έτσι και δει ότι έχει αίμα. Εμοραίδε θα πει ότι έχει. Το πιο πιθανό είναι αυτό. Αν δηλαδή εσύ θα πει εμοραίδε έχω. Λοιπόν, το ξέρεις πόσοι είπαν είναι αιμορραίδες και πεθάνε από καρκίνο στο έντερο. Θα πεις το κακό, θα πας στον γιατρό, το σώζεις ρε βλάκα. Τι του λέει τον κόσμο, αιμορραίδες, γκαραγκιός. Αιμορροίδες ρε. Αιμορροίδες λέγονται. Αιμορροίδες λέγονται. Αιμορροίδες. Έτσι θα πεις. Ναι, το πιο πιθανό είναι αυτό. Εντάξει, εσύ ρε Ραπτόπουλο, βλέπεις πάντα το χειρότερο. Πώς θα πάω το καλύτερο για πάω διάβαστος. Διάφορα ήρθε να ζήσω. Αν πίστευα στη μεταψύχωση, θα έλεγα δεν πειράζει, μπορεί να γεννηθώ κόκκινο στην άλλη. Και να μην. Λοιπόν, Βανιώτης, μου λέει και το αδυνάτισμα το καλοκαίρι. Πλακώνουν οι κυρίες εκεί πέρα με τις κυταρίτιδες, με τις χοντροκολάρες, με τα αυτά και τα λοιπά και τις φτιάχνει τις γυλόνια. Φυσικά με. Ναι, 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 φοβερό. Με την ασχήμια πέσα στα εσύ. Εκπληκτικός γιατρός, παθολόγος και πολύ καλός βελονιστής. Το γνωρίζω εγώ. Ναι, πήγαμε, κάναμε τη μέση μας. Ναι. Ωραία. Μας έκανε αρκετά καλό ο Βανιώτης. Μου λέει για το αδυνάτισμα. Πάρα πολύ καλό. Ξεχνιά. Εκτός από τις μύτες. Αυτά που δεν μπορούν να αναπνεύσουν, πώς τα λένε αυτά τα ρινίτιδες. Πόνους στα οστά. Μέσες, κόλπα, ιστορίες, ανθρώπους και τέτοιου είδους καταστάσεις. Δημιουργούν μια ευεξία στον οργανισμό.
κρίσης πανικού, ναι, από το άγχος και τα λοιπά. Πήγανε δύο τελευταία, τους έσωσε. Και τώρα μου λέει φουλάρι για το αδυνάτισμα. Το αδυνάτισμα είναι, πώς θα στο πω ρε παιδί μου, τώρα πάει η κυρία, βλέπει στον καθρέφτη ο κόλος πεσμένος κάτω, ιστορίες, σύσφυξη αυτά με τις βελόνες. Πάρα πολύ καλός γιατρός. Ο Κασαγιάννης ο Δημήτρης πήρε δύο αμάξια από τον μπαμπά του, τα έκανε 10. Μεταφορέας ο καλύτερος. Με σύγχρονες μεθόδους βάζει και ασφαλίζει και υψηλές αξίας πράγματα, πίνακες και κάτι τρελούς. Έχω το γιατρό, ένα γιατρό, το Ζαταγιά. Πολύ καλός γιατρός. Μου λέει θα πάρω ένα πίνακα. Τι πίνακα θα πάρεις ρε γιατρέ? Του λέω ένα πίνακα, μου λέει ο Ζαταγιάς, ο οποίος λέει είναι της κυρίας Βαλιράκη, του Σύφη, λέει αυτά. Θα δώσω, λέει 3.000 ευρώ. Είσαι τρελός, το λέω. Παίρνεις ένα μάξι, λέω 17 ετίες με 3.000 ευρώ. Παίρνει πίνακα. Τα ασφαλίζει αυτά λοιπόν ο Κασαγιάννης. Και κάνει πολύ καλές τιμές. Πολύ καλές τιμές και έχει μια αποθηκάρα εδώ που ασφαλίζει τα πράγματα και τα λοιπά εκεί στη Σύνδο, με φουσκωτούς, φυλάδες και τα λοιπά. Φανταστικός. Πήρε δύο φορτηγά, ο μπαμπάς. Αν δεν αυτοδημιουργείται, σε ένα σωστό σπίτι. Πήρε δύο και τα έκανε 10. Και μπαμπάς και γιος είναι και οι δύο φοβεροί τύποι. Στην Πορφύρα. Θα πάμε, εγώ πηγαίνω. Πήρα τα μεσαδάκια μου, τρώω το. Είπα τον Βασίλη χθε. Ναι, είπε στον Βασίλη χθε ή είπε στον Βασίλη χθε. Ήταν να... ο παπά του άρθρου του Βασίλη. Ναι, ξέρω, του κρέμι. Πρέπει να μπορεί και αυτό. Να μπορεί και αυτό. Γιατί να μην μπορεί. Τραπέζι εκεί πέρα. Πώ? Κυρία Μέρη, σε εσά θα κάνουμε το τραπέζι. Έτσι. Σε ένα τραπέζι. Που... Η κυρία Μέρη είχε και ένα εστιατόριο στη Κέρκυρα, το έδωσε σε πολύ καλή τιμή στην Κέρκυρα και αφοσιώθηκε στην Πορφύρα και είναι η ίδια μέσα στην κουζίνα. Ντολμαδάκια. Πώ τα λένε αυτά τα τζατζίκια. Πώ τα λένε αυτά τι σαλάτε. Αλυσές και όλα αυτά τα φτιάχνει ίδια. Γλίστρες. Ποιες γλίστρες, έτσι τις λες εσύ. Στα παοξίδικα γλίστρες είναι. Εγώ ήμουν κάτω του Σταλαδόρικα στον Κατερίνα. Μη, άσε τα λαδάκια. Τις αλυφές τις λέμε γλίστρες. Γλίστρες. Για να γλιστράνε. Για να γλιστράνε. Του μπαλέμπρε. Του μπαλέμπρε. Τι γλίστρες. Τρία, λέω τέσσερα. Πολύ ωραία μνημόσυνα. Για πα στην Γλυφάδα σε εστιατόριο. Και επίση από γλίστρες τι έχετε. Άμα πα σε ένα γυράδικο και του πει κάνε με ένα πίτα γύρω και βάλε και μια γλίστρα μέσα, ξέρει. Λοιπόν, εμποραίδες. Λοιπόν, αφήστε τα αυτά. Και άμα δείτε στο πισινό σας αίμα, αφήστε. Θα πάτε στο γιατρό, κάνετε κολονοσκόπη, σας βάλει μέσα το αυτό, να δείτε αν έχετε πολύ πρόσφατα. Εσύ είχε μια εμποραίδες. Τα έλεγες αυτά. Λοιπόν. Βάσε, κύριε Βητέ, που σου έβαλε, Ηρακλής δεν ήταν, η τύπησα. Λοιπόν, ναι, Ηρακλής, φανατική. Και να λέω, Ηλένη, ένα πουλάκι μου λέει. Μόλις τελειώσουμε με τους χορηγούς. Στο Δημητριάδη είναι αυτή. Ερατόπουλε. Μόλις τελειώσουμε έχουμε και μήνυμα για το πώς θα δούμε την εκπομπή του. Ναι, μέσα στο κομμουνιστής και εμένα. Περαστικά στον κομμουνιστή που έκανε τις αμυγδαλιές του. Τις αμυγδαλιές του έκανε. Και τις κερασιές του. Έκανε τις αμυγδαλιές του. Περαστικά. Κυρία Μέρη λοιπόν. Κυρία Μέρη. Ποιος είναι άλλος. Ο κομμουνιστής έκανε τις αμυγδαλιές του. Κάνει το rapto.gr και τα προφίλ. Λοιπόν, κάνει πολύ ωραία μνημόσυνα. Πολύ ωραίος αραβών και τα λοιπά. Προχθές, όχι η κυρία Μέρη στην Πορφύρα. Προχθές πέθανε ένας 90 χρονών και του άρεσαν τα κλαρίνα. Όχι αυτά, τα κανονικά τα κλαρίνα. Λοιπόν, μπορεί να το άρεσαν και αυτά. Ήρθε η κυρία 85-86, λέει θέλω να κάνω την κηδεία, λέει και να έχω λέει κλαρίνα. Λέει άλλος τι είναι αυτά και τα λοιπά. Και κάνανε με κλαρίνα στην Πορφύρα την κηδεία. 70 άτομα. Ο γέρος 90 χρονών, κλαρίνα. Κοιτάξτε. Όχι σαν και αυτά που κάνανε. Όταν ο γέρος φύγει, πάει, είναι 90 χρονών. Ναι. 85-85-88, ναι. Η κηδεία, ναι, είναι σαν χαρά, ρε παιδί. Ναι. Στεναχωριέσαι βέβαια, αλλά μετά αναπολύ στον παρελθόν, θυμάσαι τις καλές στιγμές. Κάνετε, κάνετε ένα λοιπόν εκεί πέρα ένα κουσκούς όλοι μαζί, ναι, και θυμούνται τα παλιά και χαίρονται, το κάνουν σαν γιορτή. Όταν πεθάνουν. Αν όμως φύγει νωρίς ο άνθρωπος. Ναι, το κάνει. Τότε, τότε, ναι, τότε είναι σωστό, ναι. Και φυσικά το Daily Way, άμα πας στο Daily Way που θα πήγαινες και δεν πήγες, πήγες. Πήγα, πάω. Έφαγες. Πήγαινω. Ωραία. Έχει Hero Light. Έχει ενιστήσιμα, όταν έχει ενιστήσιμα. Έχει κάτι καβουροδαγκάνες, έχει κάτι, πώς θα λένε αυτά τα μπιφτέκια λαχανικών. Ναι. Γιατί ξέρεις ότι οι χριστιανοί εκεί πέρα στις δυτικές συνοικίες είναι πάρα πολύ υπαοξίδες, είναι χριστιανοί άνθρωποι. Ναι, και τις αμαρτίες τις μεγάλες και όλα αυτά. Εκεί στις δυτικές συνοικίες, ναι, πιστεύουν σε δύο θεούς. Στην Αγίο Πάντων. Στον Μεγάλο το Θεό και στον Μεγάλο Πάοκ. Στον Μεγάλο Πάοκ. Βέβαια, αν συγκρίνουμε τους δύο θεούς, ο Μεγάλος, ναι, Πάοκ. Κάνει πολύ ωραίες λοιπόν νηστίσιμες αυτές. Βάζει γαρίδες, βάζει αυτά τέτοιου είδους μπινελίκια να πούμε. Κάνει τα νηστίσιμα. Παίρνετε εσείς που είστε χριστιανοί και θέλετε να εξαγνίσετε την ψυχή σας γιατί πιστεύετε ότι θα βγάλετε τα σκατά από την ψυχή σας τρώγοντας να πούμε όχι κρέατα, μπορείτε να φάτε στο Daily Way και νηστίσιμα φαγητά. Πάμε να τους δούμε τώρα μια δόση εκεί όλους και να κάνουμε τις κουβέντες και να πούμε διάφορα πράγματα. Τζόρνταν, και άλλη φορά να βάλεις βενζίνη στο επόμενο ταξίδι και που θα πάμε. Και σε λίγο νωρίς. Εσύ άκουσε με, η λογική, ναι, είναι ο Λίγο Πασόκ. Φταίει αυτή είναι η λογική. Αυτό. Λίγο απόγνωση. Μισό λεπτό. Εσύ φταίει το. Όχι, ρε, ολάδε. Δευτερόλεπτο, πάμε σε εδώ. Έχουμε ραντεβού 5 παρα
παρατέταρτο. Βάλαμε 40 φράγκα για να το ξεκαθαρίσουμε. Ο κόσμος ακούει. Λοιπόν, και μου έρχεται ο κύριος 5,5 ώρα. Συμφωνώ. Λοιπόν, έχουμε κάνει ένα χρονοδιάγραμμα, πρέπει να πάμε σε 5 σημεία. Οι ώρες είναι μετρημένες. Και με κάνει λοιπόν με την αργοπορία του, εκεί που θα έπρεπε να πάμε με 90% να τρέχουμε με 160. Βλέποντας λοιπόν. Συμφωνώ μαζί σου. Ναι, άκου τώρα. Βλέποντας λοιπόν ότι αυτό αργεί. Ναι. Πριν φύγω, γιατί κάπου που βγήκατε. Έτρεχα με 160. Στο γυρισμό λοιπόν. Ρε, μαζί σου. Στο γυρισμό ήταν και τα 300. Μισό λεπτό. Φεύγοντας, πήγαινε σε ένα βενζινάδικο και έλεγε κάνοντας αυτό το πράγμα να κάνει κάποιο. Φεύγοντας τα τραχανά και εσύ στην Εγνατία πήγαμε. Γιατί από την Εγνατία δεν έχει βενζινάδικο. Δεν έχει, είδες λοιπόν. Και σε ποια Εγνατία βρεθήκατε? Στην Εγνατία εδώ, από Κοζάνη γυρνούσα. Α, συγγνώμη, δεν είναι. Όχι, δεν κατάλαβα. Πηγαίνοντας αρχικά. Πηγαίνοντας με κανένα, ερχόντας εκεί. Πεντέμιση, εσύ που πήγες. Τι πεντέμιση? Και το βρήκες. Ρε, εσύ, εγώ έβαλα αυτό. Ρε, πεντέμιση, πού το βρήκες αυτό? Να πούμε τι. Πού? Στο Κρέντι, εκεί στο. Ωραία, δεν περάσα να βρούμε ζυράδικο για να βάλει λίγο παραπάνω. Στα πλαστικά, ο άλλο. Πάμε. Με στην καλά. Ολοτέρ. Άντε για μια ώρα να βγάλω το χέρι. Πες να ξανασκουδούμε. Λοιπόν, λέγε. Τι λοιπόν, λέει εδώ, μου στέλνουν μήνυμα. Μπείτε στο προφίλ του Ραπτόπουλου στο Facebook, Κωστής Ραπτόπουλος Fans, και πατήστε like για να δείτε ζωντανά την εκπομπή. Και φυσικά στο rapto.gr. Ωραία. Λοιπόν, πολύ ωραία. Ανάδραση radio.net κλασικά κάθε μέρα με ωραίες μουσικές εκπομπές για να ξεφεύγετε ένα δίωρο. Ναι. Το ξέρετε, το έχετε μάθει. Ναι. Χαιρόμαστε που σας βλέπουμε στο σταθμό. Ωραίος. Σας περιμένουμε να γίνουμε ακόμα περισσότεροι. Έχουμε ένα πρόβλημα. Όταν τα μηνύματα είναι μεγάλα, η τελευταία σειρά χάνεται. Ζητάμε συγγνώμη. Δεν τους νοιάζει. Το έκανε, Νίκο, τώρα. Το έκανε, το βλέπεις. Ναι. Το έκανε το ταγάρι μέσα. Α, το έκανε. Πολύ καλό. Yeah, okay. Okay. Είναι ο Νίκος. Διατίθεται στο. Αφανής ήρωας. Ναι. Δεν έκανε τον Νίκο τον παλικάρι. Ο Νίκος είναι αφανής ήρωας. Παλικάρι ήρωας είναι πραγματικά. Για μιλάμε τώρα. Και έχει και η όβια υπομονή. Περιμένουμε και 4 μήνες θα γίνει με τις άδειες. Απίστευτο. Επειδή πήραν παιδιά στη βραδινή 8 με 10 στο Λίμπερο και είπαν δεν σχολίαζε πολλά μηνύματα που τα στείλαμε, τζάμπα χρεωθήκαμε. Είναι η τελευταία σειρά, δεν φαινόταν. Το είπατε και προχθές. Λοιπόν, θα πούμε και από εδώ, θα πούμε γιατί γουστάρετε. Ηρακλής Ολυμπιακός 0-2. Ηρακλής Τρίπολη 0-1. Α, με κακή μπάλα. Και με κόσμο. Με τον Ολυμπιακό δεν ήταν κακή μπάλα. Ναι, με τον Ολυμπιακό. Με τον Ολυμπιακό άκουσε με όταν για ένα αφισβητούμενο πέναλτι στο Μητέλεφ. Όταν για ένα αφισβητούμενο πέναλτι έβλεπα εγώ όλες τις φυλάδες καταστροφή. Και σε ένα μάτς που ο διαιτητής δεν έδωσε μία κόκκινη κάρτα. Δεν έδωσε πέναλτι στον Ντακώστα. Και μέτρησε κακώς τον γκολ του Ολυμπιακού για του Φορτούνη. Γιατί η σέντρα που βγάζει είναι out. Και βγαίνει ο άλλος και μου λέει ότι ο καλός του Ηρακλής και δεν μου βγάζει εκείνα τα ερωτοβαμμένα με τα πιστόλια και τα μαχαίρια. Καταλαβαίνετε. Το πέναλτι του Πάου ήταν αμφισβητούμενο με τον Ολυμπιακό. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβε τι λέω. Εγώ λέω ότι για εκείνο το πέναλτι που ήταν πέναλτι, εγώ σου λέω για ένα πέναλτι μία κόκκινη και. Δεν είδε τα πρωτοσέλιδα που περίμενε να δει. Τι να δω. Εγώ δεν είδα να βγαίνουν οι εκπομπές η μία μετά την άλλη. Εγώ. Εντάξει. Λέω, δεν έχω δει εγώ να βγαίνουν εκπομπές, να κάνουν και ακόμα και σε μεγάλα. Ναι, απ' όλα αυτό το μάτι ήταν. Πρέπει να τον απαντήσουν. Ναι. Το παιχνίδι του πέναλτι που λέει, του Πάου Ολυμπιακού. Ήταν παιχνίδι τίτλου, φίλε. Κρίνει και κύπελο εκεί. Κύπελο, ναι, γι' αυτό λέει ήταν. Δηλαδή ήταν αδιάφορο αυτό το παιχνίδι. Γι' αυτό το λόγο είχε αδιαφορία. Συγγνώμη, για να ρωτήσω λιγάκι κάτι. Εάν το μάτσα, α πούμε, λέω εγώ, δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον το να σε σφάξουν, έκανε σε κανένα 2-3-4 φάσει επειδή είναι και Ολυμπιακό πειράζει. Αυτό δεν είναι. Αυτό όμω λε. Μα α σου πω κάτι. Έχει μια λογική. Δεν το καταλαβαίνω τι σε λέω εγώ με 2-2. Άκουσε. Πολύ γραφικό γίνεσαι. Δεν γίνομαι. Η διαφορά είναι μεγάλη διαφορά του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό. Το φλίξεν. Άκουσε με το καταλαβαίνει τη λογική του. Σε κάποια σημεία ευνοήθηκε ο Ολυμπιακός. Άκου τώρα, ευνοήθηκε ο Ολυμπιακός. Σε κάποια σημεία ευνοήθηκε ο Ολυμπιακός. Σε κάποιες φάσεις ευνοήθηκε. Μία κόκκινη. Βεβαίως. Ωραία, ήταν πειραιά. Μάρξ, ωραία, βγήκε έξω να πω. Ωραία, πόσο. Ένα το σκορ. Έτσι όπως σου περιγράφω τις φάσεις, από το 30 παίζει ο Ολυμπιακός με 10 παίκτες, με 1 με 0-1, βαράω το πέναλτι, μπορεί να το κάνω 1-1 και έχω 90 λεπτά να ανατρέψω μπάτς και δεν μπορώ να πετύχω. Να πας και 3 και δεν το ξέρεις. Ωραία, πας και 10 μετά. Στο πέναλτι βρε, το ποιο λεπλές. Του Κώστα. Το κάνεις 1-2, όχι 1-1. Όχι, δεν καταλαβαίνω. Αν δεν μετρήσεις τον γκολ. Του Φορτούνη δεν ήταν γκολ, ήταν άλλο.
Εμένα με νοιάζει τι. 30 φορές θέλω, θέλω να κάνω ένα παραλληλισμό. Θέλω να κάνω ένα παραλληλισμό. Ο Καλατζίδης πέρσι κάνει μια επανάσταση εναντίον του Μαρινάκη κτλ. Τι τρώει την παπάρα. Μπράβο. Πώ το λένε, ο Ηρακλήδης, μόλι έρχεται εδώ ο Ολυμπιακός, βρίζουν το Μαρινάκη, βγάζουν συνθήματα κτλ. Βγάζουν πανότα πάρα σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Συγγνώμη. Πάρα πολύ σωστά. Έλα μωρέ, τι είναι αυτό. Αυτό που ήθελε, αυτό που ήθελε ο κόσμος του Ηρακλή να περάσει, το να ακουστεί σε όλη την Ελλάδα. Δεν ακούστηκε σαν λογίπεδο, δηλαδή θες να πεις. Αυτά που είπατε εσείς. Δηλαδή, ρε φιλαράκι, άκουσε με να σου πω κάτι. Γιατί τώρα μιλάμε. Τώρα αυτά λέγαμε και πριν λίγο που είμαστε μέσα. Έχω βαρεθεί να βλέπω. Έχω βαρεθεί ειλικρινά να βλέπω. Φανέλες του ΠΑΟΚ σε πολιτικούς, έχει πάρει ο Τσίπρας, ο Νεϊμαράκης, ο Μητσοτάκης, ο Βελιζέρης, μα είναι ο Παδίρευς, μεγαλύτερης ομάδος, φιλάς. Δηλαδή εσύ να μας συζητήσουν η φανέλα, δεν τους δούει. Ο Νεϊμαράκης ΠΑΟΚ, εσύ είναι αεξής. Είναι αεξής. Ο Τσίπρας είναι παναθηναϊκός και λίγο ΠΑΟΚ, είναι λίγο από όλα. Άκου να μαθαίνει, άκου τα γάρα να μαθαίνει. Ο Τσίπρας το δήλωσε. Εγώ είμαι στη Βόρεια Ελλάδα ΠΑΟΚ και στην Νότια Παναθηναϊκός. Τι ομάδα είναι αυτός, τι ομάδα είναι. Μπορεί να μου πεις, πες μου τι ομάδα είναι. Ποιος. Μου λες αυτό το πράγμα τώρα, τι ομάδα είναι. Το είπε ο ίδιος του ρε φίλε. Ρε τι ομάδα είναι. Έχει δύο ομάδες. Από πού είναι δύο ομάδες δηλαδή. Είναι δύο ομάδες ο τύπος. Από πού. Αν τον πάρω σοβαρά γιατί έχει δύο ομάδες. Από Καβάλα. Εσύ τον πήγες τώρα δηλαδή το ζήμα. Το αν μας κοροϊδέψει είναι πρόβλημα δικό μας. Περιμένει ο Μαλάκας. Ο Μαλάκας περιμένει. Όπα ερώτηση. Στο Στυλιανίδη τον Ευρωπαίδη γιατί έδωσε. Άκου έδωσε. Ο Μαλάκας εδώ που αξίζει. Συγγνώμη, το Μαλάκας δεν πάει. Περιμένει. Αν τον ξεγέλασε ο Τσίπρας που ήρθε εδώ να στήσει φανέλα του ΠΑΟΚ. Αν είναι ΠΑΟΚ. Δηλαδή τόσο που έκανε ο Τσίπρας. Τα ναι τα είπε όχι, τα όχι τα είπε ναι. Φαντάζεσαι το Τσίπρα. Τι συντάξει αυτά. Να το κατηγορήσουμε γιατί δεν πάει. Αν τον ξεγελάσει. Μα είναι πρόβλημα δικό του να φύλλα μάλλη ψέματα. Εγώ τι να με πειράξει εμένα. Με όχι ακούσω. Είναι φαντάζεσαι. Έχεις σκάσει ο κύριος γιατί παίρνουν φανέλες από τον ΠΑΟΚ. Εγώ δεν τους θέλω εκεί πέρα. Δεν τους θέλεις γιατί δεν ζητάνε από σε. Δεν θέλω. Εάν πηγαίνω στο Καραϊσκά και ζητάνε θα σε πειράξει. Όχι. Εμένα δεν με πειράξει. Φαντάζεσαι το Κατεβαίνει τώρα στην Αθήνα. Τζόρνταν πρωθυπουργό, ρε παιδί μου, το κάνω αυτό. Το και κατεβαίνει κάτω και λέει: από τη Λάρισα και κάτω είμαι Ολυμπιακός. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Αλλά επειδή από τη Λάρισα και πάνω λόγω καταγωγής, καταλαβαίνετε, τρέφω και μια συμπάθεια και τον πάω. Ναι, είμαι από τη Φροντού, ας πούμε. Ναι, δηλαδή εντάξει, καταλαβαίνετε. Αλλά από κάτω εκεί οι παρόμοιες ιστορίες. Δηλαδή, συγγνώμη, όταν η μαμά του είναι Μακεδόνισσα. Απαγορεύεται να έχει συμπάθεια στον ΠΑΟΚ. Πρέπει να έχει τον Ηρακλή, α πούμε. Όχι, ρε φίλε, είναι ΠΑΟΚ. Το δήλωσε ο ίδιο του, ρε φίλε. Μισό λεπτό. Το δήλωσε ο ίδιο του. Δεν το έχει καταλάβει. Όταν πριν δεν το κατάλαβε γιατί το δήλωσε. Δεν ξέρω γιατί το δήλωσε. Το θέμα εδώ μείναμε από βενζίνη και δεν ήξερε ότι μείναμε από τη βενζίνη. Περιμένει να καταλάβει. Τέλο πάντων. Αυτό το πράγμα να του βγάζουν έτσι και να του κάνουν αυτό. Φαγκάλα, λέγε. Λέει, ο Παοξίδη πιστεύουν σε δύο δέο, αλλά πάμε σε ένα ναό, λέει την Τούμπα. Ναι, το πήρε η Λέστερ. Όχι ακόμα. Μα δεν βάζω χέρι στη φωτιά. Μετά το σημείο. Εγώ το βάζω το χέρι στη φωτιά. Εγώ έτσι δεν το παίρνει. Καλά, το βάζω. Εντάξει, ναι. Λέγε, λέγε. Τώρα ο άλλο κάνει, ο Τζόρνταν είναι ο που τα ξέρει όλα. Ναι, βέβαια τα ξέρω όλα. 95% είναι Λέστερ. Ωραία. Εγώ δύο μήνε πριν εδώ πέρα σε μια κουβέντα που είπαμε σε ένα παιχνίδι που κέρδισε τη Σίτη. Του είπα του Μάριο που δεν το είχε δει το μάτσο εκείνο ότι τη βλέπω πιο πειθαρχημένη. Είδα το. Οικογένεια και θα το πάρει. Είδα το 70 και μετά. Πειθαρχημένη και οικογένεια. Στα άλλα κλεισίδα ξεράζω με καμπύλη, δεν αντέχω. Ξέρασε ότι θες κάνε. Από τον Οκτώβριο φαίνεται ότι η Λέστερ θα είναι σίγουρα εκεί στο τέλος. Σίγουρα. Μακάρι να πάρουν οι άνθρωποι. Από τον Οκτώβριο φαίνεται ότι θα είναι, αλλά τώρα δεν το πιστεύει ακόμα. Όχι, επειδή είναι Αγγλία, χέρι στη φωτιά δεν βάζω. Ναι. Και επειδή κάποτε εγώ έχασα πρωτάθλημα από τη Λίντς, από τη Λίντς, εγώ το έκανα δώρο πότε. Και έγινε και ανέκδοτο, βγήκε ανέκδοτο με τον Φέργκισον και τους πυρομανείς. Για να μαθαίνεις. Ποιος να μαθαίνει. Ήθελα 3 βαθμούς. Ποιος να μαθαίνει. Ήθελα 4 βαθμούς στα τελευταία 3 παιχνίδια με τα 2 στον Τράφορντ. Και έκανα 2 ήττες σε μια ισοπαλία και το πήρε η Leeds United. Γι' αυτό και δεν βάζω χέρι στη φωτιά. Ωραίο. Αυτό που μου λες λοιπόν είναι κρέμα για τη United. Εντάξει, κρέμα, τέλειωσε. Η Leicester City είναι το 80% είναι Leicester City. Λοιπόν. Αλλά μου έκανε μια εντύπωση το πώς πανηγύριζαν σήμερα οι παίκτες της Tottenham.
Αν δεν ήξερες τι γίνεται, θα έλεγες το πήραμε σήμερα. Είναι απίστευτο. Αυτό λίγο μένα με φόβησε. Θα μου δώσει το αντίθετο, μεταφυσικό. Δεν ξέρω, μεταφυσικό. Η εικόνα της Λίντς σε κάνει να πιστεύεις ότι αυτό το πρωτάθλημα. Άλλο τότε. Ναι. Αυτό τότε με τη Λίντς, λέω τότε. Τότε, το 92. Ναι, ναι, το έκανα δεν υπάρχει περίπτωση, εγώ πάλι το λέω εδώ πέρα. Δεν φοβάμαι καθόλου με την εικόνα της Λέστερ που βλέπω. Θα το πάρει σίγουρα. Τέλειος, τέλειος. Όπως θα έπαιρνε να πάω το κύπελο. Όπως δεν βάζω χέρι στη φωτιά με το φίλο μου τον Ολλανδό από εδώ πέρα για το αν πέρασε η μπάλα στον κόλ του Φορτούνα, εγώ δεν βάζω. Τότε 15 φορές από 5 κάμερες. Δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά, ναι, ότι δεν πέρασε. Δεν το έδειξε. Λέω ότι πέρασε. Δεν το έδειξε στην ίδια ευθεία. Ναι, ναι, θέλει, είναι καθαρά τεχνολογία. Σ' αρέσει με ναι. Εγώ μπορώ να πω το εξής, συγγνώμη λίγο. Δεν πεθαίνω, μ' αρέσει, μ' αρέσει, ναι. Συμφωνώ με τον Ραπτόπουλο που θέλει να γλύψει δάχτυλα και πατούσες. Συμφωνώ. Όχι, λες. Εμένα μου αρέσει πολύ, λες. Μ' αρέσει, ωραία, λες, ωραία, ναι. Η γριά η τρέμη. Δηλαδή η ένσταση πολλών τηλεθεατών είναι ότι η γριά η τρέμει. Αν δεν την βάλει στο φίλο. Ο Μαρδέ μου αρέσει ο χαρακτηρισμό. Κυρία Τρέμη, ζητώ συγγνώμη. Ναι, ναι, η γριά η τρέμει. Δεν το λέει αυτό. 64 είναι. Λοιπόν, μεσόκοπη. Είναι μεσόκοπη. Λοιπόν, εάν ήταν, δεν ήταν δημοσιογράφος και πήγαινε, ας πούμε, πολίτρια σε μια μπουτίκ, θα την παίρνανε? Όχι. Εάν πήγαινε, ας πούμε, στο. Τι είπες τώρα, ναι. Πολίτρια σε μπουτίκ ζητάνε όχι πάνω από 28. Ναι. Δηλαδή, και δεν έχει το ύφο τη πολίτρια. Τα μούτρα τη, ρε παιδί μου, θα την έβαζε σε μαγαζί να προωθήσει ένα προϊόν. Και ποιο νέα, δηλαδή αυτό το γουρλωτό το μάτι. Τώρα αυτό το κάτσε και ναι. Χειρότερα, σαν να ακούω τώρα τον Τζόρνταν στα χειρότερα του και τον Πάοκ. Τι είναι αυτό που λε τώρα. Άλλο σου λέω. Τι με. Τι με. Μα μην μπέρδεψε. Τι με. Την τρέμει, την είδε ο Ολάντ σε εκείνη τη συνέντευξη πριν 2,5 χρόνια. Ο Ολάντ. Που δέχθηκε μόνο σε αυτήν να μιλήσει, ναι. Ως κορυφαία άγκορ γουμάν στην Ευρώπη. Ναι, ναι. Και έμεινε παγωτό ο Ολάντ. Απ' την τρέμει. Μπροστά τη. Έμεινε παγωτό. Τρόμαξε προφανώς. Γνωστός γυναικάς. Έπαθε σοκ. Απ' την τρέμει. Βέβαια. Στο The Debate, στο πρώτο ειδικά. Πάθαμε όλοι σοκ. Ναι. Με την εμφάνιση, με εκείνο το ταγέρ, με εκείνη την τσάντα. Δεν υπήρχε. Η τσάντα. Τώρα εσύ δεν είναι εσύ. Συγγνώμη, σε άλλα πράγματα σε παραδέχομαι. Σε μένα με φέρνει ένα τρόπο. Στο κεφάλαιο. Εμένα με τρόπο. Σε πολλά με γυναίκε είμαι μαζί σου. Δηλαδή με Νόρα Βαλσάμι. Προσκυνώ είμαι μαζί σου. Ναι, μαζί σου. Ποια μου άρεσε από ελληνικό σινεμά παλιό καλό, ξέρει, που έχει χορευτεί. Ναι, αυτή με το Θάνο Λιβαδίδη. Που δεν είχε όνομα. Δέσπο Διαμαντίδου. Η Δέσπο Διαμαντίδου σ' άρεσε. Σαν γυναίκα. Όχι στα πολύ πολύ μεγάλα τη. Ωραία, πώ την μέχρι τα 55 τη αυτή. Η Δέσπο Διαμαντίδου, ρε. Παλέστρια, ρε. Η Δέσπο Διαμαντίδου. Κατάλαβε που. Μέχρι το κόκκινα φανάρια εκεί. Μέχρι το ρεμάλι τη Φωκίωνο Νέγκρι εκεί. Εγώ πάντα. Μέχρι 69-70, το κατάλαβε. Το με θυμάσαι, ρε. Αυτό ήταν με τον Ολυμπιακό που έγινε την Κυριακή. Με θυμάσαι, ρε. Λοιπόν. Το θυμάσαι. Η Δέσπο Διαμαντίδου έβγαλε ηθοποιό ποιον. Η Δέσπο Διαμαντίδου ποιον έβγαλε ηθοποιό. Άρα το πήρε νεαρό. Το πήρε νεαρό στο κρεβάτι τη. Ναι, μπράβο. Δηλαδή 10 χρόνια νεότερό τη και πολύ όμορφο και τον έκανε ηθοποιό. Να μην βιαστώ. Να μην βιαστείς. Ποιον έκανε ηθοποιό. Έκανε πολλές ταινίες αυτός μετά. Έκανε πολύ πράγμα. Αλεξανδράκη, Αλέκο. Όχι. Λίγο πιο νέο από τον Αλεξανδράκη. Ο Αλεξανδράκης ήταν το 28 γεννημένος. Ήταν γεννημένος το 34, να σου πω. Αυτός. Τον Παπα Μιχαήλ έβγαλε. Τον Ανδρέ. Μπράβο, ρε, εσύ. Είχε γκόμενο. Το έχω ξαναζητήσει με σένα στο ραδιόφωνο. Τον έβγαλε αυτή. Το Δημήτρη Παπα Μιχαήλ. Ναι. Το Δημήτρη Παπα Μιχαήλ. Σαν νέο, όμορφο, ξέρω και τα λοιπά. Αδύνατο τότε και τα λοιπά. Και του μαθακολπάτε για την Αλίκη. Την Αλίκη, η οποία Αλίκη. Εντάξει. Η Αλίκη. Ποτέ δεν λυποθυμούσαμε. Ναι, όχι. Η Αλίκη ήταν καλή ηθοποιό. Ήταν καλή ηθοποιό. Μπορούσε να παίξει και δραματικά. Ήταν καλή, εμένα μ' άρεσε. Σαν ηθοποιό. Ποτέ δεν μου άρεσε. Ναι, εντάξει, σαν γυναίκα δεν ήταν ωραία. Τη έμαθε η Ρίνα Πατεράκη στα μεγάλα. Σαν γυναίκα δεν ήταν ωραία. Να κινηθεί και αυτό. Αλλά καπέλωσε τον Παπα Μιχαήλ πάρα πολύ όσον αφορά το ντουέτο. Δηλαδή αυτό που έλεγα και για τον Διάγκα με τη θέση του, τον καπελώνει. Το ζευγάρι ήταν 90 Λίκη, 10 Παπα Μιχαήλ. Τον καπελώνει. Με τον Βασιλιά ήταν. Υπάρχει μια ολόκληρη ιστορία background από πίσω. Ό,τι και αν είναι, γράφει στο φακό. Σαφώς. Ό,τι και αν είναι. Όταν εμένα η κόρη μου 11 χρονών λέει δεν θα διαβάσω τώρα, γιατί θέλω να δω την Αλίκη στο ναυτικό. Λέω μα δεν πρέπει να διαβάσει. Όχι, λέει θα δω την Αλίκη.
Δεν έχει καμία σχέση αν την απάφτωνε ο Φλόρος. Σαφώς, αλλά μιλάμε ότι ήταν και ένα background που έζησε ένα μύθο από πίσω της, έτσι. Τώρα το μπούλι τώρα, άντε το μπούλι, το μπλίσμα. Μπούλι τώρα, τώρα πήγανε λεφτά που πήγανε. Άλλο τα λεφτά το μπούλι. Όχι, ακόμα δεν είχαν ηλεκτρικό και άλλοι βγαίνανε σε λεφτά από σπορτα αμάξι και πήγαινα με την κούρσα τώρα. Γιώργο, θέλω σε πολιτικό επίπεδο, σε... Για ΠΑΟΚ. Για πίτσο ότι γουστάρεις. Τι θες σε πολιτικό επίπεδο. Πες για τον ΠΑΟΚ και θα σου πω εγώ για το πολιτικό επίπεδο. Χωρίς αριθμό, φίλε, εσύ που παίρνεις για να βρήσεις, να ξέρεις ότι εγώ δεν πρόκειται να σε απαντήσω χωρίς αριθμό. Πρώτον. Δεύτερον, ξέρω παίρνεις για να βρήσεις. Τρίτον, όσα και αμάξια και να κάψετε, άντρες δεν πρόκειται να γίνετε. Τέταρτον, το ότι θεωρώ κάποιους φύρες σαν οπαδούς αποδεικνύεται χθες το προχθές το βράδυ. Τελειώνω. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Λέγε. Παρακάτω. Λοιπόν. Σ' ακούω, λέει. Ναι, κατάλαβες. Το πιάσες. Δεν χρειάζεται να πεις. Μα, ξέρουμε, ξέρουμε τι γίνεται. Και δεν πρέπει να πούνε. Ξέρουμε τι γίνεται. Εντάξει, λόγια, αλλά... Ναι, είναι πολύ. Λέγε. Αν και δεν είδα το μάτς, τα είδα λεπτό προς λεπτό. Ναι. Είδα μετά τις κυριότερες. Καλά έκανες και τα είδες λεπτό προς λεπτό. Βέβαια. Είδα μετά τις κυριότερες φάσεις. Παρ' όλα αυτά το συμπέρασμα βγαίνει πολύ εύκολα. Ναι. Ο ΠΑΟΚ για μια ακόμα φορά δείχνει ότι δεν έχει το μεγάλο παίχτη, τον μεγάλο ηγέτη που όταν θα υπάρχει πίεση σε έναν αγώνα θα πάρει την ομάδα στην πλάτη του και θα καθαρίσει. Και χρειάστηκε να φτάσει μέχρι το 80. Δεν να... είχαμε και καθόλου κόσμο να βοηθήσει, ξέρω εγώ, γιατί ήταν και κλεισμένο. Το ότι δεν είχε διεισδυτικό παίκτη. Λοιπόν, όχι, όχι διεισδυτικό. Ένα μπέλα. Ηγέτη. Α είχα ηγέτη παίκτη, ήταν και κοντράρα, ήταν και center back. Ναι. Δεν ναι. πειράζει. Τέτοιο πράγμα δεν έχω. Είναι η λουλού που έχουμε στην άμυνα που γουλώνει τα μάτια και φωνάζει και τσιρίζει. Δεν είναι αυτό. Είναι για να βγαίνει με το γιο του αφεντικού στο τέτοιο και να πίνουν μαζί κοντά. Κάτω τα χέρια. Λοιπόν, γιατί είναι αυτό. Για Σαφέρα, λες. Φέρτε πίσω και τον Όλσεν, πάρτε και τον Κώστα πίσω και ξανακάνετε εκείνη την καλή τριάδα. Εσύ έδωσε συμβουλές στην ομάδα σου, τώρα δίνεις και σε εμάς, βλέπω. Αφού Όλσεν πάει εξαιρετικά, πάρτε τον πίσω. Άσο, ρε, δικά δικά μας είναι αυτά. Το διακόπτης. Στο κύπελο θα πάμε, μαζί. Να σε πω, στο φιλικό θα έρθετε, θα πάμε. Ποιο φιλικό? Για το φιλικό, ρε φίλε. Τώρα που θα ξαναοριστεί το κύπελο, έχω ζητήσει από τον Τζόντα να μας πάρει σε εκείνα να πάμε όλοι μαζί να δούμε το φιλικό που θα γίνει για τους φιλανθρωπικούς σκοπούς του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ τέτοιο παίχτη δυστυχώς δεν είναι. Από εκεί και πέρα ο προπονητής, ό,τι προπονητής είναι και αυτός, τι να τον πούμε αυτόν τώρα. Αυτό ήρθε εκεί να αναλάβει μια κατάσταση πυροσβεστική. Καλύτερο είναι το Γεωργιάδη. Ο τελευταίο. Μπα, δεν μου δίνει κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα η ομάδα ζορίστηκε, σφίχτηκε, σαν κάτι ξέρω εγώ, πα του αλέτα και έχουν τις κυριότητα. Χωρίς προπονητή, άλλοι με τα σωσία του Στέφανο Σταυρίδη. Οι άλλοι δεν έχουν ακριβώς ούτε και άλλοι προπονητή. Χτυπιέμαι για 45 χρόνια. Ναι, ρε μάλακα. Στέφανο Στρατηγό. Στέφανο Στρατηγό. Ιδιο. Χτυπιέμαι, ρε φίλε, πόσα χρόνια με Δημήτρη Φαράντο. Σαν να βρει που μοιάζει. Χτυπιέμαι. Ναι, Στέφανος Στρατηγός. Λοιπόν, τέλος πάντων κερδίσαμε. Λογικά βγήκαμε και στα play-off. Γιατί είναι πολύ ακραίο το σενάριο να μείνουμε απ' έξω. Όχι ότι έχει κανένα νόημα, τέλος πάντων. Ναι, ναι. Ούτε ο Παναθηναϊκός μου έδειξε τίποτα σήμερα. Που τόσωσε στο 90, είναι καλά εκείνο στο Τελάντερ, αλλιώς θα έτρωγε τζάμπα γκολ. Ναι. Ούτε η ΑΕΚ μου έδειξε τίποτα. Στο 2-0. Ναι. Ναι. Παρόλο ότι τα έβαλε και τα γκολ με 15. Ναι. Στον παιχνίδι τη Τρίπολη, σε συνέφερε σε ένα άσο. Όχι, όχι, με συνέφερε. Εσύ τον ήθελα αδιάφορο τον αστέρα. Το ποιο ήταν το μπράβο, ναι. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα. Τι μέλη γενέστε. Αυτό μας ενδιαφέρει. Όχι τι θα κάνουμε, όχι θα κάνουμε στα playoff. Μέλη να μου φέρεις. Ναι, μέλη γενέστε. Ναι. Όχι τι θα κάνουμε στα playoff. Το τι μέλη γενέστε το αύριο. Πώς θα στηθεί η ομάδα την επόμενη χρονιά. Μακάρι να βγούμε φυσικά πρώτοι. Εντάξει, κανένας δεν λέει το κακό της ομάδας. Αλλά για εκείνο καίγεται ο ΠΑΟΚΤΣΙΣ. Τώρα για το κύπελλο, επειδή ακούγονται πολλά. Λοιπόν, απ' την αρχή το θέμα είναι τι θέλουν οι φίλαθλοι. Αν θέλουν να κάνουμε ό,τι είπε ο μεγαλομέτοχος, τότε για μένα πρέπει ο λαός του ΠΑΟΚ να είναι υπέρ του να κατέβει η ομάδα στο κύπελο, αφού ο μεγαλομέτοχος είπε τώρα θα κάνετε το κύπελο και εμείς θα κατεβούμε. Αν δεν ήθελα να κατεβούμε στο κύπελο και απλά έτυχε και συμφωνούσαμε με τον μεγαλομέτοχο, τώρα πρέπει να είμαστε εναντίον του μεγαλομέτοχου. Το θέμα είναι λοιπόν αν έχουμε δικιά μας βούληση ή όχι, ή απλά αν συνταχτήκαμε τότε με τη διοίκηση. Εγώ προσωπικά, να σας πω την αλήθεια, θα ήθελα να μην κατεβούμε.
Αχα. Τώρα βέβαια από εκεί και πέρα βγαίνει ο άλλο και λέει τα συμφέροντα του συλλόγου και θα καταστραφεί ο σύλλογο και πρέπει να κατεβούμε και θα μας αφήσει. Την κάπα 20. Αυτό ξέρει, αυτό είναι αφεντικό, εμεί συνεχίζουμε να το στηρίζουμε. Μας ξενέρωσε όμω με αυτό που έκανε. Γιατί ρε. Γιατί εμένα με ξενέρωσε, φίλε, στην αρχή να βγει. Και να λέει σε άπτεστα. Και να μου βγαίνει και να λέει σε άπτεστα ρώσικα ότι εγώ δεν κατεβαίνω. Και μετά να βγαίνει και να λέει σε άπτεστα ρώσικα κατεβαίνω. Τώρα από εκεί και πέρα το καλύτερο του συλλόγου όμως το ξέρει αυτός. Γιατί είναι δικός του σύλλογο. Σαφώς. Τώρα. Έκανε επανάσταση 5 μέρες για τις εφημερίδες. Έγινε το ταβαντούρι. Έγινε το ταβαντούρι. Αυτό έγινε. Και μόλις είπε ο άλλος να καθαρίσουμε την ΕΠΟ και οι άλλοι λένε όχι και λέει θα πάμε σε Brexit. Σε λίγο θα γίνει πορεία του λαού του ΠΑΟΚ για τη συνέχιση του κυπέλου. Για πες μου ένα λόγο. Γιατί θα πορεία. Κάτι θέλει να σου πει. Καταπέλτης ο Παπαζαφυρίου για τον Ηρακλείο. Καλές σχέσεις γι' αυτό. Τώρα να σου πω λίγο κάτι, επειδή είναι λίγο. Πιστεύω με κάποιες καταστάσεις και δεν θα ήθελα να. Ωραία, λοιπόν, γιατί άκουσα. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν στη διοίκηση του Ηρακλή κάποια χρόνια που η ομάδα από τις κρίσεις τις αυτές, χωρίς βεβαίως και το αγωνιστικό, αγωνιστική επιτυχία, καταχρεώθηκε και δεν βγήκε να πει κάποια πράγματα όπως όφιλε από τη στιγμή που ήταν γνήσιος Ηρακλειδέας και αυτός που διοικούσε την ομάδα δεν ήταν από την οικογένεια του Ηρακλή. Έχει καλώς ή κακώς γίνει πλέον persona non grata. Δεν υπάρχει ο κύριος Παπαζαφυρίου πλέον στον Ηρακλή όσον αφορά. Μπορεί να κάνει εκπομπές, μπορεί να πείθει ανθρώπους ότι έτσι πρέπει να γίνουν τα πράγματα, γιατί έχει μια δικιά του νοοτροπία, την οποία εγώ είμαι καθαρά αντίθετος, γιατί αυτός θέλει να κάνει παρέα με ανθρώπους που μπορεί να είχαν επαφές με και ναι, εσείς μπήκατε και διακόψατε τον αγώνα και μπήκατε μέσα, ναι. Για πες μου, εμείς δεν το κάναμε, εμείς δεν έχουμε κάνει στο τρίτο, δεν μπήκαμε μέσα και κάψαμε. Δεν το κάναμε. Δεν το κάναμε ρε φίλε. Γιατί είχαμε, να σου πω κάτι, πιστεύεις ότι άμα θέλαμε να μπούμε τι θα ήταν, θα μας δείχναν μείον 3 και η διαφορά από τους 17 που έχω τώρα με τον Παπαγγικό θα πήγαινε στους 14, πλάκα μου κάνεις. Εμείς τουλάχιστον έχουμε το κριτήριο, φιλαράκι, να λέμε ότι εμείς κάναμε αυτό που κάναμε από το 60 μέχρι το 90 και ο άλλος χοροπηδούσε χωρίς να μπορεί να κάνει τίποτα. Κατάλαβες. Εγώ δεν φώναζα Γιούχα και ο Ηρακλής θέλει πρόεδρο με φρύδια, γιατί θα πάμε και εκεί για το ότι χρειάζεται ο Ηρακλής, έτσι. Εγώ φώναζα υπέρ της ομάδας μου και έκραζα αυτό το πράγμα που εσείς το μάθατε το 2016, όταν εγώ τα έλεγα το 11 και εσείς με λέγατε γραφικό. Κατάλαβες, αυτό είναι το θέμα. Αυτά τα μάθαν τώρα αυτοί. Οι οποίοι μέχρι το 15-16, ό,τι ψήφιζε ο Ολυμπιακός, πηγαίναν και τα ρίχναν μέσα. Μέσα τα ρίχναν τα τέτοια. Ναι, ναι. Επαναστάτε, γιατί δεν το διακόπτε. Άκουσε με, για το αν είμαστε επαναστάτες, αδερφέ, το ότι είμαι η μοναδική ομάδα η οποία 3 χρόνια έχω απαγόρευση να μην μπορούν οι οπαδοί μου να πηγαίνουν να βλέπουν μάτς και σταματήσαν τρένο για να μην πάνε. Κοίτα εσύ τους δικούς σου που όποιος έχει αντίθετη γνώμη μέσα στον ΠΑΟΚ τον προσλαμβάνουν εκεί στην ΠΑΕ και έχετε μαζευτεί εκεί πέρα, σας έχει κάνει τι σας έχει κάνει και δεν μπορείτε να κάνετε αντιπολίτευση πλέον. Γιατί πλέον είστε όλοι με τη συμπολίτευση, κατάλαβες. Πάει δεν απαντάς. Πάμε, καλά πάντα. Έχω ένα δικό φιλαράκι μου, σε αυτό πιστεύεις. Σε ποιο? Ότι πολλοί έχουν πάει και έχουν γίνει συμπολίτευση και δεν μπορεί να γίνει αντιπολίτευση στον ΠΑΟΚ γιατί πολλοί πλέον είναι. Άμα υπάρχει χρήμα, γιατί. Ποτέ δεν έχει γίνει αυτό, ποτέ. Δεν το ξέρουμε. Δεν έγινε ποτέ, δεν υπήρξε χρήμα. Είπε η ιδιότητα, τελείωσε η ιδιότητα. Λοιπόν, και λέμε. Κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Ναι, τελευταίο. Άκουσα, διάβασα λέει σήμερα ότι πήγαν λέει στο Μαξίμου ο κύριος Μελισανίδης και τον κύριο Μαρινάκη. Ναι. Γιατί δεν καλέσαν και κανέναν από εμάς. Που υποτίθεται ότι λένε ότι είμαστε ο δυνατός πόλος. Ποιος είστε? Έτσι δεν λένε ότι είμαστε. Τώρα έφυγε από εδώ. Δυνατό πόλο. Ναι. Γιατί δεν πήγε κάποιο. Τέλος πάντων. Πάει αυτό. Δυνατό κόλο. Δυνατό πόλο. Δεν λένε ότι είναι και ο ΠΑΟ. Το Παναθηναϊκό δεν το λέει κανένα. Μα γιατί δεν πήγαν. Δεν πήγε κανένα. Τέλος πάντων. Κάτι τελευταίο για την Αγγλία. Ναι. Το θέμα στην Αγγλία πλέον αυτό που μου αρέσει, γιατί εγώ εντάξει πάντα παρακολουθώ την Αγγλία, είναι και πιστεύω θα συμφωνήσει και ο Μάριος. Η μάχη είναι ρομαντική. Με πολύ ρομαντικούς. Τότεναμ δηλαδή είναι ένα δίλημα πραγματικά. Ο ένας είναι, ξέρω εγώ, θυμίζει ειδικά ο επιθετικός της Λέστερ και οι παίκτες της. Θυμίζουν εντελώς, ξέρω εγώ, πόσο σου μπορεί, παιδάκι μου, κάτι κόμιξ. Ρόδες, ρόδες. Μπράβο, ρόδες. Και δεν θυμίζει το όνομα.
ακόμα, έτσι. Μπράβο. Το λέω από Σεπτέμβριο. Είναι Roy of the Rovers. Roy of the Rovers, κανονικά. Roy είναι ο Βάρντι. Ναι. Και η Leicester City είναι μέσα στα Rovers. Πραγματικά. Μπράβο. Ναι, εντάξει, ναι. Πόλη... Αλλά πονάει η καρδιά μου, τώρα δεν συγκίνεται. Κοιτώταν μέχρι να το πάρει πόσα χρόνια και με καλό ποδόσφαιρο. Η Τότενα στα σχολεία. Δεν έπαιζα την ποδόσφαιρο ποτέ. Μπράβο. Η Arsenal έπαιζε κάποτε. Η Arsenal επί 30 χρόνια έπαιζε μετό. Επί 30 χρόνια. Και εκείνο πήρε τον W το 71, είναι απίστευτο, το πήρε με γυμναστή, όχι με πονητή, με τον Μπέρτι Μι, δεν υπάρχει. Φαντάζομαι να πάρει το χρόνο πάω πρωτάθλημα με γυμναστή. Θα ξαναρακωθούμε όλοι. Πήρε W, αυτό μόνο στην Αγγλία, με γυμναστή, τον Μπέρτι Μι. Με γυμναστή και τι πειράζει. Ναι, το θέμα στην πόρμα, δεν μου πάει ένα παραμύθι. Τώρα πονάει η καρδιά μου. Η καρδιά μου είναι Νίκο Μισόλυτο. Με παλικάρι μου, Μισόλυτο. Ναι. Η καρδιά μου, δεν ξέρω, Λέστερ. Ναι, Λέστερ, είναι παραμύθι, ας πούμε. Είναι παραμύθι. Αλλά είναι δεύτερη από πίσω η Τότεναμ που 50 χρόνια είναι πανεπιστήμιο. Βγάζει πεκταράδες, πεκταράδες. Είχε κάποια στιγμή στην ισχύρια σεζόν δεκάρι το καλύτερο στον κόσμο για μένα ever και για τον Βενγκέρ, γιατί μου το είπε ο ίδιος, τον Γκλεν Χόντου, το ορισμός του δεκαριού όλων των εποχών, και είχε δεύτερο δεκάρι τον Χάζαρ. Αλλαγή στον Χόντου, το Μίκη Χάζαρ. Απίστευτο. Είμαι πολύ περήφανος που εδώ και τρία λεπτά εκθιάζει την τότε μαμό Ασλαμάς. Πήγα εγώ σαν παοξής και την κέρδισα εκεί μέσα. Το γελάει, το κατάλαβα. Γελάει. Τώρα ξανά κολοτούμπα γελάει τώρα. Όσον αφορά για τον Γιώργο να πούμε που είπε ότι κέρδαγε με ένα 0 η Άρσεναλ, ποτέ δεν κέρδαγε με ένα 0 η Άρσεναλ. Την Άρσεναλ τη λένε κανονιέριδες, άμα ξέρετε. Κάποιες φορές με ένα 0 κέρδισε. Δεν είναι μόνο ότι έχει τα κανόνια έξω από το. Το γήπεδο, κανόνια τραβαρόνε. Η Arsenal επί 20 χρόνια είχε σημαίνει το 1-0. Λοιπόν, 1-0-1. Αγγλία, έχω λόγο. Έχουμε λίγο κάποια πράγματα να γελάσουμε. Κάνει. Και για να μαθαίνει ο Τζόρνταν, να το πήγε στα αγγλικά, οι ίδιοι φωνάζανε We are Boeing, but we don't care. Μ' αρέσει επίσης από τον Ασλαμά, γιατί κάθε σύγκριση που κάνει η Ευρωπαϊκή Ομάδα συγκρίνει με τον ΠΑΟΚ. Πολύ μου αρέσει αυτό το πράγμα. Τι? Αυτό που είπες προηγουμένως. Φαντάσουμε γυμναστή να παίρνει πρωτάθλημα. Ολυμπιακός! Ολυμπιακός με γυμναστή. Δεν λέω τον Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακός θα το πάρει. Να αρχίσω, να αρχίσω. Για Χρυσούλα διαβάται ως γυναίκα. Όχι, για αυτό το σχόλιο που έκανε για αυτόν τον σκηνοθέτη, ρε. Αυτόν με τα παλώμενα τέτοια που τον διώξανε. Α, τι είπε διαβάτη, γι' αυτό. Για τον Γιάν Φαβ, επειδή στην παράσταση ήμουν αυτή. Ήταν διάρκεια 24 ώρων. Τα παλώμενα pay. Και τρελά πράγματα. Δεν είναι τα παλώμενα pay μόνο. Δηλαδή έλεγε. Εντάξει, κουραστικό ήταν. Είναι λαϊκισμό του κερατάρα. Τι είπε διαβάτη. Όχι, είναι παιδάκι που μαζέψε τον κάτι τέτοιο. Καλά, εντάξει. Η Χρυσούλα διαβάτη ήταν μια μέτρια ηθοποιό. Μια μέτρια ηθοποιό άσχημη. Παντρεύτηκε ένα γοητευτικό άντρα. Το Νικήτα Τσακύρογλου. Παντρεύτηκε ένα γοητευτικό άντρα. Άσχημη γυναίκα αυτή. Μέτρια ηθοποιό. Και τώρα ξεκινάει στην κουλτούρα. Τι λες. Λοιπόν, μόνο κάτι για φίλε, για ρίγο τσίλι πέμπες αυτό το μήνυμα. Για μένα άργησαν περίπου 8 με 10 χρόνια να παίξουν ροκ. Πολύ Αμερικάνοι ρε. Τους πάω, ρε Αμερικανιά. Πολύ Αμερικανιά. Άμα σε λες το Αμερικάνικο στήριο. Διαβάτη, έχει μια άρνηση στο σύγχρονο, στη σύγχρονη κουλτούρα ρε παιδί μου του νέου Έλληνα. Δηλαδή την έχει δει επίδαυρος, την έχει δει high society ας πούμε του θεάτρου. Έπεσε στους δύο ξένους και στον τέτοιο και την έχει δει high society. Έκανε έρωτα με τον άλλον, δηλαδή τώρα βλέπεις σόντα τώρα το μηνάχα της Σάβα, ένα λέσι σαν σώμα ας πούμε και τα λοιπά, με την Χρυσούλα Διαμάτη. Έλα, θες χωρίς, πολύ καλός τοπιός τώρα. Ρε, τώρα άλλο σε λέω, πολύ καλός τοπιός. Εντάξει, να βλέπω εγώ τσόντα στον κόκκινο κύκλο, αισθησιακό, το μηνάκι της με την κοιλιά, με τα φυσιά τα κρεμασμένα, μισό λεπτό, και την Χρυσούλα Διαβάτη. Όχι, ρε φίλε, δεν μου μιλάει εμένα. Προτιμώ να μπορεί να μιλήσει. Ή τον Τζόρνταν με την γειτόνισά σου που είναι 80 κιλά, φτάνει πια αυτό. Τι. Όπως οι κοινές ερωτικές θέλουμε μόνο κούκλες και κούκλους με ωραία σώματα. Άτριχους ψηλούς γυμνασμένους. Όχι ρε φίλε. Δεν είχε ωραία σώματα. Όχι ρε φίλε. Ναι. Και τι ήταν το ωραίο πράγμα. Ναι, είχε καθημερινά σώματα και αυτό ήταν και πιο ερεθιστικό. Τι είπα, πού ήταν ερεθιστικό. Τώρα βλέπεις Αμερικάνικες σόντες και οι άλλοι είναι λες και πάνε γυμναστήριο. Το μινάκα Τζισάβα με την Χρυσούλα Διαβάτη και να φτιαχτείς να πούμε κιόλας. Πάμε σε διάλειμμα. Μα δεν είναι ωραίο. Ωραίο, αυτό ήταν το πιο ωραίο που έχει πει. Καλό ήταν αυτό. 5-40-601, πάμε σε διάλειμμα. Στην
Εγνατία 63 στον έκτο όροφο. Τηλέφωνο 231-0-282-400. Ρεμάν, να πούμε κατά λοιπόν, να πεις γρήγορα, ναι. Πολύ γρήγορα και εσύ από σε δύο λεπτά γιατί θα μας πρίξετε τα ούμπαλα. Τέλος πάντων, μην ναι, 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 να πούμε ένα δύο κόσμος. Καταρχήν να πούμε λοιπόν ότι η εκπομπή όντως μεταδίδεται, μας βλέπει ο Άκης από την Καβάλα και ρετήσματα στον Άκη, την άλλη Κυριακή θα είναι εδώ μαζί μας. Ο Άκης. Ναι. Ο Άκης, ο δικός μας, ο Βάζελος. Ναι. Λοιπόν, αύριο το απόγευμα, επειδή ξεχάσαμε να το πούμε, 4 το απόγευμα στην Έδεσα γίνεται ένα φιλικό παιχνίδι μεταξύ της ομάδος Ελπίδας Έδεσας και μια ομάδα του ΨΑΠ. Η οποία, οι περισσότεροι παίκτες είναι από αυτούς που πήρανε το Euro του 2004. Εγώ που είμαι σαν υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της Ελπίδας, τολμάω και το λέω, μη γελάς. Λοιπόν, διαιτής ήταν ο Παμπορίδης, με την Ελπίδα δεν σας θα παίξει ο Σαμπούτσης, ο Αντώνης. Παμπορίδης, όχι μόλις. Μη μιλάτε τώρα, γάμο το. Τι είπαμε, ρε. Να δώσει γιατί. Παμπορίδης. Παμπορίδη, ναι. Λοιπόν, με την Ελπίδα δεν σας θα παίξει ο Κώστας ο Μαλωμίδης, ο Σαμπούτσης, ο Αντώνης. Και πολλοί άλλοι, ο Σαφιλίδης, ο Τούσιας κλπ. Και με την εθνική που πήρε το Euro θα είναι ο Θοδωρής ο Ζαγοράκης, θα είναι ο Κατσουράνης, θα είναι ο Χαλκιάς, θα είναι ο Μπασινάς, ξέρω εγώ, ο Κυριάκος, πολλά παιδιά. Τιμή εισιτηρίου ένα τάλιρο, όλοι οι ευρύτεροι περιοχοί όσοι μπορούν, ο καιρός θα είναι καλός. Είναι για φιλανθρωπικό σκοπό το παιχνίδι αυτό. Θα είμαι και εγώ εκεί στην υποδοχή. Ως, ως υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της Ελπίδας Έδεσας. Λοιπόν. Και 4 το απόγευμα λοιπόν εκεί πέρα θα έχει, πιο νωρίς θα παίξουν και οι ακαδημίες της αναγέννησης Γιαννητσών, του Αλμοκού, Αριδέας, του Δεσαϊκού κλπ. Θα είναι μια γιορτή νομίζω του ποδοσφαίρου. Όσοι θέλετε να δείτε τα ενδάλματα αυτά από κοντά, να έρθετε εκεί πέρα. Και μισό λεπτό μόνο να πω κάτι για τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, φάνηκε σήμερα στο παιχνίδι της ομάδος μας ότι το προηγούμενο, ο προηγούμενος προπονητής με το προηγούμενο σύστημα έκανε, δεν απέδωσε λοιπόν. Σήμερα λοιπόν. Φάνηκε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, το 3-5-2 δεν μπόρεσε να το περάσει ο προηγούμενος γιατί δεν είχε τα κατάλληλα εργαλεία. Και τώρα ο επόμενος αυτός ο Ίβιτς με το 4-3-3 ή το 4-2-3-1, αν θέλει, σε μερικές αυτές που γίνεται μέσα, βλέπω τα παιδιά δυσκολεύονται. Εάν και είχαν την υπεροχή και την κατοχή και τις ευκαιρίες, δεν μπορούσε να μπει τον γκολ. Είναι θέμα συντονισμού νομίζω της ομάδος. Και χάθηκαν πολλοί βαθμοί από το προηγούμενο σύστημα, τουλάχιστον 10 βαθμούς. Το βλέπα σήμερα, το ανέλησα το πρόγραμμα. Και το... Ναι. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι αυτά τα παιχνίδια είναι σε φόρμα. Κανείς, το ότι καλό λοιπόν είναι ο ότι. Το λεβαδιακό κανονικά. Ο λεβαδιακός έπεσε με κάτι παιδιά. Τέλος πάντων, εντάξει τώρα. Το θεωρώ λοιπόν ότι το καλό είναι ότι γυρνάνε όλες οι επιστροφές. Για τα πλέον θα είναι έτοιμη η ομάδα. Γυρνάνε όλες. Γυρνάνε σε επιστροφές όλοι οι παίκτες, ας πούμε. Και θεωρώ ότι θα είναι σε καλό δρόμο η ομάδα. Σακίσου τα δέχτη. Λοιπόν. Ναι, θέλω. Πάμε. Γρήγορα. Ωραία. Δεν διακόπτω τον Τζόνα. Όχι, όχι. Αν πει τίποτα, ναι. Όχι, τέλω, λοιπόν, πάμε και μετά. Κύριε Παπαθανασάκη. Ο Παπαθανασάκη. Μπράβο. Μας είπες ότι για το χρόνο που θα διανύσουμε δεν θα γίνουν μεγάλες αλλαγές, δεν θα χρεωθεί η ομάδα με παίκτες τους οποίους δεν θα μπορεί να αποπληρώσει, για να μην κάνουμε τα ίδια λάθη παρελθόντων ετών. Σίγουρα το ότι βοήθησες να ανέβουμε από τη Β' και να πάρουμε την αδειοδότηση δεν δικαιολογεί πλέον μετά από μία χρονιά στην Α να μου έχεις την ίδια ομάδα με την προσθήκη ενός value και να μην παίρνεις αδειοδότηση για οποιονδήποτε λόγο. Για οποιονδήποτε λόγο. Επειδή σου είπαμε κάποια πράγματα, σου είχαμε γράψει και κάποια πράγματα στο πανό και γενικότερα ο κόσμος σου έχει πει ότι δεν μπορείς με επικοινωνιακά τρίκ και αλλάζοντας από τα αγγλικά στα ελληνικά, λίγο εκεί χανόμαστε, λίγο στη μετάφραση, να κάνεις κάποια πράγματα διαφορετικά. Εάν δεν μπορείς να οδηγήσεις το καράβι που λέγεται Ηρακλής, καλό είναι να ψάξεις διάδοχη κατάσταση, γιατί δεν μπορείς να έχεις τον Ηρακλή δέσμιο στη 10η-11η θέση. Δεν μπορεί να μου λες ότι αν δεν πάρει αδειοδότηση δεν θα αλλάξει το αυτό όταν θα φύγουν ο Ρωμάνο και ο Περόνε και θα πρέπει να πάρεις δύο ξένους στη θέση τους για να σε ανεβάσουν το επίπεδο και μετά θα πρέπει να ψάχνεις να βρεις παίκτες 20, 21 και 22 χρονών και μόνο Έλληνες. Πρέπει να καταλάβεις ότι το καράβι που ανέλαβες είναι ένα πολύ μεγάλο καράβι. Και αυτό το καράβι αυτή τη στιγμή δυστυχώς αυτό που χρειάζεται είναι στελέχωση και λεφτά.
Εάν αυτά τα δύο δεν μπορείς να τα προσφέρεις, καλό είναι σιγά σιγά να βρεις την διάδοχη κατάσταση και να πας στο καλό. Τέλος. Αυτά είχα να πω. Λοιπόν, πρώτη γραμμή. Πάμε. Πάμε στον κόσμο. Ναι. Παιδιά, να λέτε μόνο ποια ομάδα προσφέρεις, δεν κουραζόμαστε. Ναι. Άντε, μαλάκα. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Ωραίος, μιούζ, γουστάρω. Έλα, φίλε. Πολύ μ' αρέσει. Δεν λείπω θυμά. Μπράβο, φίλε. Έλα. Οπ, τι κάνεις. Λοιπόν, ήθελα να πω κάτι, παιδιά. Αυτό που εσύ έλεγες ότι κάτι είχες μιλήσει με τον Παθανασάκη και έλεγες λεφτά, ο άνθρωπος έλεγε λεφτά έχω να με τα capital control και τα λοιπά, δεν μπορώ να τα φέρω στην Ελλάδα. Έτσι έλεγε, ναι. Για το Σαββίδι capital control γιατί δεν είχε, ρε παιδιά. Μπορείτε να πείτε. Τι γιατί δεν υπήρχαν λεφτά για τα capital control. Λέει, παιδί μου, σωστό. Λέει για το Σαββίδι. Γιατί θα σου πω αμέσως. Θα σου πω λίγο αμέσως. Γιατί αν εσύ έχεις φροντίσει να έχεις μεταφέρει πριν γίνουν τα capital control καμιά 40-50 εκατομμύρια δικαιολογημένα για ζημίες, μπορείς να έχεις μετά λεφτά να παίζεις άνετα σε αυτή τη χώρα που το πεντάευρο το κυνηγάει με τον πιστόλι. Κατάλαβε. Ο φίλος αμφισβητεί τη ρευστότητα. Μπορεί να μην έχει τη ρευστότητα. Άκουσε με. Τα πράγματα είναι απλά. Το καλοκαίρι ο Ηρακλής πρέπει να πάρει μέσα σε μία εβδομάδα άδεια να τελειώνει, να χτίσει την ομάδα η οποία θα βγει στην Ευρώπη. Αυτά έχει πει. Μία χρονιά υπομονή. Όπως και για τον κύριο Αλβανό Καναδό, ο οποίος έχει μέσα στοιχηματικές εταιρείες και κάτι δεν τα έχουμε μάθει. Και ο κόσμος του Ηρακλή δεν τα γουστάρει και τέλος πάντων και θα δούμε. Όλα αυτά, όλα αυτά. Capital control έχει η χώρα. Η Ρωσία δεν έχει capital control. Ναι, αλλά για να φέρει τα λεφτά. Τα φέρει, ρε. Γιατί να τα φέρνει μαζί του. Τι δεν πετυχαίνει. Τα φέρνει μαζί του. Τα κουβαλά στο συνάλλαγμα. Τι νομίζει. Τι καλά, ρε. Φίλε, σταμάτα. Τι πώ το κουβαλά, ρε. Δεν κάνει καλά, μιλήσει ο κόσμο. Μας έλεγε ο Παπαθανασάκης, είχαμε λέει δύο προτάσεις μέσα στη χρονιά να πουλήσουμε την ομάδα και αρνηθήκαμε. Ναι. Γιατί την κράτησες την ομάδα, ρε φίλε μου, για να με φέρεις με τα δυο στον κόλο μια αγωνιστική πριν από το τέλος, μπορείς να με εξηγήσεις. Αφού είχες προτάσεις να τη δώσεις την ομάδα. Γιατί με φέρεις εδώ πέρα. Όλοι κάνουν λάθη ευτυχώς. Είναι το χειρότερο που ξέρει είναι. Είχα... Ότι θα φύγει ο Παπαδόπουλος, θα φύγει ο Βέλιος. Ναι, ναι, ο Βέλιος μπορεί να φύγει ο Παπαδόπουλος. Ακούστε, μην κινδυνολογούμε. Φιλαράκι, άκουσε με να σου πω. Τα πράγματα είναι απλά. Ναι, τα πράγματα είναι απλά. Εάν ο άνθρωπος δεν μπορεί, τον ευχαριστούμε. Πάρε τι λεφτά έχεις πει ότι έχεις βάλει με τον επόμενο και στο καλό. Δεν υπάρχει, να σου πω κάτι. Δεν υπάρχει κάτι μόνιμο όταν το μόνιμο δεν προσφέρει. Ο Σαμαβάρη έφυγε σε ένα βράδυ, φιλαράκι. Εμείς δεν τους θεοποιούμε τους οπλούς. Επόμενη γραμμή, ακούστηκε ο φίλος. Ναι. Rapto.gr λέει ο κομμουνιστής δείχνει λύση ζωντανά την εκπομπή. Πολύ ωραία. Rapto.gr ζωντανά την εκπομπή. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Ναι. Γεια σας, Ολυμπιακός είμαι από Θεσσαλονίκη, παίρνω. Μάλιστα, ναι. Θεσσαλονικιός Ολυμπιακός. Φίλε, Θεσσαλονικιός Ολυμπιακός. Όχι, Κομωτινέος Ολυμπιακός. Κομωτινέος, ωραία, ωραία πολύ, καλή πάμε. Ωραία. Λοιπόν, εγώ μόνο με τον Τζόρνταν θέλω να μιλήσω. Μίλα με τον Τζόρνταν, φίλε. Πράγματα, να μου πει δύο πράγματα για τον Βόλεϊ. Τζόρνταν, τι ιδέα έχεις από Βόλεϊ. Τι ιδέα έχω από Βόλεϊ. Ναι, για πες. Τι θες να σου πω. Στο τελικό τι έγινε κάτω στην Αθήνα, στην Γλυφάδα. Έχασε. Μην παίρνετε πολύ αέρα πάω γιατί ξέρετε κάτι πάλι ανατροπή θα γίνει. Αδερφέ, να σε κάνω μια ερώτηση. Να σε ρωτήσω κάτι. Αν ήσουν να θες αλλού. Μισό λεπτό ρε Μοντέλο. Έλα. Σουτζούκλουκουμ. Άκου να σου πω τώρα. Άκου. Επειδή είσαι και από την Κομωτινή, το Σουτζούκλουκουμ το ξέρεις. Λοιπόν. Ναι, και τι θες, να μας πεις. Άκου να δεις. Στο κύπελο έγινε μια συμφωνία, βρε. Έγινε μια συμφωνία κάτω να πάνε, να πάνε τα παιδιά των σχολείων εκεί πέρα. Εσείς πήρατε το τσουκαλά σας και τη θύρα 7 και πήγατε και πήγατε και πήγατε κάτω. Τζόρνταν, ο τσουκαλάς έχει μείνει πόσα χρόνια στην ίδια τάξη να πούμε. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι, αδελφέ. Τζόρνταν, άκου λίγο ρε, για να μαθαίνεις 5 πράγματα. Εγώ να μάθω ρε. Τα ξαδερφάκια μαλώνουν τώρα, είναι αυτό που λέει. Τα ξαδερφάκια. Το ένα είναι από βορρά και το άλλο από τον άλλο. Μα πάρει λεφτά για να τα έχει μόνο του παίρνει στο πόλε και στο πόλο του προάλλες έφαγε 13 μπαλάκια. 18 έφαγα, φίλε, 18, δεν τα ξέρει καλά. Τι πανέβησε εδώ πέρα, εδώ πέρα. Εμείς γι' αυτό γουστάρουμε τα λεφτά. Είσαι από τη Βόρεια Ελλάδα και δεν είσαι παοξής με στα 2 εκατομμύρια αυτού νου. Βρέθηκε, είσαι ο μοναδικός, φίλε. Είσαι ένα σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Επόμενος κύριος, ναι. Πού είσαι δεμένο να σε δώσω να το πηδήξεις, δεν μπορεί να γίνει. Έτσι είναι, δηλαδή, εσύ, ε. Εσύ, ε.
Επόμενη γραμμή, όποια τη εκφράσει, κύριε. Ύμνο στην ομοφοβία. Όσοι μα ακούνε τώρα, γεια σα. Ύμνο στην ομοφοβία. Δεν ξέρω γιατί είσαι και πολύ καλά. Πετάγεσαι παντού σαν τίτσου. Καλά, πώ. Προσέξτε, κύριε Παουτσί, με τη φαβορίτα την κομμένη. Τι εκφράσει, ζορίζεστε με τον κύριο Ολλανδό. Ψιλοζορίζεστε με τον κύριο Ολλανδό. Μαδάρα, άλλο πανεπιστήμιο μεγάλο, εννοείτε. Ναι, ναι, ναι. Πάμε, ναι. Ακούμε. Ακούγεται, ακούγεται. Ακούγεστε. Ακούμε, αδερφέ, αυγό. Άκου να σου πω κάτι. Αυγό, εσένα, ναι. Επειδή ο φίλος σου, ο Χίτας, την πάτησε, ξέρεις. Τι έπαθε. Εσύ να μην την πατήσεις με το πεντακοσάρικο που παίρνεις κάθε μήνα από την Αθήνα. Πεντακοσάρικο παίρνω. Όσο για το δέλιο. Το δέλιο. Δέλιο το λένε. Πεντακοσάρικα το πάει στη Ρωσία να σκάβει. Δέλιο το λένε. Έχει το περπάτο, φίλε, σε καλύτερη ηλικία. Δεν μου λες, ρε φίλε, συγγνώμη. Σου χρωστάω τίποτα σε καμιά συνεργασία που είχαμε και πρέπει να απολογηθώ. Αν παίρνω 500 ή 1000 από αθηναϊκό κανάλι, μήπως πρέπει να απολογηθώ. Η διαβατή που είπε ότι είναι μια μέτρια ενώπιον, ενώ εσύ δεν έχει τη φάσα του καθένα, δεν είναι. Δηλαδή, πόσο μέτριο είσαι και πόσο κάτω από το μέτριο. Ε, τότε ρε φίλε, γιατί μας βλέπεις. Γιατί μας βλέπεις. Πρόσεχε, γιατί του χίτα δεν είναι τίποτα από αυτό που θα πάθεις. Τι θα πάθω ρε φίλε, για πες μου να κλειστώ στο σπίτι να φοβηθώ. Τι θα πάθω. Τι θα πάθω βρε καράβλαχε, τι θα πάθω. Τι θα πάθω που καβαλιέται η γυναίκα σου τώρα και δεν ξέρεις που είναι βρε καραγκιός. Πάμε επόμενη γραμμή. Και τι έπαθε χίτας. Το διαγράψανε το χίτα. Η ΕΣΥΕΦ και τα λοιπά. Δηλαδή ο Χίτας άμα πεθάνει δεν θα τον γράψουν επικίνδυο και δεν θα του δώσει στεφάνι η ΕΣΥΕΦ ή η ΕΣΥΕΦ. Ούτως ή άλλως έτσι όπως γίνανε. Συγγνώμη. Δεν ήταν γυμναστής. Ναι, αυτό κατάλαβα τι ήταν. Βοηθός προπονητή ήταν. Ο Μπέρτι Μι ήταν γυμναστής. Δεν ξέρω αν ζει, αλλά εντάξει, προπονητή. Πού είναι τώρα ο προπονητής αυτός ο άνθρωπος. Όσο για το ασφαλιστικό, να ξέρετε ότι είστε καλή ασφάλεια, γιατί δεν έχετε καλή ασφάλεια, δεν υπάρχουν αυτά πια. Αν πάτε σε νοσοκομείο, έχετε 20% πιθανότητες να επιβιώσετε από ασχολικοειδίτιδα. Οπότε ο Χίτας δεν έπαθε τίποτα. Εγώ δεν πρόκειται να πάθω απολύτως τίποτα. Σόβια, διότι, ναι, 20% πιθανότητες να γλιτώσεις σε νοσοκομείο με ασχολικοειδίτη. Επόμενη γραμμή, ναι, έλα. Ναι, χαίρετε. Καλησπέρα. Έλα, φίλε, ναι. Καλησπέρα. Ναι, καλά. Ναι, καλά. Ομάδα λίγο που υποστηρίζετε. Καταρχήν, ομάδα πάω. Πάω, ωραία. Λοιπόν, Νικολάκη. Για πες. Εδώ. Όχι για πες. Λες. Ναι. Βγήκε στο γυαλί. Ναι. Βλέπω ποιος είσαι. Ναι. Έχεις πει τα άπειρα. Ναι. Γκαρίζεις. Ναι. Ήσουν παλιά στα θέματα τα δικά μας. Τι ήμουν στα θέματα τα δικά σας. Τα δικά μας, ναι. Ποια δικά σας, ρε φιλαράκι, πες μου για ποια θέματα μιλάς. Πάκια μπίου, μαμούτσου, του παρτάγια στο ρίξο, εγώ άστο τι είναι. Τι είναι αυτό. Γιατί ξέφυγες, ρε φιλές, και πήγες άλλο. Εγώ. Ναι, εγώ ρε φιλαράκι, τα κάνω όλα και σε καλή τιμή. Γιατί ποιο είναι το πρόβλημά σου, σαν. Το πρόβλημά μου. Ναι. Γιατί λύγησες και έφυγες από μια ωραία μουσική πορεία την οποία είχε. Έχω και μια πολύ ωραία μουσική πορεία και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό δεν αναιρεί το ένα το άλλο, φιλαράκι. Το ότι έχω βαρεθεί, άκουσε με. Αδερφούλη, άκουσε με λίγο εσύ. Ναι. Έχεις πολύ προκλητική απέναντι στον ΠΑΟΚ. Έχεις τρομερά προκλητική στάση. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι, φιλαράκι μου, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι. Να μισό λεπτό, να κάνουμε διάλογο. Να κάνουμε ένα διάλογο. Ωραία. Λοιπόν. Αν εγώ, εσένα. Και από κοντά σε ξέρω, ξέρω. Πολύ ωραία. Σου λέω λοιπόν, θες να τα πάρουμε απλά. Αν εγώ, εσένα, ναι, μια φορά έβρισκα τρόπο να σε στείλω. Να σου κάνω μια αδικία, ρε παιδί μου, να καεί το δικό μου το σπίτι και το δικό σου και να επιλέξω να καεί το δικό σου. Ωραία. Ναι. Το πάμε καλά μέχρι εδώ. Και τη δεύτερη φορά με βλέπεις ότι πάω να πιάσω μια δουλειά, εγώ και εσύ. Ναι. Και εσύ, και εγώ επειδή έχω τους βουλευτές και όλους και είμαι αγράμματος, σταυρό βάζω στο όνομά μου. Και εσύ έχεις 4 Harvard και πιάνουν εμένα εγώ, εσύ και εγώ μετά θα πρέπει να είμαστε συμπαθείς ο ένας προς τον άλλον. Εσύ θα με αγαπούσες δηλαδή. Όντως κάει και τρε φίλε. Δεν κάει καλέ φιλαράκι το 80. Το 80 που ήμουνα τρίτος στη βαθμολογία και έπεσα με Χατζηπαναγή ένα χρόνο στη Β' Εθνική για να μην πέσεις εσύ με Παντελάκι. Δεν κάει καλέ φιλαράκι. Δεν κάει καλέ. Ναι ρε φίλε, και εσύ έκανες οδοδοκία αλλά δεν έπεσες. Και το 11 και το 11. Ξέρεις γιατί σε κακίζω Παοξή. Θα σου πω γιατί σε κακίζω. Θα σε πω γιατί σε κακίζω Παοξή. Σε κακίζω Παοξή για ένα και μόνο λόγο. Κάτσε να ακούσουμε. Βαθμολογικά εγώ αυτό που έπρεπε να κάνω στο γήπεδο το κέρδισα και είχα 35 βαθμούς. Όντας χρωστάς εσύ, χρωστάς και ξέρεις ότι είχες ένα Βενιζέλο που στα... Ο Παοκ ρε, ο Παοκ.
Εσύ κοστούσες. Ναι, και είχες ένα Βενιζέλο που στα πάγωσε. Να πας να ψηφίσεις, να πας να ψηφίσεις ότι εγώ άκουσέ με. Άκουσέ με και θα τελειώσω. Πες μου τι θες μετά. Κάτσε ρε φίλε, άκουσε. Λοιπόν, άκουσε. Εσύ χρωστάς και έχεις τον πολιτικό και εγώ δεν τον έχω. Και πας εσύ σε μια ψηφοφορία. Ναι. Και ψηφίζεις ότι εγώ δεν είμαι βιώσιμος με τα χρέη μου. Εγώ με σένα δεν πρέπει να τα έχω καλά. Τον Μάριο να σε δίπλα, ο Μάριος είναι Ηρακλής. Ναι. Ο Μάριος είναι Ηρακλής, εσύ δεν είσαι τίποτα. Εγώ. Εσύ είσαι ένας τυπάκος, ναι. Ο οποίος από τα πάρτι που βγήκαμε και τα λεπτά που κάναμε, ναι. Ξαφνικά έρθες εδώ, ναι. Μαμού σου του. Ναι, ξέρεις εγώ πόσα χρόνια πηγαίνω στο γήπεδο και πόσα χρόνια εκτός από τα πάρτι που με έβλεπες εσύ. Δεν ξέρεις, φιλαράκι. Ρε φίλε, και από κοντά έχουμε μιλήσει. Ωραία, Κυριακές δεν πηγαίνω στο γήπεδο, έχεις έρθει ποτέ να δεις που πηγαίνω εγώ Κυριακές απογεύματα. Εγώ λυπάμαι που έγινες τόσο φανατικός κολλημένος με τείχο στο κεφάλι. Πρέπει να βάγει εξόλου από τη μαμά του και πάω ξόλου από τη μαμά. Πολύ, πολύ, είναι η αλήθεια. Όχι ρε φιλαράκι, άκουσε με να σου πω κάτι. Όχι, άκουσε με να σου πω. Εγώ επειδή δεν δέχτηκα ποτέ με τους πολιτικούς να έχω φιλαράκι. Τις ιστορίες, ξέρεις καλά. Ξέρεις καλά. Νερά, είδα, μιλώνται κατά. Συμφωνώ, σε όλα πέρασα. Από όλα πέρασα. Εγώ δεν αντιλέγω ότι αυτά που λες είναι αλήθεια. Σου λέω όμως. Τι γράφει ο άλλος τρεβά. Σου λέω όμως ότι από εκεί και πέρα, επειδή αγαπάω και το ποδόσφαιρο και βλέπω ότι κάποια πράγματα δεν είναι σωστά. Εγώ θα τα λέω και αν σου αρέσουν έχει καλός. Δεν συγχρειάζεται να συμφωνώ. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα όμως, ρε Σύνικο. Όλο ρε αγόρι, όλο τα ίδια και τα ίδια. Δεν λέω τα ίδια και τα ίδια. Τα ίδια και τα ίδια λες. Δηλαδή εσύ είναι βαρέθηκες τα ίδια και τα ίδια. Εσύ το ίδιο το βαρέθηκες. Εγώ και τους πάω, ξέρεις έχω βαρέθηκες. Για όλα αυτά ο πάω για σας. Όχι ρε φίλε. Κάικες. Κοίτα λίγο στην κάμερα. Κάικες, να ξέρεις. Εγώ. Κάει και το μυαλό σου κάει. Εντάξει, και όλοι σε πάνω στη γριά. Αρρωστάκι. Ο Μάριος δίπλα σου είναι 70 τόνους Ηρακλειδέας από σαν πιο πολύ. Ο φίλος είναι αγαπάμε, από... Τον από τη μουσική. Μάριο, από τη μουσική. Το... Απλά δεν μπορεί να αποδεχτεί. Άκουσε με, δεν μπορεί να αποδεχτεί. Εσύ πήρε φίλε ως μουσικόφιλος ή ως παουξής. Για να καταλάβω κι εγώ τώρα. Θα μας πεις ποιος είσαι εσύ. Και τι είσαι στην τελική. Εγώ. Και τι μαγιά βγαίνει στην τηλεόραση καλή. Εγώ. Ευρεία δεν είναι αυτή. Ποιος είσαι ο Ολλανδός και ο. Έχει προλαβεί πρώτα απ' όλα έχει με την Ολλανδία. Όχι, ρε ποτέ. Φίλε, καμία σχέση. Πλάκα κάνει σε φιλαράκι. Φίλε, πλάκα και δεν ξέρει. Αφού με ξέρει από τα πάρτι, δεν ξέρει ότι έχω σχέση με την Ολλανδία. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό για να βάλουμε τα πράγματα στην Ελλάδα. Τι το σημαίνει. Φίλε, ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Φίλε, ένα λεπτό. Να ρωτήσω κάτι. Κάτι μου κάνει. Έλα με το μάτι. Ένα λεπτό, φίλε. Εγώ να θέλω να ρωτήσω κάτι. Πάμε σε κανένα γόρι σε ένα τσιγάρο. Εσύ τώρα είσαι ως μουσικόφιλος, γέννησες ως παόξης. Θα δει κάπου έλεος τώρα. Δηλαδή. Κάτσε ρε φίλε, ρε φίλε, εμένα μίλα λίγο, άστον τον Ολλανδό. Λέω ως μουσικόφιλος βγαίνεις και μιλάς ή ως παόξης. Ως παόξης, αλλά αν θέλεις τόσο γιατί τον τυπά στα δεξιά σου, τον έχω δει σε άπειρα πάρτι. Και σε φάση που εγώ ένα παλικάρι μια χαρά ήταν τότε. Ρε φιλαράκι, ο ίδιος είμαι. Άκουσε με το ότι έχω κάποιες διαφορετικές απόψεις από σένα στα αθλητικά. Άσε να τις έχω, ρε φιλαράκι. Στα μουσικά έχετε ίδιες απόψεις. Τέλειος, επόμενη γραμμή. Πάει, τέλειος. Επόμενη γραμμή. Τέλειος. Έχουν μια οπαδική αντιπαλότητα, ξέρω εγώ. Άρα στα μουσικά είστε. Μπορεί στο ίδιο κόμμα να είσαι. Έχουν μπερδευτεί λίγο τα πράγματα. Δηλαδή τώρα και στις κερκίδες βλέπω. Δηλαδή λέει, εγώ είμαι παόξης Χρυσαυγίτης, λέει 12%. Κάτσε ρε φίλε, φίλε. Αυτό το πράγμα να το αρέσω, θα πρέπει να είναι δηλαδή, ειδική περίπτωση. Επόμενη γραμμή, ναι. 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 Έλα ράπ. Καλώς το. Ολυμπιακός είμαι. Μπράβο, καλά κάνεις. Φίλε. Να σου πω, θα πάρει το Βέλιο Ολυμπιακός. Το Βέλιο. Το Βέλιο. Το δεξί παπούτσι. Μόνο, ε. Ναι. Άρα το πάρει φέτος, το πάρει του χρόνου. Φίλε, να σου κάνω λίγο μια ερώτηση. Ναι, ναι. Αν αυτή τη στιγμή σου είναι Ηρακλειδέας. Ναι. Ο πρόεδρός σου πουλούσε το Βέλιο και χάρη σε αυτή την πόλη σε έπαιρνε άδεια. Σωζόσουν. Ναι, σωζόσουν, έπαιρνε άδεια τον Αντάλλο. Αλλιώς τον κρατούσε γιατί δεν είχε πού αλλού να τον δώσει. Όχι, δεν έχει. Ακούω λίγο. Δεν τον κάνω πάντα στο Βέλιο. Ο Βέλιος είπε ο ίδιος, εγώ δεν φεύγω από τον Ηρακλή για να πάω σε άλλη ελληνική ομάδα. Εάν πάει ο Βέλιος σε άλλη ελληνική ομάδα, αν πάει ο Βέλιος σε άλλη ελληνική ομάδα, γίνεται ρόμπα ο Βέλιος. Μπορεί να πάει σε μια ξένη φέτος και του χρόνου να πάει στον Ολυμπιακό. Τώρα είναι άλλο. Και το Σταφυλί δεν είναι Παναθηναϊκό, σαν εσύ τον έδωσε. Αυτό είναι άλλο. Παράδειγμα, μέσω Μάιντς μπορεί να πάει στον Ολυμπιακό. Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι άλλο. Αν πάει στη Μάιντς που ακούγεται, δεν μπορεί να το πει κανένα τίποτα. Ούτε το Παπαδανασάκη, ούτε το Βέλιο. Κατακριτέως γίνεται ο Βέλιος. Τι? Όταν έλεγε ότι θα πάρω ελεύθερους παίκτες από τον Ολυμπιακό και έλεγε ότι φυλάει δαχτυλίδι. Ο κύριος Αντώνιος. Δεν
μας έχεις εδώ πάρω εγώ ελεύθερος. Τι λέτε. Όχι, όχι. Ο Κρυναθόπουλος έλεγε. Άσε τι έλεγε. Λάθος. Ο κύριος Παπαθανασάκης ήθελε να πάρει παίκτες από τον Ολυμπιακό. Μπράβο. Πήγανε στη θύρα 10, τον βρήκανε και του είπανε δεν το κάνεις αυτό όσο είμαι μαζί. Ωραία. Γιατί. Κάνω λάθος. Ολλανδέ. Για μένα τότε ο κύριος Παπαθανασάκης που να πάει στη θύρα 10 και λέω όπως ήρθατε και μου είπατε αν πάρω παίκτες, βάλτε λεφτά να πάρω παίκτες. Συγγνώμη, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ δεν κάνανε τόσα χρόνια που μάντο οι οπαδοί τους και θα πρέπει τώρα να πούμε πόσο κακός είναι ο οπαδικό του Ηρακλή. Όχι, για μένα δεν κάνανε κουμάντο οι οπαδοί τους και φάνηκε γιατί αυτοί οι πρόεδροι του ΠΑΟΚ και του Άρη τους πήγαν τις ομάδες στα τάρταρα. Κανένας ΠΑΟΚΣΙΣ δεν νομίζει ότι ήθελε τον κύριο Γούμενο να κατακρεώνει την ομάδα. Δεν τα λες καλά εδώ. Δεν πάει τον κύριο Γούμενο. Ποιος καταστράφηκε, μωρέ. Επόμενη γραμμή. Δεν με νοιάζει. Μια ερώτηση. Για μένα κάτι πες. Στο Μάριο. Ναι. Τι λες της πρόχνης διαιτησία φέτος. Κοίταξε μωρέ, τώρα έχουν γίνει τελευταία 2-3 μάτς, είναι μία φάση πέναλτι με την Άστον Βίλα και μία... Ότι από την αρχή του πρωταθλήματος γενικά η φορία... Σπρώχνη... Δεν όχι μωρέ, το δέχομαι. Όχι, τελείως. Φίλε, όχι, εγώ ξέρεις γιατί... Σπρώχνου τη Λίβερπουλ ρε φίλε. Σπρώχνου... Ξέρεις γιατί πιστεύω ότι η Λέστερ θα το πάρει. Είναι σφιχτή, δεν τρώει γκολ ρε φίλε. Είναι. Δεν τρώει γκολ. Επόμενη γραμμή. Ναι. Ούτε, εγώ δεν καν το σκέφτηκα αυτό. Οφείλω να το πω. Μην το σκέφτεσαι. Ναι. Δεν το σκέφτηκα εγώ. Καλά ήταν ο Τζόρνταν και το. Δεν πήρε μυαλό μου. Το εσύ το σκέφτηκα στην Αγγλία. Όχι, βέβαια. Δεν τρώει γκολ. Εσύ ρε φίλε, τα IQ τα δικά σου έχουν καταλάβει τα IQ του Παοξή γιατί έμεινε από βενζίνα. Πώς θα το σκεφτείς εσύ αυτό. Τώρα παρεξηγήθηκε. Όχι, δεν το σκέφτηκε αυτό. Λοιπόν. Δεν βλέπει ότι είναι σφιχτή πίσω η άμυνα τη Ρέσσα. Δεν κάνει, δεν το σκέφτηκα καν αυτό. Δεν το βλέπω. Τζόρνταν. Τζόρνταν, τι θα γίνει, όλο αυτό το Τζόρνταν θέλω να ρωτήσω επειδή παρακολουθεί η Ισπανία. Ναι, ναι. Πιστεύει ότι πάει να την πατήσει στην Μπαρσελόνα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μάλιστα. Λοιπόν, Τζόρνταν, οδηγάει. Όχι, ρε Μπούστη. Τι ρε Τζόρνταν. Όχι, ρε Μπούστη. Δηλαδή, τι ρε Τζόρνταν. Όχι, ρε Μπούστη, τι είναι αυτό. Ρε Τζόρνταν, τι βίλα μου. Εγώ δεν ξέρω. Μέσα στα μαύρα σκοτάδια και να τι εδώ. Έξω από το κλειδί μαδίας. Όχι ρε Μπούση. Όχι ρε Μπούση. Αυτό είναι ατυχία. Όχι ρε Μπούση. Όχι ρε Μπούση. Δηλαδή τι ρε Τζόρνταν. Μείναμε από βενζίνη. Ναι ρε Μπούση. Δεν το έλεγε. Καλά έκανε. Το έλεγε. Ωραίο. Στο χρυπάς και φτάσουμε ρε παιδάκι. Πού να φτάναμε. Επόμενη γραμμή ναι. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χρήστο από Νέα Πολύ. Ο παδός πάω. Εννοείται, αυτά δεν ρωτάμε. Αυτά είναι αυτονόητα, δεν ρωτάμε. Χρήστο. Να, έχω πάθει την πλάκα μου, παιδιά. Βασικά, με τον ασχολούμαστε κιόλας δίνουμε αξία. Αλλά έχω πάθει την πλάκα μου με τον Ολλανδό. Και όταν παίζεις ρε φίλε, παράς με την πλατανιά. Να μην δώσει αξία λίγο στον Ηρακλή. Όποιος τον ακούει, ειδικά άμα το βλέπω τίποτα έτσι νέα παιδιά ξέρω εγώ, ναι. Όποιος τον ακούει λέει αυτός ο Ηρακλής τι ομάδα ρε που να έχει παντού, στην μπάλα, στο μπάσκετ, στο χάντμπολ, στο βόλεϊ παντού. Έτσι ρε, τώρα μίλα μου και για βόλεϊ, μίλα μου και για βόλεϊ Παοξή, να αρχίσουμε να πέφτουμε στα πατώματα. Έχεις δηλαδή. Μπάλα στο βόλεϊ, τώρα όχι. Το απαντήσετε το βόλεϊ. Το απαντήσετε. Τέσσερις τελικούς τσαμπιονς λίγκ. Μιλάμε εμείς δηλαδή για βόλεϊ, κάτσε να το παρατήσουμε. Το μάθατε τώρα. Να το παρατήσουμε. Τώρα το μάθαμε, να το παρατήσουμε. Όταν εμείς ασχολιόμασταν με το βόλεϊ, κάτσε λίγο ρε. Λέγανε άνθρωποι που δεν έχει επαφή είναι για γκέι. Ωραία, έχεις δίκιο. Τώρα να το παρατήσουμε εμείς. Όχι, απλά. Τι να κάνουμε τώρα. Να το παρατήσουμε. Είναι για γκέι. Ρεσί. Να το παρατήσουμε, τι να κάνουμε. Με τα χέρια. Ρεσί. Και εδώ ζηλεύεις. Και εδώ ζηλεύεις. Να το παρατήσουμε. Όχι. Άσε μας να το χαρούμε ρε φίλε. Όλο αυτό τι όμως για το βόλεϊ. Τι έλεγες για τον Άρη τότε το μπασκετάκι και. Και το μπασκετάκι δεν είχες αποκούμπει το ποδόσφαιρο. Πώς θα γίνει όλα μονά σιγά δικά σου είναι στην Τζόρνταν. Να μιλήσω λίγο παιδιά. Να μιλήσω λίγο παιδιά. Βέβαια τι. Να μιλήσω λίγο παιδιά. Βέβαια. Ναι. Λοιπόν. Δεν μπορώ να καταλάβω. Είσαι μεγάλο αλάνι. Αυτό που λέει είσαι πολύ μεγάλο αλάνι. Εγώ τι έκανα, εγώ τι δεν. Είσαι με την καλή την έλεγχα μεγάλη κουφάλα. Μα δεν το, δεν, και τι είσαι μεγάλη κουφάλα. Ορίστε, μένα λίγο. Λοιπόν, έφερες καλή παγίδα εκεί τον Ολλανδό. Παγίδα όλα. Καλή παγίδα όλα. Μόνο παγίδα που λέει. Ναι, απολύτη. Ναι. Αυτός επειδή έχει μαμά Παοξού πρέπει να λοιπόν, να σε ρωτήσω λίγο κάτι αδερφέ. Σε αυτά που λέω, με αυτά που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια συμφωνείς ότι τα λέω κακοπροαίρετα και ότι όλα αυτά είναι μυθεύματα της φαντασίας μου. Γιατί σήμερα Παοξή θα ήθελα να κάνω αυτή την ερώτηση. Θεωρείς ότι ο Βενιζέλος είχε ανάμειξη με τον ΠΑΟΚ καθολική. Σε ρωτά. Τέτοια μαρτυρία. Το πρόβλημά σου ποιο είναι τώρα. Ρε Βλαράκι, άκουσε με. Δουλεύεις. Ωραία.
χαίρεσαι που χαρίστηκαν 1,5 δις σε ανώνυμες εταιρείες ποδοσφαίρου από τους πολιτικούς για να παίρνουν ψήφους και εσύ να τα πληρώνεις από την τσέπη σου, φιλαράκι μου. Χαρικές. Κομμουνιστικά σε μιλάτε. Χαρικές, σε ρωτάω. Χαρικές. Όλα αυτά που έχει. Άκουμε σου πω κάτι. Όλα αυτά που έχει τραβήξει το ελληνικό κράτος όλα αυτά τα χρόνια αυτά είναι ένα πτέσμα. Είναι. Ωραία, να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι ακόμα. Είσαι αξιοκρατή. Να σου πω, θεωρείς ότι πρέπει όλοι να είμαστε ισότιμοι. Αυτό. Θεωρείς ότι. Άκουσε με, είναι απάντηση που δεν θα μου απαντήσεις. Θεωρείς ότι πρέπει να έχουμε εγώ και εσύ τα ίδια δικαιώματα. Ή εσύ είσαι πιο πάνω και εγώ είμαι πιο κάτω. Για να καταλάβω. Ακόμα αυτό ασχολείσαι. Ρωτάω, ρε παιδί μου, τη δικιά σου την άποψη μπορείς να μου απαντήσεις. Ναι, 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 τη δικιά μου άποψη. Έχουμε ξεφύγει πλέον από αυτό το θέμα. Αυτό θα κάνει το συζητάμε πλέον σε αυτή τη χώρα. Α, οπότε λοιπόν το ότι εγώ τονίζω τα κακό σκήμενα και ότι αυτά τα πράγματα στη δικιά μου την ομάδα δεν γίνανε, αλλά εγώ έφτασα να παίζω μέχρι και με την Καλλικράτεια φιλικό. Δεν μπορεί να μου λες φιλαράκι τώρα ότι λέω ψέματα όμως. Δεν λέω ψέματα, ρε φιλαράκι, αλήθεια λέω. Δεν μπορεί να μου λες κανένα άλλο. Πε εσύ ό,τι θες, ό,τι θες, δεν σε διακόψω. Δεν μπορεί να μου άλλο τίποτα. Ωραία, πε εσύ. Λοιπόν, άκου να σου πω. Δηλαδή, το πρόβλημα θέλω να μα πει ότι ο Ηρακλή είναι Παναγία, έτσι. Γιατί πού ήταν ο Ηρακλή, πού ήταν ο Ηρακλή στι κασέτε. Στις κασέτες ήταν πουθενά ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής στις κασέτες ήταν πουθενά. Είναι εκκλησία. Μα δεν ασχολείται. Αυτό είναι το θέμα, ρε φίλε μου. Δεν ασχολείται κανένα με αυτή την ομαδούλα. Πάρε το χαρτί. Είδες λοιπόν, ρε φιλαράκι. Ωραία. Φιλέ. Ξέρεις τι, τώρα μου βγάζεις το παοξενδυλίκι σου. Να σε κάνω λίγο μια ερώτηση. Σωστά. Η λογική σου βγάζει. Σωστά. Ρε φίλε, για το Πάοκ Λαβαδιακός δεν έχεις να πεις τίποτα. Με ποια λογική. Είναι άστον, μην ασχολείσαι μωρέ με. Μην ασχολεί το Ηρακλειδέας με σένα. Ασχολείσαι εσύ με τον Ηρακλειδέα. Το χαβαλέ κάνω γιατί μου αρέσει έτσι την τρέλα του. Το χαβαλέ του μου αρέσει να πούμε. Είναι σαν να το βλέπω λες και 17 χρονών να πούμε και μου αρέσει το γουστάρο. Άμα το βγάζει έτσι την ψυχή του το γουστάρο. Από εκεί και πέρα για το Πάοκ Λαβαδιακός, ρε παιδιά, τι να ασχοληθούμε τώρα. Ασχοληθούμε, φίλε, το τι μέλη γενέ. Δεν σε απασχολεί εσένα. Πώς να με απασχολεί. Θα έρθει ο Μπερμπάτοφ, θα τους πηδήξετε τα ράματα. Επόμενη γραμμή. Επόμενη γραμμή, τώρα θα έρθει ο Μπερμπάτοφ. Για πέμπτη χρονιά γίνεται το ίδιο, τέταρτη πόσο. Εντάξει, ρε φίλε, πού για καλά είσαι πρώτο στην πόλη, τι θες, τι φωνάζει. Δεν θέλω εγώ να είμαι μόνο πρώτο στην πόλη. Εσύ δεν θέλει. Πρώτο στην πόλη ήμουν φίλε, κύριο, Γιώργο... και με τον κύριο Γούμενο ήμουν, έτσι. Πρώτο στην πόλη. Τι είναι, παιδιά. Ναι, επόμενη γραμμή, ναι. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το. Αγιανός από Αθήνα. Γεια σου. Καλώς τον πυρπολιτή. Καλώς. Καλά στο καμπανιακό. Γιατί δεν το δώσατε ρε στο καμπανιακό το μάτι. Ρε πυρομανή. Πού είσαι ρε. Λέγε. Πώς μου αρέσει να στάξει. Συγχαρητήρια στον κύριο Λάμπρο. Τι έκανε. Τι έκανε ρε φίλε, τίποτα. Απλά ήρθε τότε, άρθρο 44 έπεσε η ομάδα. Αλάνι. Αλάνι. Ντουμάνι. Αλάνι τον Ντουμάνι. Ντουμάνι. Ναι. 36 χαρτιά χρέη, Αλάνι. Ντουμάνι. Γάμα εθνική Αλάνι. Μέση. Δεύτερη γάμα εθνική Αλάνι. Φερέρ. Πάει δικαστήριο, 1-200, όχι πλησιασμό, πώληση. Ωραίος. Ωραίος ο Λάμπρος. Τώρα. Πέρσι έβγαινα εγώ, έλεγα μην ασχολείσαι με τα κομμάτια μεταξύ σας. Εγώ γιατί τα έλεγα, από το κεφάλι μου τα έλεγα. Ωραίος ο Λάμπρος. Ο Κο και πόσα κιλά είναι ρε, τον είδες ρε. Στέγνω σου κάκια ρε. Ωραίος ο Λάμπρος. Ναι, κάκια να πούμε. Και σας άρεσε φωτογραφίες, όχι ο Βαγγέλης. Λέγε ρε, το κόκκινο, δεν είδες ρε. Ωραίο το Λάμπρος, καλά ξηγέται ρε. Ρε καλά ξηγέται ο Λάμπρος ρε. Είσαι λαμπρικός. Είσαι λαμπρικός. Είσαι σκορδικός. Εγώ σκορδικός άμα είμαι. Ναι. Μπράβο Λάμπρο λες. Ναι. Μπράβο Λάμπρο ρε φίλε. Μαγκιά είναι αυτό που έκανε. Έτσι. Εξαφάνισε μία ομάδα από το χάρτη για πάρτι του. Μ' άκουσες να μιλήσω εσύ που στέλνεις το πλήμα. Ναι ρε φίλε. Δηλαδή, μαγκιά του μπράβο το παλικάρι. Δηλαδή τώρα ας πούμε εάν ο Άρης ας πούμε ανέβει με χρέη και, και καλέσουν κάτι τον κόσμο να βγει για την αδικία όλοι πάνε τους κόρδα θα πάνε θα φοράζουν Αλάνι άναψε του μάνι. Ναι, ρε φίλε, εννοείται, μαγιά του, μπράβο το παλικάρι. Εντάξει, τελείωσε. Τι λες, ρε φίλε, πλάκα κάνεις. Είναι δυνατό, πέφτεις γάμα εθνική να ξεχρεώσεις. Ναι. Και ένας Λάμπρος κινεί τα νήματα.
Μάλιστα. Είναι ο άλλος, μην το χαρακτηρίσω, πέρσι, που ακούγεται ότι έχει καλέσει με ένα άλλο κυτρινόμαυρο σωματείο. Ναι. Και τώρα λέμε δηλαδή ότι αλλάξαμε. Να σε ρωτήσω κύριε Αυτοκουλή. Μάλιστα, ναι. Το Σοβέρι Άρη, μπερδέστηκα. Σοβέρι Άρη φέτος που έγινε, μπορείτε να μου θυμίσει αποτέλεσμα ημιχρόνου και τελικό. Στα κόρτερ εννοείται. Όχι, αποτέλεσμα ημιχρόνου λέει και τελικό, σα κόρ. Θυμάστε παιδιά, Βέρι Άρη. Άσο διπλό. Α, αυτό είναι που λύγει μετά με τον κόλ του Μπαρμπόσα στο τέλος. Ναι. Που η Βέρια στο πρώτο ημίχρονο είχε πολλές δυνάμεις, αλλά μετά δεν ξέρω, πρέπει να κουράσει ένα παιδιά. Παίρνει την νίκη με το απευθείας φάουλ του Μπαρμπόσα, λίγο δεξιά με το αριστερό, αυτό δεν είναι. Πρόσεχε πώς μιλάς φίλε, ναι. Γιατί τα μάτια σου δεν το βλέπω καλά. Κλείσε. Δεν έχω αμάξει, γι' αυτό το λόγο δεν. Γι' αυτό μιλάς έτσι. Μηχανάκι. Καλά, θέλω να σε ρωτήσω, ναι. Για ποιο λόγο, ναι. Στο δικαστήριο δεν κυνήγησε να βγει σε πλησιριασμό λίγα προπολισία. Για ποιο λόγο, ενώ είναι δύο χρόνια γάμα εθνική ομάδα, δεν βρέθηκε ένας νομικός να παρουσιάσει το πόρισμα της Νέξια και να προχωρήσει επιτέλους η κάθαρση σε αυτό το σωματείο που είναι Διάλειμμα. Με Μάρκο Μπότσαρη γωνία. 2-31-0-85-27-27. Ναι. Θα είναι μαζί μου, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε επόμενες γραμμές. Μάλιστα. Ακούγομαι. Ναι, ακούγεσαι. Θέλω να πω κάτι στον κόσμο και στον κύριο Σλαμά. Είμαι πρώτον θαυμαστής, είμαι πιτσιρικάς, είμαι 20 χρονών. Να είσαι καλά παλικάρι μου. Ομάδα αν θες να πεις. Αθηναϊκή. Είμαι εννοείται ότι είναι Αθηναϊκή, είναι Ολυμπιακός. Απλά έχω μια πορεία, ρε φίλε, ότι άκουσα πριν και τον Τζόρνταν που είπε ότι πήγε η θύρα 7 στην Γλυφάδα. Μόνο από την άποψη που έχει η Τζόρνταν για το ποια είναι η θύρα 7 φαίνεται δεν. Όχι, είναι... δεν είπα 7. Εγώ είπα, ήταν ο Τσουκαλάς εκεί με κάτι. Είπε ο Τσουκαλάς και η θύρα 7. Δεν ξέρω καν πώς κινείται η θύρα 7 και τι είναι και η τι θύρα 7 είναι μεγάλη. Θα σου λέω να το ρωτήσω, κάνε ένα κενό. Η θύρα 7 είναι με τη Χρυσή Αυγή. Φώναξε λίγο γιατί ξαναπέμπει. Η θύρα 7 είναι φιλικά προσκύμενη στη Χρυσή Αυγή. Εννοείται πως υπάρχουν και άλλες μερίδες. Ναι. Ο βασικός πυρήνας του οργανωμένου οπαδικού κινήματος του Ολυμπιακού είναι προς τη Χρυσή Αυγή. Δηλαδή κάτι άλλο είναι εξαίρεση, είναι μειοψηφία, αυτό λέω. Πλέον ναι, και δεν είμαι υπεύθυνος να το κρίνω, αλλά ναι. Ναι, ούτε εγώ κρίνω. Κλείσω με φιλαράκι. Έριξες μορφή τώρα, αφισβητήσω ότι ήταν ο Τσουκαλάς με κάποια άτομα που ήταν από την 7 εκεί πέρα. Ναι. Οι αριστερές γειτονιές του Πειραιά είναι μ' ακούς. Σε ακούμε. Ακούμε. Ολυμπιακή. Και κάτι άλλο που θέλω να πω, δεν ακούγεται και πολύ καλά. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς, επειδή έχω και καταγωγή από τη Βόρεια Ελλάδα και πραγματικά αγαπάω τη Θεσσαλονίκη, δεν είσαι ούτε αντίπαλο Αθήνα ούτε τίποτα. Ναι, ναι. Τι να αγαπάει Θεσσαλονίκη, δεν χρειάζεται. Αγαπάει λόγω καταγωγή, ρε φίλε. Τι θέλουμε να μα αγαπάει. Αγάπα του, ρε φίλε. Αγάπα του, γιατί ο Τσίπρα αγαπάει. Αγάπα του Τσουκαλάκι κάτω, εσύ καλά είσαι εκεί πέρα. Το Τσίπρα. Το ότι είμαι Ολυμπιακό δεν σημαίνει ότι θα σταματήσω να αγαπάω τον τόπο. Όχι αγόρι μου, δεν σημαίνει. Απλά θέλω να πω κάτι. Σαν τον Τσίπρα, η οπαδή της Θεσσαλονίκης και με τον τρόπο που κινείται όλη η πόλη, επειδή ξέρω και την πραγματικότητα, αυτή τη στιγμή είναι χαρά της Αθήνας. Ποια πραγματικότητα, πόσο χρόνο είσαι, ρε φίλε? 20. Ρε φίλε, εσύ ξέρεις τη δική σου πραγματικότητα, ακόμα και τη δική σου δύναμη. Σαν χρόνο να σε κάνω μια ερώτηση. Όχι, ναι, εννοείται. Διάφορο. Ωραία, λοιπόν, αυτή τη στιγμή εσένα σ' αρέσει ο τρόπος που κινείται ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, φέτος πάλι σου είναι η καλύτερη ομάδα. Γιατί έπρεπε να τερματίσουμε 50 βαθμούς πιο μπροστά από όλους? Θα σου δώσω μια απάντηση για αυτό το πράγμα, γιατί δεν μ' αρέσει ούτε ο τρόπος που δουλεύει ο Ολυμπιακός, ούτε ο Παναθηναϊκός, ούτε κανένας. Απλά να σου πω κάτι, φίλε. Η κοπέλα όταν θα είναι στο κλαμπ και συναντήσει δυο ναρκωμανείς, δεν θα πάει με αυτόν που πίνει φούτα, φίλε. Θα πάει με αυτόν που πίνει κόκα. Και το πρωτάθλημα είναι κοπέλα, κατάλαβε. Κατάλαβα. Έκλεισες, ώρα με αυτό κλείνουμε. Ναι, πάντως, ο Ολυμπιακός δεν παθαίνει θλάσσες όπως παθαίνεις εσύ. Παίζει και ένα σημαντικό ρόλο το γεγονός ότι οι υπόλοιπες ομάδες τον αντιμετωπίζουν με μια χαλαρότητα, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Πολύ σωστά. Δεν φουλάρουν γιατί σου λέει να μην κοντραριστώ, κρατάνε δυνάμεις. Και δεν φουλάρει και ο Ολυμπιακός. Να πεις ότι θα κάνω μεγάλο φουλάρισμα και θα εσωριστώ. Παίζουν ρόλο και οι διαιτητές που δίνουν κάποια αβάντα. Και αν γίνει το πρωτάθλημα πιο ανταγωνιστικό, εγώ δεν το περιμένω από εσάς. Δεν σας θεωρώ ψιλομούφες. Τον Ηρακλή. Όχι, ούτε τον Ηρακλή. Περιμένω την ΑΕΚ.
Αλλά βλέπω ότι και ο Μελισανίδης ψιλοκοτεύει. Δηλαδή, ο Πογιέτ λέει: θέλω μεταγραφές. Λέει: μάμα, και ετοιμάζεται να φύγει ο Πογιέτ. Είναι κακό σημάδι. Τη δε ΕΠΟ θέλουν να την πάρουν τζάμπα ο δικό σου με τον Μελισανίδη. Να μην πληρώσουν. Δηλαδή, να κάνει μια λαμπουμπούνα που λέει στα σεραϊκά στέγα λαμπουμπούνα και να την πάρουν την ΕΠΟ στο τζάμπα. Έτσι δουλειά δεν γίνεται. Πρέπει να πληρώσει. Ναι. Για μένα ο πρώτο που φταίει, που παθαίνει θλάσση η ομάδα είναι και ο ίδιο ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή τώρα, αν αυτή τη στιγμή, μισό να τελειώσω. Αν αυτή τη στιγμή αριστερό μπακ είχα τον Ροντρίγκε, φουλπακά, και δεξί μπακ α πούμε είχα τον Ασλαμά, που δεν ανέβη μία, δεν μπορούσε να ανέβει ούτε σε μια κούρσα. Ναι, και άλλο έκανε 50 πάνω, πέρα, δόθε πέρα, δόθε πέρα, δόθε, του δίνει τα πόδια. Ξέρετε τι γίνεται. Είναι και κάνουν προπόνηση 1,5-2 ώρε. Ο Μίτ τεντώνει συνέχεια. Μετά από την προπόνηση πρέπει να υπάρχει ένα πρόγραμμα χαλάρωση. Θα πάτε στο Λόλα να την κάνετε. Ακού να σου πω, βρε στο Λόλα θα είναι θέμα πειθαρχίας αυτό το πράγμα. Στο Λόλα θα πάρει. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Αυτά τα παιδιά μετά την προπόνηση, επειδή δεν υπάρχει πειθαρχία στην ομάδα, πηγαίνουν, πίνουν κανένα καφέ, κανένα αυτό σε κανένα. Όχι, αυτά τα καφέ. Ναι, τι έχει. Τα περισσότερα είναι σε στάν και σε σκαμπόψηλα. Και ο Μίση είναι πάντα τετωμένο. Δεν μπορώ να σου πω. Παιδιά, κλείνει για πάντα! Κλείνει για πάντα! Το πρόγραμμα. Προσκυνώ Τζόρνταν. Αν ακούτε στο ΠΑΟΚ, εκεί στο Μαρκής. Εσείς οι δυο, άμα σας δώσω βαλσαμωμένο πουλί, θα φύγει από τα χέρια σας. Ρωτήστε ένα γυμναστή να δείτε. Πέντε χιλιόμετρα τρέχω τη μέρα και θα με πεις εσύ για τα στάντους. Αν ακούει ο γιατρός του Ηρακλή, ο Μανώλης, ο Παρκώστας. Μετά της ομάδος πρέπει να υπάρχει πρόγραμμα χαλάρωσης. Αποσκαμποποίηση. Συμφωνώ σε αυτό. Αποσκαμποποίηση στο ΠΑΟΚ τώρα. Αν ακούει ο Μανώλης ο Πακώστας, ο γιατρός του Ρακλή και προσωπικός μου γιατρός, ας βγει. Ρε φίλε, για να σου πω, να σου πω τι είδα παιδιά. Να σου πω τι είδα παιδιά. Μετά την προπόνηση που ήταν σε σκαμπού, καθόλου σε σκαμπού. Ρε μαζί σου, εγώ παλικάρι μου, ένα πράγμα. Λέω πρέπει να τους βάζετε σε τραπέζι, να κάθονται τα παιδιά το βράδυ. Και κανονικόφωνο να τους δίνετε να κάνω καμιά live εμφάνιση εκεί πέρα τώρα που κάνα και τα τατού και η κόμωση είναι καινούργια. Κατάλαβα λοιπόν, πόσο ποδόσφαιρο ξέρετε λοιπόν. Έλα ρε Τζόρνταν, άσε τώρα. Άρα το σκαμπό στο κλαμπ είναι απαγορεύεται. Τεντώνει ρε φίλο μου. Ο αναστατικός παράγοντας. Όταν είναι όρθιος στο σκαμπό, είναι όρθιος ο παίκτης. Είναι πάντα τεντωμένος ο παίκτης. Μάση στιγμή σπάει ρε φίλε. Η κλάση είναι αυτός, σπάει ο μης ρε φίλε. Πραγματικά ρηξικέλευτη η απόψη παρουσία σου και η παρέμβαση σου αυτή στο θέμα αυτό. Τέλος, υποκλίνομαι αν ακούνε στο Μαρκής και στα άλλα κλάδια της παραλιακής, καταργήστε τα σκαμπό. Γι' αυτό στο πάθαινε ζημιά ο άνθρωπος, όταν ήταν και κοντούλης κιόλας, κρεμόταν το ποδάρι του έτσι. Δεν έτσι. Δεν καθόταν κάτω. Το σκαμπό είναι τροχοπέδι στην πρόοδο και αναγέννηση του ΠΑΟΚ. Ένας λόγος είναι και αυτό σου είπα, δεν είναι αποκλειστικό. Όχι, θα είναι απειθαρχία. Να πάμε, λοιπόν, πάμε. Να πάμε στο λιμάνι και θα τους πούμε να τα... Χορηγία, ρε, ο Ιβάν, θα δώσει. Πού, στο Μαρκές και στα άλλα να τους βάζουν... Στο Μαρκές δεν πάνε, ρε φίλε. Δεν πάνε. Όχι, δεν πάνε. Ο Τσαβέλας είναι εκεί. Άσε Τσαβέλα, μια φορά πήγε, βρε, ξέρω. Πρώτη φορά. Αλλάζω, λέει, λόγω πολιτικών ιδεών, πάω στους... Ναι, ρε, πολλά παιδιά. Πολλά παιδιά. Κοίταξε, καταρχήν ο Πειραιάς ήταν γεμάτος λαϊκές και είναι γεμάτος λαϊκές γειτονιές. Ποια Χρυσή Αυγή ρε παιδιά, ποια Χρυσή Αυγή ρε παιδιά, τι έχετε ακούσει εσείς, τι είδατε από εκεί πέρα. Τι σας ποτίσα, τι σανό σας δώσα. Τι σας δώσα, αλλά ποια Χρυσή Αυγή τώρα. Αυτά γίνεται. Μπορεί να σου τα πει και ένας Χρυσαυγήτης τώρα. Για ποιο πράγμα. Ρε Βιλαράκη, εγώ στο πολιτικό δεν το πάω, αλλά ναι, εγώ σου λέω λοιπόν ότι... μπράβο, αυτό. Πάμε, επόμενη γραμμή, ο καθένας έχει την ιδεολογία. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Καμπό, ναι, έλα. Καλημέρα. Η κανονική κολύμπηση είναι αυτό, παιδί. Αναγκαστικά. Α, παιδί μου, τι πού ακριβώς είναι το κολυμπητήριο, με ενδιαφέρει και εμένα. Θες να δεις. Μια πάω στο πάω την πισίνα, εδώ στην Τούμπα, και μια πάω στο Καφτατζόγλιο. Ένα λάθος, παιδί. Θες να κάνουμε μαζί. Να έρθω μια μέρα με καμιά λεπίδα, έτσι. Με λεπίδα. Δεν θα προλάβει γιατί έχω και εγώ λεπίδα. Θα γεμίσετε αίματα την πισίνα, παλικάρια. Θα γεμίσουμε αίματα την πισίνα. Έχω κι άλλα εγώ. Άσε το κακό να μπει. Το έχει δει. Το σιδικό. Στην πισίνα που κάνατε. Έχει λεπίδα, Θα σου έλεγα που να τη βάλει τη λεπίδα, φίλε. Αλλά η εκπομπή μπορεί να είναι ακατάλληλη για ανηλίκους, αλλά έχει ένα επίπεδο.
Βάλ την εκεί που θα σ' αρέσει πάρα πολύ. Έτσι. Μη σκάσει τα μπρατσάκια σου με τη λεπίδα μου. Ναι, επόμενη γραμμή. Έλα, φίλε, ναι. Καθαρίζω το μήλο μου εγώ, να ξέρετε, δεν έχω άγριες διαθέσεις. Εγώ τρώω φρούτα και τα καθαρίζω που θα δίνω από το σπίτι. Χλάβια, έλα, τώρα, χλάβια, μην μίλα. Έλα, φίλε, ναι. Καλημέρα, αδερφέ. Έλα, φίλε, πες το. Ακούγεται. 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 Καλησπέρα. Ακούγεται. Καλώς τον. Έλα. Λοιπόν, θέλω να κάνω μια ερώτηση στον Τζόρνταν. Εδώ είναι. Παουξής από Κομωτινή. Έλα, φίλε. Έλα, σ' ακούω. Έχει καθυστέρηση. Έλα, φίλε. Αυτό που είπε ρε φίλε πριν για τα σουτζούκλουκουμ, τι εννοείς δηλαδή. Μας έχεις ανεβάσει την πίεση βραδιάτικα. Το πας έναν Ολυμπιακά για κύριε φίλε. Και τι έγινε που ήταν Ολυμπιακός. Γιατί, έχετε ωραία σου. Θέλετε να μας πεις. Μετά παρεξηγιόμαστε που μας λένε Τούρκους. Αφού έχετε σου τζούκλου τη μωρέ. Παρεξηγιάστε μετά. Ναι. Έχετε, έχετε ωραία σου τζούκλου κούμπρε. Εσύ είσαι φίλε Παοξής και είσαι και από την Κομωτινή. Ναι, ναι. Εντάξει. Καταρχήν φίλε η Κομωτινή μην ξεχνάς και αφού είσαι και Κομωτινίος το ξέρεις ότι είναι ένα μια χαρακτηριστική πόλη η οποία είναι έντονο το σαν σταυροδρόμι. Μουσουλμάνοι, είναι... όχι Τούρκοι, μουσουλμάνοι. Ναι, είναι ακριβώς έντονο το μουσουλμάνικο πολύ σωστά. Λοιπόν, κάθε παλικάρι, παλικάρι, αδερφέ, αδερφέ. Περίμενε γιατί έχω και ένα λάδι, εδώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Τζόρνταν, το πρωτάθλημα το έχει χαμένο, ρε! Έλα, ρε! Χαμένο, παόκα! Δεν είσαι πουθενά! Εσύ πάνε φάει λαχματζούν! Λαχματζούν, εσύ πάει! Λαχματζούν! Εκεί μετά το πεζόδρομο έχει λαχματζούν, εκεί στα ταξί πάνε εκεί! Έλα, ρε κοτόπουλο, άντε κλείσε το ράτσε, πάτε! Είναι το επίπεδο των Ολυμπιακών αυτό. Και δεν πήραν από εσά. Παοξίζει αυτό, ρε λέει. Παοξίζει, λέει. Άστι, λέει. Εντάξει. Κάποιο έβγαινε και από, την, από πάνω από την Πτολεμαίδα, ο Ούτσανα Παοξή. Και τον έπιασα, ναι, καλά τον είπε. Καλά τον είπε προχωρήσει. Είναι αρκετή ποδοσφαιριστή, αρκετή ποδοσφαιριστή. Λοιπόν. Ούτσανα Παοξή έλεγε ότι. Παοξή δεν ήταν. Λοιπόν, Ούτσανα είσαι πολύ αδερφή. Γιατί. Και άμα δεν κάναμε και μήνυση. Παλιαδέρφο είσαι. Γιατί. Τον άκουσα με τα αυτιά μου τρεις φορές στην Era Sport. Θα δείτε, θα τους κάνουμε του, είπε του δημοσιογράφου της Ερασπορ, στην Τούπα, πριν το παιχνίδι του Πάουκ με του Ολυμπιακού. Και σας κάνανε. Ναι. Το έπαιζε όμως αυτός ο υποκριτής Παοξής, ενώ είναι Ολυμπιακάκια. Εντάξει. Κατάλαβες, αδερφή, Ούτσανα. Σταμάτα, ρε. Ναι. Ας με κάνει μήνυση. Μήπως μοιάζει η φωνή του ανθρώπου, ρε. Όχι, όχι. Ας με κάνει μήνυση. Για να έτσι κάνει μήνυση. Εδώ κάνουμε έναν τρεις μήνες. Ας να σε καλάβει. Στα τρέχουμε τα λεπτά. Δεν έτρεξα στο Μαραθώνιο, στα 5 χιλιόμετρα. 25 λεπτά. Όχι, γάμι να έκανα 25 λεπτά. 27,5. Μια χαρά. Ποιο είναι το κορυφαίο στο τζούκλο κομμάτι στην Κομωτινή. Ποιο είναι. Και πολλά άλλα γλυκά. Τα καλύτερα. Κοίταξε, ο καλύτερος έκλεισε, φίλε. Ποιον λες. 4-5 είναι εκεί πέρα στο. Ναι, στα σοκάκια μπράβο, μέσα. Πες. Με κολλάει τώρα δεν δε, δε. Που έκλεισε. Άστα να πάει στο διάλογο. Νεντίμ. Νεντίμ. Νεντίμ, έχεις δίκιο. Έκλεισε. Δεν έκλεισε. Έκλεισε. Στην Κομωτινή. Και εδώ άνοιξε, βρε. Ο Νεντίμ έκλεισε. Στην Κομωτινή ο Νεντίμ. Έκλεισε σου λέω. Α, sorry, αλλά για Κομωτινή μπορεί. Αλεξανδρούπολη είναι σίγουρα. Στάνταρ. Ε, άλλο Κομωτινή. Έκλεισε στην Κομωτινή. Ναι, ναι. Κόσμος, ναι. Πάμε. Δεν το ξέρω καν. Ναι, με έχεις δίκιο. Κορυφή. Πάμε, φίλε, ναι. Θα πάω φέτος με τα παιδιά. Έλα, φίλε. Ρε Τζόρνταν. Έλα. Ακούς. Ακούει. Καλά. Ακούω, ρε Τζόρνταν. Ακούω. Δεν μου λες όταν απάντησε με σε κάτι, όταν ακούς για Συρία, πού πάει το μυαλό σου. Για Συρία. Στον Α... Στο... Συρία. Συρία. Πες μου, τι θες να πεις. Πες το φίλε, ό,τι είναι πες το. Λέγε φίλε. Ναι. Ό,τι είναι πόλεμος. Ε, φυσικά. Ε, εσύ τι φοβάσαι. Τώρα, πλάνε. Τώρα. Όταν πάει το μυαλό στην Ολλανδία, τι σημαίνει. Όταν πάει το μυαλό στην Ολλανδία, όταν λέμε Ολλανδία. Όταν ακούς Ολλανδία θες να πεις. Ναι. Ωραίες γυναίκες. Αυτό είναι στα βιώματα του καθενός. Ωραία μπράβο. Μήπως είναι και ωραίες αδελφές. Λαβίδακης αδερφέ. Τζόρνταν, ασχολείσαι με μια ομάδα που είχε ένα Χατζηπαναγή Πεκταρά. Ναι. Που αν δεν ήταν αυτός θα ήθελε, δεν ξέρω από πού. Ασχολείσαι με μια άλλη ομάδα που αν δεν ήταν ο Γκάλης ακόμα θα ψαρεμόντουσανε και δεν ασχολείσαι με τον Γκάλης. Εσύ ποιο να έχεις μεγάλο. Γιώργο Παθόλου.
Α, το Μεγαλέξανδρο, ωραία. Πλην του Μεγαλέξανδρου, μπορείς να μου πεις από τη νεότερη ιστορία σου το πιο μεγάλο σου ποτέ. Πολύ μεγάλη ήταν. Πεχτή. Όχι, ρε. Τι. Γενικότερα αυτό. Πρόλεβιτς, Κόρφας, τι θέλεις. Για την μπάλα λέει. Για την μπάλα. Σαρίβι. Κάτσε να ακούσουμε. Σαράβι, Παρίδης. Για ποιος πρόσφατο λέει. Πρόσφατο, ρε. Εγώ είχα 15 παικταράδες, δεν είχα ένα. Α, δηλαδή ο Κοφίδης δεν ήταν παικταράς για σένα, ας πούμε, έτσι. Όχι. Όχι. Αυτούς που... Όχι, ρε τώρα, τι σάμπος η καριέρα του φτιάχνεται. Σάμπος ένα μουντιάλ πήγε ο άνθρωπος. Με την Εθνική Ελλάδα που τα έχει για πλάκα. Άκουσε με, αδερφέ. Συμφωνώ, άκουσε με. Κάτσε να τον ακούσουμε. Τι άλλο δεν να πει. Ήσασταν και είσαστε, ακόμα ανύπαρκτοι. Εμείς, πού θα ανέβουμε. Θέλω κάπου το Ραντόπουλο να πω κάτι. Πού θα ανέβουμε! Κάτσε να ακούσει. Κάτσε πού θα ανέβουμε! Επίπεδο θέλω. Επίπεδο. Ραντόπουλε. Μάλιστα. Επειδή είπε ότι η γυναίκα μου πηγαίνει αυτή τη στιγμή. Ποιο το είπε αυτό. Εσύ του το είπε πριν. Γιατί τι είπε. Ναι, ναι. Και τι είπε, είπε κάτι άσχημο. Η γυναίκα μου πηγαίνει. Ναι. Είπε κάτι άσχημο για μένα. Έχει τηλέφωνο σπίτι σου, μήπως η γυναίκα σου. Η γυναίκα σου σίγουρα πηγαίνει, φίλε. Η δικιά σου με άλλον. Έχεις την κλασική περίπτωση του κερατά. Είσαι ο κλασικός παοξής κερατάς 100%. Είσαι κερατάς. 500 παίρνω ρε γλίτσι. Σε χρωστάω λεφτά γλίτσι. Κερατά. Η γυναίκα σου, τι κάνει η γυναίκα σου. Με σένα να ξαπλώσει. Τι χαρά να δει ρε που είσαι με σένα η γυναίκα σου. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα. Το σκέφτηκα. Ειδικά του σαν και χαλιά είναι και λίγο έτσι. Λοιπόν, είναι πολύ πάτε να ρωτήσετε κάτι γυμναστή γι' αυτό. Ελάτε την άλλη εκπομπή. Άντε πάλι. Γεια σα. Μη ρε τζόντα ρε με τα γυμναστικά σου. Μη άσχετα. Με τα γυμναστικά σου. Απαντάμε στο μήνυμα, ρε φίλε. Κλασικό κερατά, ρε φίλε. Πάρε τηλέφωνο τον κερατά. Είμαστάνε και σα στάνε και τι άντρα, ρε φίλε. Τι να σε κάνει μια γυναίκα εσένα να σε. Τι να ζηλέψει μια γυναίκα από σαν είμαστάνε ή σα στάνε. Ένα τέταρτο, τρεις λέξεις. Εσύ τέτοια άλλα από εκεί πέρα δεν θέλω να χαλάσω το στόμα μου να πούμε. Επόμενη γραμμή. Δεν θέλω να χαλάσω το στόμα μου, έτσι. Επόμενη γραμμή. Δεν θέλω να χαλάσω το στόμα μου. Καλησπέρα, παιδιά. Α, βρίζει τα κάρτια και τι ακίνητα. Δηλαδή, κανελάκι δεν θα γίνουμε, να βγάζουμε ανακοίνωση. Έλα, φιλέ. Εμείς είμαστε μέσα από το λαό. Ούτε. Τσακωνόμαστε, πιανόμαστε στα χέρια, αγκαλιαζόμαστε. Τι να κάνουμε δηλαδή, να βγάλουμε ανακοίνωση ότι αυτά κοιτά, ημαστάνε ή σαστάνε. Τι ακούει να μην είναι λύκια σου. Πώς θα γίνει, ημαστάνε και σαστάνε. Είμαστε. Πρέπει να σκεπώνει με κάνει κεφάλι τέτοιοι 48 πόντου. Έλα, φιλέ, ναι, ημαστάνε ή σαστάνε. Γεια σου, ρε, καρ. Α, εξής. Καλά όλοι. Καλά, πάρα πολύ καλή. Καλά. Προβληματίζεις, φίλε, προβληματίζεις. Ορίστε. Προβληματίζεις, λέω. Σήμερα. Όχι, γενικώς. Ναι. Έχεις πάρει ένα νέο Σάντος, κατά την άποψή μου, και θέλεις παίκτες για να λειτουργήσει αυτό το μοντέλο που πάει να περάσει αυτός. Για την ΑΕΚ, δεν λες, για το ναι. Όχι, διαφωνώ 100% με τον Γιώργο. Εντάξει. Αυτό το μοντέλο λειτουργεί μόνο έτσι. Κλεψιμέικα, γιατί το μοντέλο του ΠΑΟΚ του Σάντος, ναι, αν θυμάσαι καλά, ναι, κλεψιμέικα λειτουργούσε με παικταράδες. Με ποιους παικταράδες. Το Γερίνια, το Λίνο, το Κοντρέρας. Οι άλλοι τι είχαν. Είχαν επίπεδο παραπάνω από σένα. Ναι. Είχαν παραπάνω πάλι. Έφτασε δεύτερο. Ναι. Εσύ είναι παικταράδες με τα σημερινά τα δεδομένα. Με τα τότε δεδομένα ήταν παικταράδες, αλλά κάτω από το Τσιμπούρ που ήταν 30 χρόνια. Κάτω από τους Μυραλάδες που ήταν 20 χρόνια. Αν θυμάσαι καλά, ναι, μια χρονιά την ΑΕΚ την έφτασε τελευταία αγωνιστική έχασε το πρωτάθλημα. Κατουράν που ήταν 24 χρόνια. Μπράβο. Έχασε τελευταία αγωνιστική, μισό λεπτό λίγο φίλε. Ναι. Τελευταία αγωνιστική στο πρωτάθλημα. Ναι. Αυτό λέω λοιπόν ότι ο Ποχέτ, ο νέος Σάντος, που είναι, πρέπει να έχει καλούς παίκτες για να χτυπήσει Μαρινάκι με αυτό το σύστημα. Αυτό λέω, δεν το κάνει κακό. Τους οποίους ο κύριος Μελισσανίδης δεν τους παίρνει. Ακούμε τώρα, δεν ακούμε. Πριν κάνω τις δύο ερωτήσεις που ήθελα, δεν σας παίρνω Μελισσανίδης, γιατί έχει άλλα θέματα τώρα για να καθαρίσει την ΕΠΟ και άμα φτιάξετε την Αγία Σοφία, αλλά τέλος πάντων. Ο Μελισσανίδης, ακούμε λίγο, ο Μελισσανίδης θέλει να πάρει την ΕΠΟ τζάμπα. Ακριβώς. Ναι, ο Μαρινάκης, πιο μπροστά ο Βαρδινογιάννης, την πληρώνανε. Άρα δεν θέλει να την καθαρίσει, να την κυτρινίσει. Δεν θέλει να καθαρίσει ούτε ο Σαββίδης. Αυτοί θέλουν να την πάρουν τζάμπα. Πρέπει να πάρουν τις ενώσεις και να τις πληρώσουν. Άρα το τζάμπα, το τζάμπα του Μελισσανίδη, πλέον, δεν υφίσταται, φίλε. Πρέπει λοιπόν για την Αγία Σοφιά να βρει 50 εκατομμύρια, γιατί τα 20 του ΕΣΠΑ δεν φτάνουν.
Τα λέω καλά. Εννοείται ότι τα λέω καλά. Να σου πω, ναι. Πρέπει να καθαρίσει η ΕΠΟ. Τι να γίνει άμα δεν δούμε ποδόσφαιρο εδώ πέρα, δηλαδή. Φίλε, άκου να δεις. Το αν δεν πάρει την ΕΠΟ, άκουμε. Το αν δεν πάρει την ΕΠΟ Μελισσανίδης και ο Σαββίδης και δεν επενδύσουν στον ΠΑΟ και στην ΑΕΚ και το πάρει πάλι ο Χοντρός με 20 πόντους και 25 πόντους διαφορά, δεν θα έχει δικαιολογία του χρόνου. Μου λέει για τον Σαββίδη, αλλά περισσότερο γιατί εγώ τον Σαββίδη δεν το μετράω πολύ. Το μετράω το δικό σου. Από το δικό σου περιμένω να κάνει την επανάσταση, την αντιπολίτευση, την κόντρα. Άμα μου λέει, όχι ΕΠΟ αυτό, πάρουμε τζάμπα, να έρθουν να παραιτηθούν και ποιοι θα έρθουν. Πάλι του Μαρινάκη θα είναι οι άλλοι από πίσω. Πώς θα γίνει, δηλαδή να γίνουν εκλογές τώρα, μην πληρώσουμε καμιά ένωση. Να τη βγάλουμε κούτρα. Δυστυχώς το Ταβατζηλίκι κούτρα δεν έχει. Έτσι. Σε κούω τώρα εγώ. Αυτό που είπες τώρα για Μελισσανίδη και Σαββίδη, κοίτα, εκεί που πέφτει πιο πολύ το βάρος είναι στο Σαββίδη, γιατί ο Μελισσανίδης ναι. έχει ένα άλοθη. Ότι για τα επόμενα... Κανένα άλοθη δεν έχει! Ίσα-ίσα! Δεν έχει! Περίμενα να σου πω. Με συγχωρείς. Γιατί έχει άλοθη ο Μελισσανίδης, γιατί έχει τώρα την Αγία Σοφία. Οπότε για την Αγία Σοφιά, ναι. άμα πει έστω μια μπουλντόζα κάτι να ξεκινήσει, ναι, ναι. θα πει και έβδομος να βγω και ο όγδος είμαι καλά. Ναι. Σοφιά το παραμύθι. Σπίτι. Θα μπει μπουλντόζα. Μάλιστα. Αυτό. Πόσα χρόνια δηλαδή. Η Αγία Σοφιά θα έχει άλλο. Ναι. Θα έχει άλλο. Θα τον κρεμάσει. Για σένα, για πολλούς αεξίδες, δεν θα έχει άλλο. Κοίτα, το παράπονο θα γιατί εσύ μπορεί να είσαι 25-30. Για να δω την ομάδα μου σε γήπεδο. Αδερφέ, να σε ρωτήσω κάτι. Πιστεύεις ότι ο Μελισσανίδης θέλει να καθαρίσει το ελληνικό ποδόσφαιρο ή να πάρει την ΕΠΟ για την Πάρτου? Κοίτα, για μένα αυτά καθαρίσει την ΕΠΟ και είναι παραμύθια. Α. Να καθαρίσουν όλες οι ομάδες, γιατί όλες έχουν μάθει σε έναν τρόπο έτσι, πολύ περίεργο. Φίλε, έξω η πολιτική από το ποδόσφαιρο, αυτό χρειάζεται, να ξέρεις. Για το Ηρακλείο δικό μου δεν έχω να πω κάτι. Ο Ηρακλής, αφού την τελευταία τετραετία, είναι καθαρός. Για μένα έτσι όπως το βλέπω εγώ. Και αφού κατάφερε και έμεινε φέτος, πήρε νίκησε και το πάω εκεί. Ναι, ναι, περάστε το σαν επιτυχία που έμεινε τώρα. Περάστε. Ναι. Όχι, να σου πω κάτι. Άκουσα, αδερφέ, το ότι δεν πήγαμε στο. Το ότι εμείς δεν ψάξαμε να βρούμε συμμαχίες και ότι είχαμε καθαρά δικές μας προτάσεις όσον αφορά αυτό. Αυτό είναι αυτό. Όπως επίσης, να σου πω κάτι. Όταν εμείς κάναμε μια επανάσταση, το φτάσαμε μέχρι τέλους. Τέλος πάντων. Δεν το κάναμε μια εβδομάδα και την επόμενη εβδομάδα αρχίσαμε. Όταν ξέρει τι λέει, δεν έχει αντιφά. Λέω ψέματα. Όχι, αυτόνομη έχει αντιφά συνέχεια. Μόνο αντιφά. Όχι, λέω για το μήνυμα. Για το μήνυμα, λέει. Μόνο για αντιφά έχει. Α, οκ, οκ. Χρυσαυγίτες Ηρακλειδής. Δεν υπάρχουν. Οργανωμένοι δεν υπάρχουν. Οργανωμένοι δεν σίγουρα δεν υπάρχει ούτε ένας. Μάλιστα. Θέλω να κάνω μια ερώτηση στο ραπ και μια στο Τζόρνταν. Λέγε. Θέλω να μου πεις ραπ έτσι όπως έχεις δει το πρωτάθλημα φέτος που είναι χάλια. Την καλύτερη δεκάδα σε ένα σύστημα 4-4-2 και τον καλύτερο προπονητή να την κοουτσάρει που θα έπαιρνε πρωτάθλημα. Ο καλύτερος προπονητής ήταν ο Ουζουνίδης. Και την καλύτερη εντεκάδα σε 4-4-2. Η καλύτερη εντεκάδα. Έχω φωτογραφία με σε Σεντόν και γυαλιά, πάρεις πλάκα. Καλύτερη εντεκάδα είναι ο Ρομπέρτο τερματοφύλακας, θα τη βγάλουμε. Ο Ρομπέρτο τερματοφύλακας. Σέντερ μπακ θα βάλουμε... Θα μιλήσουμε και ποδοσφαιρικά λίγο. Ναι, θα βάλουμε αυτό το Παναθηναϊκού, το δεξί το στόπερ, το μαύρο που τραυματίστηκε τις προάλλες με το Μολέδο. Ο Μολέδο δεξί στόπερ. Θα βάλουμε. Συμφωνώ. Το Μολέδο δεξί στόπερ. Αριστερό στόπερ θα βάλουμε. Παναθηναϊκός, όχι. Ολυμπιακός, εμένα. Ολυμπιακός. Θα βάλουμε τον. Θα βάλουμε τον Σιώβα. Αριστερό μπακ θα βάλουμε τον Μαζουακού. Ναι. Δεξί μπακ θα βάλουμε. Τον, εδώ σε θέλω. Γκάλο. Όπα. Όχι, δεν συμφωνώ. Είναι από τις μόνες, ίσως η μόνη θέση που είναι, δεν θέλει ούτε σκέψη μισό λεπτό. Παρακαλώ. Θέλει πολύ σκέψη εδώ δεξί μπακ. Λίγο σημαντικό. Δεξί μπακ. Ναι. Εγώ για μένα, αν και λίγο έπαιξε ο Κωνσταντινίδης. Του πάω. Η μόνη θέση που δεν θέλει. Αφισβήτηση. Κουλυμπαλή Πλατανιά. Με διαφορά χαόντια το δεύτερο. Δεξί μπακ. Κουλυμπαλή. Με διαφορά χαόντια κάθε μέρα. Το λέμε στο Λίμπερο κάθε πρωί, κάθε βράδυ συνέχεια. Το λέμε στο Λίμπερο και εντάξει, τον βγάλουμε. Τον Μίγα τον θεωρεί καλύτερο. Ωραίο. Το Μίγα. Του τη Ξάνθη. Του Πανετολικού. Συγγνώμη, ο Γιώργο. Μίγα. Ο Γιώργο. Πάμε στα. Πολύ καλό. Εκεί, στα χάφτορα σε θέλω λίγο ψαγμενιά. Σιμόε εξάρι. Σιμόε εννοείται. Σιμόε ή σιώπη ή γνιάτη. Κοίτα, ο Σιμόες σίγουρα, έτσι να κόβει. Ή σιώπης, οπωσδήποτε ο Μανώλης. Δεύτερο. Δηλαδή, Σιμόες σιώπης. Σιμόες σιώπης και έχεις κάνει 8 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Ή Γνιάτιτς. Δεκάρι. Πιο ποιοτικός. Δεκάρι.
Δεκάρι τώρα. Δεκάρι είναι τόσο άθλια που ακόμα και ο Γεροτσόρη. Ακόμα και ο Γεροτσόρη σήμερα είναι ο καλύτερο. Δεκάρι το λέτο σε δεκάρι. Πώ. Όχι. Δεν μπορεί. Ρε. Και βάσει απόδοση μέσα στο περίμενε. Τώρα ήρθε. Εντάξει, περίμενε. Εγώ πιστεύω ότι έτσι όπω παίζουν τα Φορτούνη. Φορτούνη. Φυσικά Φορτούνη. Δεξιά, αριστερά. Ο Φορτούνη έχει απίστευτα αγγίγματα και συμφωνώ με τον Στέλιο Μανολά που είχε πει πριν περίπου ένα μήνα ότι οι υποδοχές της μπάλας, ο Μανολάς το παλιός, τα παρσίματα της μπάλας, και αυτό έχει δίκιο, άλλο υποδοχή και άλλο το πώς την παίρνει, είναι καθαρά ευρωπαϊκά, καμία σχέση με Ελλάδα. Στο Καφτατζόγλιο αυτό που γυρίζει, δεν με νοιάζει αν πέρασε η γραμμή, αυτό άστο. Αν δεν πέρασε είναι αδικία. Δεν βάζω εγώ, δεν με νοιάζει αυτό, εξετάζουμε άλλο. Ο τρόπος που τη γυρίζει, εδώ πάνω, είναι καντονά. Πάνω στην κίνηση ψηλά εδώ, αυτό είναι καντονά. Ωραία. Είναι τη σχέση αλφάνια. Ωραία, ωραία. Μπέρκ βάζουμε νιάρι. Μπέρκ αναγκαστικά και ψάχνουμε τα δύο εξτρέμ. Όχι, εγώ δεν βάζω Μπέρκ. Εγώ θα έβαζα, πριν φύγει, θα έβαζα το Γιάννου του Αστέρα Τρίπολης. Όχι, τώρα βάλω τον Μπέρκ. Εντάξει, δεν μαλώσουμε. Του Πανιωνίου που πήρε στο Παναθηναϊκό. Με βάση την απόδειξη έχει δίκιο. Ναι, το Μπουμάλ. Απόδοση. Το Μπουμάλ δεξιά και αριστερά να βάλουμε τώρα. Μπαρμπόσα να βάλουμε. Ποιο να βάλουμε. Αν και ο Ροντρίγκες. Ο Ροντρίγκες μην τραυματιστεί. Έκανε καλό. Έκανε καλό. Το πρώτο γύρο του Ροντρίγκες. Ναι, το πρώτο γύρο. Για μου λίγο τα χαφ πάλι. Τα χαφ. Για μένα Σιώπης εξάρι. Σιώπης οχτάρι. Σιώπης και Γκνιάτης Πλατανιά. Και Φορτούνη. Φορτούνη δεκάρι. Γκνιάτης αναγκαστικά το πάλι σε έξω. Και εσείς τώρα ξέρετε μπάλα. Άιντε. Κάτσε τώρα. Να μας πει ο Τζόρνταν. Περίμενε. Αυτή την δεκάρα ρε φίλε άμα τη βάλεις. Άκου τώρα. Θα θέλει να δεις. Ρομπέρτο συμφωνώ. Ρομπέρτο. Μαζουάκου δε αριστερά συμφωνώ. Ναι. Μολέδο συμφωνώ. Ναι. Τώρα το άλλο το στόπερ. Βάλ τον Τζαβέλας. Είναι αρκετή. Ναι. Βάλ τον Τζαβέλας. Αφιβάλλεις. Βάλ τον. Βάλ ένα. Ποιο και μόνο Τζαβέλας, μπορεί και κάποιος άλλος. Τζαβέλας, πάμε. Δεξί μπακ. Για μένα, Κωνσταντινίδης. Με διαφορά. Σε Κωνσταντινίδη. Τώρα μιλάμε για καλό Κωνσταντινίδη, όχι τραυματισμένο. Όπως πάμε με βάση τη φετινή απόδοση. Πάμε την πορεία του. Ας τα χαφ. Χαφ. Σιμόες. Σιμόες. Δεν μπορώ. Τι καλύτερο στον Κάτσε. Μπορώ να βγάλω τώρα το τσίμερο ότι είχα ή κάτσε πουθενά. Ένα. Κοίτα, ο Κάτσε παίζει θέση που παίζει ο Τσιμερότη παίζει. Ο Τσιμερότη. Ο Τσιμερότη παίζει οχτάρι. Λοιπόν, δεν χωράει ο Τσίμερο την καλύτερη αυτή. Να βάλουμε. Τέσσερα μάτσε έχει κάνει όλα κιόλα. Δηλαδή από τα σιόπια στην εθνική Βοσνία τώρα αυτό το παιδί με τι καλύτερε μανί στον Πάο και τον έχουμε απ' έξω. Ναι. Βρε με την πορεία φέτο. Και δεν έχουμε το Μακ τώρα στα εξτρέμ. Δηλαδή το Μακ ναι. Μακ εξτρέμ. Μακ εξτρέμ. Δεν μου λε, θα αφήσουμε τη Σκαλονή στο χαφ, το μαύρο που πήγε στον Ατρόμητο και να βάλουμε το Κεϊτά να βάλουμε το Τζίμιρο. Βέβαια, φίλε. Εντάξει, ρε φίλε. Επόμενη γραμμή. Εντάξει, ρε φίλε. Τελείωσε, ρε φίλε. Θα βγάλουμε τον Νούμπιντε. Και να βάλουμε ποιο. Τον Αθανασιάδη. Στον άξονα. Και να βάλουμε τον Τζίμιρο. Να βγάλουμε, λέει, τον Μπέρ και να βάλουμε, λέει, τον Αθανασιάδη. Βεβαίω θα βάλουμε τον Τζίμιρο. Εντάξει, βέβαια. Τον Τζίμιρο θα βάλουμε, ρε φίλε. Επόμενη γραμμή. Πάει τελείω. Ναι. Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω πώ έχετε φέρει αυτό το σκέρπε εκεί πέρα στην εκπομπή σα. Τι είπε. Πε το λίγο πιο ελληνικά. Πιο σιγά. Τον Τζόρνταν να έχουμε εκεί πέρα. Τον Ντεμέ κοπαδό τη πλάκα να έχουμε. Αν μιλήσει για τον Μπάρ. Εσύ είστε τι, ότι ομάδα είσαι. Εγώ πάω. Αποκλείεται με τίποτα. Και πάω να είσαι, φίλε. Δηλαδή, αν υπάρχει. Καταρχήν μιλά λίγο πιο ελληνικά. Δηλαδή αυτό τη μαγιά δεν ήρεμα, ναι, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Να μιλήσω, ρε μαλάκα. Α, ωραίο. Δηλαδή μπορεί να έχει μια άποψη. Στον δρόμο. Στον δρόμο είσαι ένας άσος και τέρα. Είσαι απολύτιστος Έλληνας, απόγονος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του Πλάτωνα και των Μεγάλων Ελλήνων. Αλλά είσαι κοπρόσχυλο. Βρε κοπρίτη, σου αφήσαμε εμείς, σου αφαιρέσαμε το δικαίωμα να κάνεις τον οποιοδήποτε από εμάς κριτική. Βρε κοπρίτη. Έλα ρε αλυταρά μου. Κοπρίτη Έλληνα. Κοπρίτη Έλληνα. Καλώς. Κόπρε. Φίλε, όχι, θα πάθουν μηνίσκο. Αν κάθε φακίρδες θα πάθουν μηνίσκο. Άσε ρε Τζόρνταν, έγραψες. Αλλιώς το... Θα γίνουμε θέμα, άλλο γι' αυτό. Θα γίνουμε θέμα, Τζόρνταν, μη άστο. Δευτερόλεπτο, για το μήνυμα λέω. Για το μήνυμα. Καταρχήν άλλο είπα εγώ και αλλιώς θα ακούσατε εσείς, αλλιώς θα καταλάβατε μάλλον εσείς. Μύρες. Εγώ είπα ρε παιδί μου, είναι απίθαρκη ομάδα και ένα κομμάτι για τις θράσεις είναι φτέλη και καρέκλες, ναι, τελείως. Όταν είναι ο μη συνέχεια 5-6 ώρες να πούμε στην πρίζα, κάποια στιγμή θα σπάσει ρε φίλε. Ναι. Θέλει χαλάρωση ρε φίλε. Θέλει μασάζ. Βεβαίως. Η καρέκλα όμως. Καρέκλα. Τουλάχιστον πρέπει να κάθετε καλά ρε παιδί μου, αναποφευκτικά. Δηλαδή, αδερφέ, μέχρι προσφάτως, δηλαδή.
Πόσο δηλαδή να πούμε μέχρι προσφάτως, μέχρι πότε ήμουνα και ποιο σου οπαδός ήμουνα άλλη. Τι ομάδα ήσουν, είστε μικρός 5 χρονών. Τι είσαι. Είμαι γκάζο, ήμουνα μικρός όταν ήμουνα εγώ στι 5 χρονών, ακόμα δεν είχα καταλάβει. Όταν 6-7 χρονών, με πήρε πρώτα ο θείος μου για να σου δώσω να καταλάβεις γιατί με τον πατέρα μου δεν ήξερα. Ωραία, κατάλαβες. Και πήγαμε, είχε γράψει στα τμήματα του Άρη. Από εκεί πέρα μετά. Ο αδερφός μας. Θείος, ένας θείος από εκεί πέρα. Με πήρε, ναι, με πήγε 1-2-3 χρόνια μετά εγώ επειδή μου άρεσε τότε με πήρε ο παππούς μου μαζί μία φορά στον Ηρακλή και με κόλλησε το μικρό μου του Ηρακλή. Ο παππούς ήταν Ηρακλήδες. Του παππούς ή της μαμάς. Της μητέρας. Της μαμάς. Ήταν ο παππούς μου και η γιαγιά μου ήταν Ηρακλήδες. Άρα είσαι αδυναμία της μαμάς, όχι του παππού. Τι μοντέλο είσαι τώρα, μαμά Παουξού. Ναι. Παπάς αεξής. Ναι. Σε πήγαν στον Άρη. Έχει προσωπικότητα. Και έγινε Ηρακλή. Ναι, ρε Βλαράκι, ξέρεις γιατί. Έχει προσωπικότητα. Και ξέρεις γιατί έγινε. Δεν έγινε Νέα Δημοκρατία και πάω εκεί. Ξέρεις γιατί, ρε Βλαράκι, ξέρεις γιατί. Γιατί είναι φιλαράκι για να σου δώσω να καταλάβεις. Προτιμώ να είμαι εκτός συστήματος παρά να το παίζω επαναστάτης και να γλύφω το σύστημα. Πάμε επόμενος. Εγώ έτσι. Δεν θέλει να γλύφει το σύστημα. Είναι αριστερός και σαν αριστερός πηγαίνει προς τον Ηρακλή. Τελείωσε. Αυτή είναι η κατεύθυνσή μου. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν είπε τον άνθρωπο. Συγγνώμη ρε παιδιά, αν έρθει. Τι λες ρε να το πει. Αν έρθει δηλαδή αύριο ένας ιδιοκτήτης του Ηρακλή που είναι ακροδεξιός θα σταματήσει να είναι Ηρακλής. Απλά θα είναι κατά της διοίκησης. Τι είναι αυτά που λες. Είναι λέει αριστερός και πάει προς τον Ηρακλή. Είναι Ηρακλιδέας. Είμαι Ηρακλιδέας. Ναι, δεν κατάλαβες. Αλλά και εμένα... συμφωνεί και ιδεολογικά αυτή τη στιγμή με τη στάση που κρατάει δηλαδή το που Ηρακλή. Όταν ήσουν. Που ήταν. Έπεσε σε ρομπάντα. Όχι. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι, ναι, καλησπέρα αδερφέ. Καλησπέρα αδερφέ. Καλησπέρα παιδιά. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Ομάδα λίγο δώσε φίλε. Ολυμπιακός είμαι. Οπαδός, από ποιο μέρος αν επιτρέπετε. Από Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη Ολυμπιακός. Ωραία. Είσαι γηγενής από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη. Όχι, έχει... όχι, είμαι φοιτητής. Α, εντάξει, οκ, εντάξει. Α, είσαι Κοζανίτης. Ξέρεις γιατί το είπα. Για αυτό δόξα, ναι. Είναι και να δω αν είσαι και εσύ στα 10 το μήνα. Κοζανίτης, ωραία, έγινε πάλι καρύν πάνω. Ξέρεις εσύ. Λοιπόν, Ασλαμάης ωραίος, ξέρεις μπάλα. Αυτό για το Φορτούνι που είπες ότι έτσι όπως φέρει την μπάλα πιστεύω ότι το μόνο καλό που ξέρει να κάνει είναι αυτό. Ναι. Πολύ ωραία υποδοχή και πολύ ωραία την παίρνει πάνω στην κίνηση. Αυτό δημιουργεί ωραίο χώρο και κερδίζει έτσι πολλά φάουλ. Ναι. Κοίταξε φίλε, και βαθιά υπόκληση για αυτό που κάνει σήμερα. Φίλε. Οι 11 στους 10 Έλληνες ποδοσφαιριστές από εκεί που σεντράρει για τον γκολ του Πουλίδο, την κεφαλιά, ναι, θα τη στείλουν έξω από το γήπεδο. Δηλαδή, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής δεν έχει γλυκιά κοντινή σέντρα. Πρόσεξε. Ο Φορτούνης σεντράρει σήμερα από τη γραμμή της περιοχής πάνω από την goal line και τη στέλνει γλυκά στο δεύτερο δοκάρι. Προσέξτε όμως. Κοίταξε, μην ξεχνάς ότι ένας Ολυμπιακός του πλέγει για αυτόν, για να πουληθεί έτσι. Ο Φορτούνης έχει καλά χτυπήματα της μπάλας. Αυτές οι διευθύνσεις και η τρίπλα του δεν είναι κάποια εκπληκτική. Ρε παιδιά, παίζει σε μια ομάδα που ο τελευταίος παίκτης ανατρέπει κάποιον άλλο και δεν παίρνει κόκκινη. Παίζει σε μια ομάδα που το χέρι μέσα στην περιοχή δεν το έπαιρνε. Δεν αμφισβητεί την ποιότητα, αλλά άκουσε με να σε αποκαλύψω. Στον Ολυμπιακό όταν παίζεις και έχεις την ασυλία να λες ότι έχω χάσει 4 μάτς σε 6 χρόνια μέσα στο Καραϊσκάκι. Όταν σε παίζουν 90-10 και όλες οι ομάδες παίζουν τα δεύτερα. Ρε φιλαράκι, το παίζουν τα δεύτερα. Δεν έχει σημασία. Έχει παίξει κανένα ντέρμπι φυσιολογικό φέτος εκτός από 1-2-3 Ολλανδές. Καλώς παίξει. Ολλανδές. Ναι. Κάτσε από όλα τα είπεσαι. Ναι ρε φιλαράκι. Ο Φορτούνης πιστεύω ότι θέλει ακόμα δουλειά. Δεν μου λες. Πιστεύω. Μου λέει ο αδέφατος για αυτό να τον πουλήσει. Είναι κάνει αμάν Ολυμπιακό. Και μπράβο, και μπράβο στον Ολυμπιακό. Και μπράβο στον Ολυμπιακό. Ο οποίος τους παίκτες που θέλει να τους πουλήσει στείνει επάνω τους την ομάδα. Μπράβο τους αυτό! Πρόσεχε όμως, βλέπεις ότι όσο και αν τον προωθούν τον Φορτούνη, μεγαλοκλασσάτες ομάδες επιπέδου, εντάξει, δεν τον θέλουνε. Κάνε περιμένεις τώρα, ας πούμε, η Arsenal σήμερα πάνε να πει το Φορτούνη, ναι, το θέλω, ας πούμε. Δεν μπορεί καλά, να λέει, μισόλετο. Δεν μπορεί να λέει, είναι φαντός, είναι μαλάκες, έτσι ακριβώς. Σαν ο Βεγγέρ και αυτοί που δεν θέλουν το Φορτούνη, είναι αστείο. Άσχετα αν είναι σε άλλη θέση. Ναι. Σαν οντότητα με τον Μήτρογλου, ας πούμε, δεν έχει καμιά σχέση ο Φορτούνης. Πρόσεξε. Άσχετα αν είναι σε άλλη θέση. Ερώτηση. Στο φίλο του Ολυμπιακού, εγώ τα δέχομαι όλα. Πιστεύει ότι θα έρθει πρόταση καλύτερη από αυτή που θα έρθει για τον Τζαβέλα και τον Βέλιο, για τον Φορτούνι. Όχι σε λεφτά, σε επίπεδο ομάδα. Σίγουρο, αυτό είναι ερώτηση. Ερώτηση. Στο λέω εγώ σίγουρο. Τον Τζαβέλα, δεν παίρνει. Τον Τζαβέλα, τι πώ δεν έπαιρνε. Τον Τζαβέλα. Αν πάει πιο πάνω από την Αταλάντα ο Φορτούνι και ο Βέλιο από τον Τζαβέλα. Ναι. Αυτό δεν θα μου πει. Δηλαδή θα πάει, α πούμε,
Καλό. Σε καλό. Πιο πρωτοκλασάτη ομάδα. Ναι, επαναλαμβάνω, ναι. Δεν μιλάω για λεφτά. Μιλάω για επίπεδο ομάδα. Ναι. Από τον Τζαβέλα σίγουρα. Από τον Βέλιο δεν ξέρω. Από τον Βέλιο δεν ξέρω. Εσύ το πα σε αξία ποδοσφαιριστή τώρα. Άλλο θέλω να βρω το πουλό. Άλλο σου λέει. Αυτό θα σκάσουν προτάσεις επίσημες για το Φορτούνι, το Βέλιο και το Τζαβέλα. Ακόμα και το Τζαβέλα. Το Βέλιο... Ο Τζαβέλας κάνει πολύ καλό πρωτάθλημα. Αυτό το πάω. Για το Βέλιο. Αυτό είναι πρόβλημα. Να είναι ο Τζαβέλας και ο Χαρίσης διακριθέντες στο σημερινό ΠΑΟΚ. Είναι πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ. Να, πω να πω λες κάτι. Ότι ο Χαρίσης σήμερα. Το ναι, να πεις. Ναι. Για το Βέλιο, όταν ένας παίκτης έχει βιογραφικό και έχει παίξει στο νησί σε αυτή την ηλικία και ναι. Βασικός, ναι. Για μένα θα είναι αποτυχία. Εντάξει, επειδή είμαι και αγγλόφιλος ίσως να μην ξαναπάει στο νησί. Ναι. Η Αγγλία, η Γερμανία θα καταλήξει. Λοιπόν, να πω εγώ κάτι. Να πεις για να πάμε σε διάλειμμα. Κακά τα ψέματα, ναι. Ο Ολυμπιακός ναι. Δουλεύει με καλύτερους μανατζαρέους. Κακά τα ψέματα. Καλύτερη ομάδα στο θέμα του μάρκετινγκ. Έτσι, του ποδοσφαιρικού. Το κατάφερε και πούλησε το Σάμαρ. Λοιπόν, καταρχήν δουλεύει με το μεγαλύτερο μάνατζερ του κόσμου. Το Ραϊόλα. Λοιπόν, από εκεί και μετά τα παιχνίδια τα κάνουν οι μανατζαρέ. Παίρνουν φιατάκι και το πουλάνε για τζάγκουα. Ωραία, κάνουμε. Ωραία, είσαι αυτή μια αλήθεια. Έλα, φίλε. Λοιπόν, δεν είναι. Όταν παίρνει παίκτε, κάνει τα χατήρια από του μάνατζερ, έτσι θα του πουλά και αυτοί θα κάνουν τα χατήρια να πουλά. Έχει δίκιο, έτσι είναι. Έτσι είναι αυτά. Η διαφορά όμως είναι, φίλε, ότι και ο ΠΑΟ κάνει τα χατήρια στους μάνατζερ και φέρνει κάτι καλά πόδια τα οποία δεν είναι ούτε να δουλεύουν σε γυράδικο. Αυτή είναι η διαφορά του ΠΑΟ με τον Ολυμπιακό. Κάνει το αντίθετο. Κάνουμε χατήρια για να μας φέρνουν, δεν ξέρω τώρα με τον Άρνεσε τι πήγε να γίνει. Αλλά ως τώρα κάναμε τα χατήρια και φέρναμε τον Πάσα πικραμένο, έτσι. Μόνο με τον Λούκας έπιασε δουλειά. Τέλος ημιχρόνου. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Τρεις γραμμές και τέλος. Πάμε τώρα. Ναι, ξέρεις γιατί. Μίλα ρε άχρηστε άντρα ότι βγαίνουμε, μην είμαι με τις μπαστίγες εδώ πέρα ρε. Τι αντιαισθητικός άντρας είσαι ρε. Για το τι ρε. Τσιπούρα. Για τσίπουρα λέω κι εγώ. Γιώργο, για τσίπουρα πρέπει να πάμε. Είσαι ο σοβαρός. Ο πιο σοβαρός. Βλέπει κανένα γιατρό, Γιώργο. Φίλος. Να είσαι καλά, φίλε. Ναι. Δεν έχω κανένα γιατρό πάντως. Γιάννη. Τρεις τελευταία για σήμερα. Πάμε. Σήμερα βγάλαμε πολύ κόσμο. Έτσι πρέπει να μιλά ο κόσμος. Εμείς ακούμε. Ναι. Έλα, κολομπαγκάκο. Όπα. Είπαμε κι εμείς. Δηλαδή δεν θα βγεις. Δεν θα βγεις. Άσο, 3-5-5. Άσο. 3-5 αυτά τα πυγμαχικά που λες, ρε, σου λέει το παλικάρι. Άσο, 3-5. 3-5? Εγώ δεν ξέρω τον παιδιά σου. 3-5, κολόμαγκα. Ούτε εγώ τα ξέρω. Ναι, αλλά μπορώ να σε αποκρούσω. Εσύ θα με προλάβεις. Πρέπει να είσαι γρήγορο. Έλα ρε μαλάκα. Τι είναι αυτό το άσο, 3-5? Χτυπήματα στο box. Μάλιστα. Θα βαρέσει άσο, 3-5-7 αυτό. Το δηλαδή, άμα γίνει κανένα πόλεμο, ρε φίλε, έτσι όπως είναι η αστυνομία και ο στρατό, άμα θέλει να αφήσει την κάρτα. Λοιπόν, να δω και τον Ασλαμά σε ρουφ γκάρτα και α πεθάνω. Ναι. Και ο Ασλαμά, φίλε, είναι ο μοναδικό άνθρωπο ο οποίο για μένα ναι. Ο οποίο μπορεί να είναι στη ροκ συναυλία, ξέρω εγώ κτλ. Και μετά παράλληλα σε καλό εστιατόριο με στυλ κυρία Κριστή Λαγκάρ, ξέρω εγώ και δεν συμμαζεύεται. Να δοκιμάζει, να δοκιμάζει το κρασί, ξέρω εγώ και τέτοια. Αλλά όχι ξέσαν αυτού του ψευτοκουλτουριάριδε που πηγαίνουν απλά για να πάνε. Ανέχεσαι. Έχει αυτό, έχει αυτή την αρχαϊκή προσαρμοστικότητα. Μπορεί να χάνει όμω και τη θεσσαλονικιώτικα του κρασί. Συγγνώμη. Μπορείς, Ασλαμά, να πας σε ένα εστιατόριο, υποτίθεται, ας πούμε, έτσι, πολύ έτσι... Χαϊκλασάτος. Και να κάθεσαι, ας πούμε, εκεί να φας και να είναι δύο-τρεις από εκεί να σε παρακολουθούν, να μιλάς εσύ, να θες να μιλήσει και τα λοιπά, να σε παρακολουθούν όταν πίνεις, ξέρω εγώ, να έρχεται αμέσως να σε γεμίσει το αυτό. Ή, ξέρω εγώ, να θέλετε τίποτα και τα λοιπά. Εγώ δεν μπορώ έτσι, δηλαδή... Έχω πάλι στην Τουρκία αυτό. Στην Τουρκία αυτό γίνεται. Νιώθω αυτό, νιώθω ότι παρακολουθώ. Στο σπίτι μου μόνο πίτσα τρώω με πιρούνι και μαχαίρι. Εσύ, για να καταργήνει η πίτσα τρώγεται με τα χέρια. Ναι, όχι Τζόρνταν, εγώ το έχω συνηθίσει. Τρώει και εγώ, έχω φίλους μου, την τρώνε με πυρούνι και για να καταλάβουμε, δηλαδή, εσύ στο εστιατόριο θες να έχεις ένα υπηρετικό προσωπικό σε εισαγωγικά, το οποίο... Πολύ καλό. Να έχει μια ευγενική αυτή, να
σε χαμογελάει. Να σε χαμογελάει και να ξέρεις ότι σε χαμογελάει ότι. Όχι επειδή σε συμπαθεί. Σα σου λέω. Όχι επειδή σε συμπαθεί ο εστιατόρας ή η κοπέλα που είναι. Αλλά είναι επαγγελματίας. Μου αρέσει αυτή η ευγένεια που λες και η πολυτέλεια. Μου αρέσει. Σου αρέσει. Καταρχήν σου είπα ο Μάριος έχει αυτό το χαρακτηριστικό στη Θεσσαλονίκη, η διαφορά με τους Αθηναίους εγώ που κατεβαίνουν αυτοί. Ότι ο Θεσσαλονικιός, αν πει ότι είναι κάτι, πρέπει να κινείται μόνο εκεί. Απαγορεύεται να κινείται αλλού. Δηλαδή, αν κάποιος πάει σε ένα μεταλλάδικο ξαφνικά τον δουν, ξέρω εγώ, στα μπουζούκια, θα το πούνε, άρα τι δίθεν μεταλλάσσεις εσύ. Είσαι δίθεν. Μπράβο, το ότι πας κάπου πρέπει να πηγαίνεις μόνο εκεί. Μεταλλάς και να το σερβίρουν και οι άλλοι και να κάνει δεν ορίστε. Δεν ταιριάζει αυτό. Πώς δεν ταιριάζει, δεν κατάλαβα γιατί. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Μεταλλάς, ροκάς, αυτά και να πίνω το κρασί και να μου το συμπληρώνει πάνω. Λάθος κάνεις. Υπάρχουν πολλοί πάμπολοι ρόκερς που είναι. Το ροκ θέλει ευγένεια. Του λέμε όμως για Θεσσαλονίκη και τα λοιπά. Αλλά είσαι ο τύπος που θες την περιποίηση και το γκουτσου γκουτσου να μου πει. Μ' αρέσει βέβαια. Δηλαδή δεν είσαι από αυτό που. Εμένα μου αρέσει να κυνηγάω τον καρσόνο. Κανόνισε ρε φίλε, πώς θα γίνει. Δηλαδή είμαστε και εμείς εδώ και τα λοιπά. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ έτσι. Εντάξει. Νιώθω άλλο στο άλλο κομμάτι. Αν μου φερθεί άλλο. Έμεινε ρε παιδί, μου έρχονται το χωριά. Φερθεί και κάνει. Όταν μου. Όχι. Εγώ έχω άλλο αυτό. Αν μου φερθεί ο άλλο ευγενικά. Αν μου φερθεί ευγενικά. Δηλαδή φερθεί ένα ακροατή ή ένα τηλεθετή και μου φερθεί ευγενικά. Δεν μπορεί. Θα αρχίσω να υποψιάζομαι ότι κάτι δεν πάει καλά. Αν είναι κάποιο πολύ ευγενικό, πολύ καλό μαζί μου και τα λοιπά. Θέλει δηλαδή να βγαίνει να σου λέει να σε βγάλουμε το μαχαίρι και τα σόδια και τέτοια. Πάλα να σε διπλήσω να σε βγάλω τα μαχαίρια. Έτσι νιώθω ότι είμαι στο περιβάλλον μου. Το είδα, το είδα. Καινούρι τώρα, τώρα το βγάλω μόνο σε αυτόν τον πάγκο φιλοξενουμένο τη τούμπα να δω τι. Πρώτο τελευταίο. Πρώτο τελευταίο για σήμερα, ναι. Μηνύματα. Καλημέρα. Καλημέρα. Σε όλους σας. Γεια σας. Καλημέρα, έλα φίλε. Παιδιά μου γλυκά, έχω να πω το εξής. Στο σπίτι μας ήμασταν δημοκράτες. Ποιος... Εγώ Παοκτσού. Ο άντρας μου Παοκτσής, ο γιος μου βγήκε Ηρακλής. Είναι κακό. Όχι βέβαια. Είναι ομάδες της Θεσσαλονίκης. Φυσικά είναι. Δεν μπορώ να καταλάβω πως οι παοκτσίδες που τους λάτρεψα από παιδί απειλούν τον άλλον με λάμες, με ό,τι να είναι και καταφέρονται εναντίον ανθρώπων. Μπράβο. Η ομάδα είναι ιδέα. Είτε είσαι ΠΑΟΚ, είτε είσαι Άρης. Είτε είσαι άνω Τατζικιστάν, πρέπει να είσαι πάνω απ' όλα φύλαφλος. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μπράβο. Γιατί επιτίθονται. Αν ο Ολλανδός πουνάει το κεφάλι του, τι δουλειά κάνει. Αν εξαίρεσαι πήδηξε τη γυναίκα του. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Εντάξει, κάποια είναι στο στυλ του αστείου. Εντάξει, το ότι πουνάει το κεφάλι του, το στυλ όλος δεν είναι. Μπορείς να πεις για τον Άρη, τον Ηρακλή, τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ, ό,τι θέλεις. Όταν όμως τον άλλον βγαίνεις στα κανάλια και τον απειλείς, κυρία. Δεν είσαι φύλαπλος. Κυρία μου, είσαι αφήστε, τύπος, ναι γλυκιά μου κυρία, ακούστε με. Αφήστε, κυρία μου, εκφράζεστε εσύ, κυρία μου. Αφήστε τον κόσμο να οπαδίζει, να οικονομήσουμε κι εμείς κανένα φράγκο. Δηλαδή, άμα ήταν... Οικονομήσετε 10, 20, 500 φράγκα. Πώς θα γίνει. Μην προσωποποιούμε τους ανθρώπους, τους στοχοποιούμε και βάζουμε μέσα γυναίκες και παιδιά. Ναι, μπράβο σου, μπράβο σου. Κάτι θέλεις πες. Ναι, ναι. Είτε Παοκτσού, ναι. Στο σπίτι μου όταν έχανε ο Ηρακλής έκλαιγα, όταν έχανε ο Άρης τα μαχωριό μου, γιατί, είμαι φύλαπλος. Αν επιτρέπετε, αν επιτρέπετε και το τάκτη επιβάλλει να μην κάνω την ερώτηση. 70 πλάς. Αν επιτρέπετε, τι ηλικία έχετε, 70, αν θέλετε απαντάτε. 70 πλάς. Πόσο? Και είμαι η μάνα του Ολλανδού και είναι καμάρι μου που ο Ολλανδός είναι αυτός που είναι. Δεν κατάλαβες το τι η μαμά σου. Όχι. Δεν κατάλαβες. Η μαμά του είμαι, ναι. Δεν κατάλαβες τη μαμά σου. Καλά ρε, τη μάνα σου δεν κατάλαβες. Παναγία μου. Καλά, οκ. Κι ας είναι γρία κορόγρια, τι να κάνω! Τι ηλικία έχει ο Ολλανδός, με συγκίνησε.
Καλά, άντε, κλείσε, άντε. Κλείσε. Παοξού η μαμά, ε. Ναι, ρε. Καλά, συγγνώμη, ρε φίλε. Ο πατέρας μου, ούτε να εξήσει. Παοξού μου, είπε. Είναι ξαναπατριμένη, πατριός μιλάμε, ρε φίλε. Τώρα, πατριός, ζω, ρε, ξαναπατριμένη. Παοξού και ο παπάς, ούτε ο πατριός. Όχι, ρε. Από τον παππού που ήταν να κλείσουμε. Ο άνθρωπος ήταν κυριλέ. Έβλεπα τον. Ο παππούς όχι. Έφυγε. Ο παππούς ήταν για να σε δώσω να καταλάβεις άνθρωπος ο οποίος. Όχι, περίμενα πάντως. Και η δικιά μου. Χρόνια μέσα. Και η δικιά μου. Είσαι και το Στέφανο για τον Ηράκλειο. Η παλιή Ηράκλειδη. Δεν ήταν χείρα 10, ήταν πιο. Αλλά περίμενα, όχι. Και την είδαμε τα χαρίκια του. Ναι, είδαμε τα χαρίκια του. Να πω λίγο την αλήθεια, εμένα πήγε το μυαλό μου, αλλά είδα και τον άλλον που δεν αντέδρασε. Μα δεν καταλαβαίνει, δεν ναι, εμένα πήγε το μυαλό μου ότι μπορεί να είναι καμιά μαμά σου, κάποια γιά σου. Πολύ σωστή κυρία η γυναίκα. Επειδή είναι πάω. Όχι, επειδή. Παλιόπιστα. Επειδή τα είπε έτσι ακριβώ ήταν οι παλιοί. Έτσι ακριβώ ήταν οι παλιοί, γι' αυτό είναι σωστή γυναίκα. Οι παλιοί όμως πρέπει να καταλάβουν ότι τα χρόνια έχουν αλλάξει και ήρθαν τα πράγματα διαφορετικά. Όχι, βέβαια και οι παλιοί. Οι παλιοί παιδιά βλέπαν 11 Έλληνες μέσα στο γήπεδο, βλέπανε τις γειτονιές να μαζεύονται τα χωριά για να δουν τους παίκτες. Δεν υπήρχε το πάμε στοίχημα μέσα. Δεν υπήρχε ότι αν δεν βγω στην Ευρώπη δεν θα πάρω τα 6, 7, 8, 9 εκατομμύρια. Υπήρχε ένα άλλο ποδόσφαιρο. Ήταν διαφορετικά. Υπήρχαν ερασιτεχνικά τα πράγματα. Στο θέμα του ποδοσφαίρου ήταν σωστή. Σε όλα τα άλλα ήταν λάθος. Εδώ είναι μια πολύ ωραία ιστορική. Ωραία. Τοποθέτηση του Γιώργου. Οι παλιοί δεν τους έπαιρνε ίσως και η μόδα να μην ήταν ή δεν είχαμε συνδέσμους οργανωμένους. Πηγαίναν καλά ντυμένοι στο γήπεδο. Στα πολιτικά τρογόντουσαν τότε περισσότερο. Όχι ότι τώρα δεν γίνεται. Ήταν τώρα τρογόντουσαν. Να σου πω κάτι. Μπορούσες να δεις μια ομάδα η οποία ήταν τώρα. Εγώ βλέπω ας πούμε ομάδες και λέω το εξής. Έγινε ένα μάτς προχθές. Manchester City Paris Saint-Germain. Ποιος για τον Πάο. Ναι, το 2-2. Το 2-2. Ναι. Και γιόρταζε το Abu Dhabi. Και το Κατάρ. Ναι. Δηλαδή, ο ένας πήγε από το Abu Dhabi και πήρε τη Manchester City, ή το αντίθετο, και ο άλλος πήρε την. Και ρωτάω, όταν βλέπεις ότι στα Panama Papers είναι μέσα όλοι αυτοί οι σεΐχηδες, όλοι αυτοί οι μπούκλιδες, ζητάμε να γίνει εξυγίαση στο ποδόσφαιρο και ζητάμε τη βοήθεια της UEFA και της FIFA, που τον Ιφαντίνο ακόμα δεν προλάβαμε να τον κλείσουμε ένα μήνα και μπήκε μέσα στη. Πήγαν οι ελβετικές αρχές και το μαγκώσανε για αυτά. Εγώ όμως το εξής, ότι όταν βλέπουμε ότι σε παγκόσμιο επίπεδο η διαφθορά είναι και πλέον έχουν βγει τα κανόνια, έχουν ανοίξει τραπεζικοί λογαριασμοί και έχουμε δει από αυτούς περιμένουμε να μας σώσουν. Το πρόβλημα του ποδοσφαίρου συνολικά πλέον λέγεται μοντέρνο ποδόσφαιρο. Ότι έρχονται άνθρωποι από οποιαδήποτε χώρα, παίρνουν μία ομάδα. Είναι στο σύστημα το πολιτικό, αρέσει, το κοινωνικό ακριβώς, πολιτικό σύστημα. Ο άλλος πήγε ο Ταϊλανδός στην άλλη την αγγλική ομάδα 100 χρόνια έχει το ίδιο σήμα. Όχι, λέει, θα σας αλλάξει το σήμα, λέει, γιατί δεν μου αρέσει, λέει. Το άλλαξε το χρώμα, στη Σάντερλαντ. Στη Σάντερλαντ, δηλαδή καταλαβαίνει, λέω. Υπάρχει, άλλοι είναι πολυεθνικές εταιρείες. Πάμε στο τελευταίο. για το προηγούμενο. Για το προηγούμενο μήνυμα, όταν λες φίλε, ο Γκάλης και ο Χατζηπαναγιώτης μετά το χάος, ή είσαι οπαδός, ή γιατί είναι αμαρτία τώρα να μην πει Σκούδας. Ο καλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών και ο Χατζηπαναγιώτης. Σου λέει στο μπάσκετ ήταν ο Γκάλης. Τον παραδέχθηκε και ο Γιώργος ο Κούδας, και ο ίδιος ο Κούδας. Από... Ρε παιδιά, δεν υπήρχε τώρα Χατζηπαναγιώτης. Από ανωτερότητα το έκανε αυτό το πράγμα. Ρε παιδιά, δεν υπήρχε Χατζηπαναγιώτης σε σχέση με τον Κούδα. Τώρα δεν είναι καλοί παίκτες και οι δύο, αλλά ο Χατζηπαναγιώτης ήταν δύο κλάσεις πιο πάνω. Δεν γνώρισες τον Κούδα. Δεν τον γνώρισες μέσα γήπεδα. Εντάξει, δεν γνώρισαμε στα γήπεδα. Εγώ θα ήθελα. Ο άλλος έκανε ρεζόρταν πράγματα και αξιογραμματικά. Ναι. Δηλαδή τον κάνε ο Μαραντόνα στη μεικτή κόσμου και έπαιξε και έκανε κουδούν το Πλατινί. Δηλαδή, ο Κούδας έπαιξε σε μια ομάδα που ήταν λίγο πιο ουσιαστική. Σαφώς, συμφωνώ. Δεν ξέρουμε αν ο Χατζηπαναγής έπαιζε στον ΠΑΟΚ του δεκαετία του 70, τι θα έκανε εκείνος. Δεν το ξέρουμε. Επίσης δεν ξέρουμε αν είχαμε ένα πολύ καλό αμυντικό χαβ, μια τετράδα πολύ καλή στην άμυνα. Δεν ξέρει τι θα έκανε ο Χατζηπαναγής αν αυτό ήταν ο Κούδας μαζί με τον Χατζηπαναγή με ένα εξάρι σκύλο. Δεν ξέρει τι γινόταν αν ο Χατζηπαναγής του τότε Ηρακλή τον έφερνε ο άλλος ένα σεντερφόρ και τελείωνε η δουλειά. Ναι. Στο CD με τα καλύτερα ή με τις καλύτερες φάσεις του Χατζηπαναγή δεν δίνουν το τελείωμα της φάσης γιατί το χάνει το πουλί. Το χάνει το πουλί. Το χάνει το πουλί. Ο σεντερφόρ, εγώ θα σου λέω τον Κωστίκο να είχε. Όχι. Καλά, με Κωστίκο θα πάρει δύο πρωταθλήματα, ρε φίλε. Κωστίκο να είχε. Καψούρα μου με Κωστίκο. Χατζηπαναγής Κωστίκος και. Μέγα Αλέξανδρο τον βγάλαν τον άλλον. Πάμε. Καλά, αυτό τώρα τι είδε. Εντάξει, τον είπα Μέγα Αλέξανδρο τώρα. Πώ τι είναι, ρε φίλε. Και το θελικάρι Έλληνα Μπεστ. Το Γιώργο. Και τον Κοτσιανικούλη τον κάναμε το νέο Μέση. Τον παραδέχτηκε όλο τον κατεστημένο, ρε φίλε. Η αρπαγή του αιώνα έγινε, ρε φίλε, με τον Νοκ. Δεν υπέγραψε. Όχι, δεν υπέγραψε. Δεν υπέγραψε ο Κούδας. Κλείσαμε το σπίτι. Ήταν αφού υπέγραψε. Υπέγραψε με τη θέλησή του. Υπέγραψε. Ωραία, τελείωσε. Εντάξει, και αυτό το έκανε μεγάλο έξοδο. Τώρα τελείωσε. Ο Κούδας έφυγε το 66. Ναι. Χωρίς να μπορεί να.
Ναι, γιατί ο ΠΑΟΚ τότε ήταν δύο τους. Δηλαδή, ναι, μένα στα μπουρδέλα και πηγαίνα στην Αθήνα με το πούλμαν του Αρίωνα. Οι άλλοι ήταν λεπτά. Σου λέω, εγώ πεινάω. Καταλάβες. Και μετά έγινε σημαίνει του ΠΑΟΚ. Ναι. Έπαιξε μπάλα, έπαιξε χωρίς τη φανέλα. Όχι. Υπέγραψε το συμβόλαιο. Ο Χατζηπαναγής δεν θα πήγαινε στον Ολυμπιακό. Όχι, δεν πήγε. Αν δεν υπήρχαν οι 8 αιτίες και το 10 αιτίες. Πήγε, ήρθε, όταν τελείωσε, ήρθε ο Λούβαρης με την υπογραφή που έπρεπε να βάλει και φοβήθηκε ο Χατζηπαναγής. Δεν τα ξέρεις καλά. Καλά, ο Χατζηπαναγής. Ρε Βλαράκη, δεν τον πούλαγε όπως έπρεπε. Για μένα ο πιο ιδεολόγος ΠΑΟΞής είναι ο Σαράφης, που ήρθε ο Λουκάς Μπάρνος και τον είπε και δεν σου δίνω 5 και λέει ο Παντελάκης και τον είπε τον Παντελάκη, θέλω να μου δώσει λεφτά και λέω εγώ ένα μπορώ να σου δώσω και λέω ο Σαράφης ένα τι να κάνουμε. Ναι, βέβαια, εδώ να εξετάσουμε και ένα κοινωνιολογικό θέμα. Ο Κούδας ήταν πολύ φτωχός. Ναι. Ο Σαράφης είχε μια πολύ καλή οικονομική επιφάνεια γιατί έκανε και ένα πλούσιο γάμο, έτσι. Ναι, ήταν Ευαγγελιό. Είχε 500 στρέμματα. Δεν είχε ανάγκη. Και άλογα και τέτοια. Του βγάζουμε το καπέλο του Σαράφη, αλλά να ξέρουμε ότι ο Σαράφης τότε ήταν χεσμένος στο τάλο και στην πρίκα, έτσι. Τα άλογα μετά τα κάνατε. Ναι, ναι, θα τα λέμε όλα. Ότι ο Γιώργος ο Κούδας ζήτησε κάτι από τον ΠΑΟΚ και ως γνωστό στον ΠΑΟΚ το γράψαν στα. Τελευταία γραμμή. Πάμε. Έλα, πάμε, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, μίλησε. Ακούγομαι. Ναι. Καλησπέρα, Ζωρή Λαρέ. Καλησπέρα. Γεια σου, ο παδός του. Έλα. Έμαθα ότι ο κοντός ο πρόεδρος μας έκανε μια κολοτούμπα πάλι, έτσι. Όπως. Αυτό που είπε για την ομάδα, για την πέντε, θα την κατεβάσει τελικά για τους συμφέροντες της ομάδας. Θα δούμε, ρε φίλε, θα δούμε. Κάτσε αυτό η κολοτούμπα. Άμα παραιτηθεί όλη η ΕΠΟ όπως είπε, όλη η ΕΠΟ, γιατί στην αρχή αυτό είπε, αν δεν παραιτηθεί η ΕΠΟ, όλη αυτή η ΕΠΟ, δεν θα κατεβάσουν την ομάδα. Όλοι θα πει ότι είναι αναπληρωματική, ε. Όλοι οι αμαρτωλοί που είναι όλοι υπόδικοι αυτοί που έχουν όλοι τα προβλήματα να με τη δικαιοσύνη, αν δεν φύγουν αυτοί από την ΕΠΟ, δεν θα κατεβάσουν την ομάδα. Παοξή, αυτό είπε. Άστορε, εμένα ρωτάει. Φίλε Παοξή, αυτό είπε ο Σαββίδης. Για αυτό είπε ο Σαββίδης. Δεν είπε αυτό. Εμένα ρωτάει, άστο μην απαντάστε. Δεν είπε αυτό. Μην κάνει το λάθος. Ρε φιλαράκι Παοξή, άλλο πράγμα δεν είπε αυτός. Ο Σαββίδης άλλα δεν έλεγε. Ρε φίλε, εγώ άλλο άκουσα. Άλλο άκουσα, εντάξει, ευχαριστώ. Τι είπε λοιπόν ο Σαββίδης, πίσω λεπτό. Ξέρεις ποια είναι η γνώμη μου, φιλαράκι. Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται, ρε φίλε, τώρα. Τώρα πήρε τη γνώμη του Ολλανδού. Δεν πήρε τη δικιά μου. Αυτό ο Ολλανδός απάντησε. Ναι. Κάτσε, τι είπε ο Σαββίδης, θα μας πει ο φίλος. Δεν θέλω να ακούσω τον φίλο. Τι είπε. Τι είπε ο Σαββίδης. Ότι θα κατεβάσει λέει το συμφέρον για το. Θα κατεβάσει η ομάδα για το συμφέρον της ομάδας. Όχι, στην αρχή τι είπε. Στην αρχή. Ότι δεν κατεβαίνει. Δεν κατεβαίνει. Άμα δεν φύγει αυτή η ΕΠΟ, λέει δεν κατεβάζουν την ομάδα. Αν δεν ξαναδιοριστεί ο αγώνας από την αρχή και δεν μπουν εξέλιξη για την τέσσερα και πέσει με το πρώτο μάτι στην Τούμπα. Δεν είπε τίποτα για την ΕΠΟ. Δεν είπε για την ΕΠΟ. Δεν είπε. Την ΕΠΟ δεν είπε τίποτα. Ξέρω διαιτητή να ξαναγίνει το μάτι στην Τούμπα. Το ξέρω. Όχι με ξένο, με ξένους διαιτητές να φέρουμε τους διαιτητές. Ναι, για να ξαναγίνει το μάτι στην Τούμπα. Δεν θα ξαναγίνει το μάτι στην Τούμπα. Αλλά είπε δεν κατεβάζουν την ομάδα εάν δεν φύγει η ΕΠΟ. Δεν είπε αυτό. Κανείς δεν θέλει το Crexit λέει αλλά ούτε αυτή την ΕΠΟ. Δεν καταλαβαίνετε ρε. Δεν έχω μαλλιά να τραβήξω, ξύρισε και τα κάτω. Δεν έχω να τραβήξω. Λέγε φίλε, ναι. Ξέρεις τι γίνεται τώρα. Εγώ άμα ήμουν ρε φίλε Σαββίδης. Κατεβάζω την ομάδα την K15. Α, καλά. Να φας 20 γκολ και να γράψει το κοντέρ. Εντάξει. Ξεκινάει το παιχνίδι, πάρε 5 κόκκινες, τελείωσε το παιχνίδι, άντε γεια. Άλλο αυτό. Και αυτό δεν είναι κατεβαίνω, κατεβαίνω. Και αυτό κατεβαίνω είναι, έτσι. Κατεβαίνω είναι. Όχι φίλε. Γιατί και ο Ηρακλής κατέβηκε και γελιοποίησε το άθλημα το 86 με τον. Άκουσε. Α, ναι, αδερφέ, να σε πω λίγο κάτι. Να σου πω κάτι, μην πάμε μακριά. Ο ίδιος έλεγε ότι εκείνη την ημέρα θα ορίσει φιλικό που θα πάνε σε φιλανθρωπικό σκοπό, έτσι δεν είναι. Ο Σαββίδης, ότι την ημέρα που θα διοριστεί το δεύτερο μάτς κυπέλου, εγώ θα βάλω την ίδια μέρα φιλικό στον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και θα πάει ο κόσμος να τον δει. Η δήλωση του Σαββίδη είπε, άκου, η δήλωση του Σαββίδη είναι. Δεν θέλει κανείς το Crexit στην Ελλάδα, αλλά ούτε και αυτή την ΕΠΟ. Όποιος δεν θέλει το Crexit στην Ελλάδα, δεν δικαιούται μετά να παραπονιέται για τα λεφτά που τσακώνει ο Ολυμπιακός. Αυτό σας είπε ο Κοντονής. Φωνάζετε και με το που πάω εγώ να κάνω κάτι, του λες όπα. Εγώ προσωπικά θέλω να γίνει το Crexit. Λοιπόν, κοίταξε, επειδή Crexit δεν θα γίνει, από ό,τι φαίνεται, και επειδή θα κατεβείτε. Για να μην γίνει, θα φύγει όλη η ΕΠΟ, αν δεν γίνει. Και επειδή θα κατεβείτε στον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό, μην ξαναδιαμαρτυρηθείτε για τον Ολυμπιακό, το Μαρινά. Μην ξαναδιαμαρτυρηθείτε. Ούτε εσείς, ούτε η Τρόμπα ο Παναθηναϊκός. Ο οποίος πήγε με το μέρος του Μαρινάκη, αν δεν το καταλάβατε. Μόλις υπογραφεί η επόμενη αξιολόγηση. Μόλις υπογραφεί η αξιολόγηση.
Θα γίνει κανονικά το κύπελλο. Περιμένουμε να υπογράψουμε τα αξιολόγηση. Ο φίλος του ΠΑΟΚ όμως λέει, ο φίλος του ΠΑΟΚ λέει ότι, είναι κολοτούμπα του Σαμίλη. Άμα κατεβάσει την ομάδα κάτω είναι κολοτούμπα. Αν δεν φύγει ΕΠΟ, Έλα πάμε ύπνο, άντε πάμε. Πάμε για ύπνο. Πάμε. Την άλλη Κυριακή, άντε ύπνο. Καλημέρα.